Φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαστε κοντά σας εδώ μετά από άλλη μια εβδομάδα, κοντά σας στο Πάμε Γήπεδο για να σας κρατήσει τροχιά περίπου 2,5 με 3 ώρες. Σας παρακαλώ λίγο, ας μου βοηθήσει λίγο το κοντρόλ, γιατί δεν βλέπω κάτι διαφορετικό εδώ μπροστά στο κοντρόλ. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Κώστα, καλησπέρα και σε σένα. Ξεκίνησαμε λίγο απότομα, μπορώ να πω. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Έχουμε τελειώσει στην Α1, Κώστα, είμαστε στο τέλος. Στο πιο ελεύθερο κομμάτι. Έχει τελειώσει. Yeah. Και η Α έχει τελειώσει κάθοδος γρήγορα φέτος, έτσι, δες. Ναι. Ποιος θα πέσει, τελείωσε νωρίς, πάμπου. Ακριβώς. Νωρίς παρασκήνια και σενάρια, ναι. Ακριβώς. Στην Α1 είχαμε ένα τέλος σχεδόν, εκτός τώρα τα play-off που είναι σε εξέλιξη και βεβαίως έχουν μεγάλο ενδιαφέρον με τα αποτέλεσματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Και βεβαίως, ναι, και βεβαίως και στην Α κατηγορία αλλά και στην Β κατηγορία που εκεί υπάρχει και εκεί πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω και στην Α είναι το ενδιαφέρον πολύ μεγάλο λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα play-off αλλά και τα play-out. Ήδη τα play-out θα ξεκινήσουν και την άλλη εβδομάδα στον όμιλο αυτόν που είχε χρωστούσε μία αγωνιστική, στον όμιλο δηλαδή που είναι η ομάδα του Ιάσου Ναυίου που είναι ήδη πρωταθλήτρια. Οπότε έχουμε έναν επαναληπτικό play-out μόνο, το Περαία Ρίσιο. Ναι, καθώς επίσης. Όλοι οι άλλοι εκπαιδεύουν και δεν ήταν καλό. Όχι, καθώς επίσης έχουμε και το άλλο, το Φίλιρο με την ΑΕΜΠΕΛΟ Κύπων, έτσι. Είναι από τον άλλον όμιλο, λέω επαναληπτικό. Δεν έχει. Θα έχουμε δύο δηλαδή play-out για την Α κατηγορία, ναι, έτσι. Γιατί το Φίλιρο ΑΕΑ δεν είναι επαναληπτικό όμως, έτσι. Είδες, μόνο με αυτό το καινούργιο σύστημα δεν έχουμε πολλά play-out και ναι. Αυτό είναι πολύ καλό. Και βεβαίως έχουμε εδώ σύστημα, και μια κοινοποίηση. Με ναι, το καινούργιο σύστημα νομίζω ότι τα play-off είναι πιο ωραία, έτσι, και είδαμε παιχνίδια πάρα πολύ καλά και στην Α1 και στην Α και νομίζω ότι θα συζητήσουμε και με τους καλεσμένους. Θεωρώ ότι αυτό το σύστημα μπορεί να είναι πιο καλύτερο από το πρώτο. Θα δούμε. Ναι. Και με το ξεκίνημα της εκπομπής, βέβαια, επειδή μίλησαν τα παιδιά της προηγούμενης εκπομπής για Αλφα Εθνική, πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι ο Ζουνίδης είναι τέλος στον Παναθηναϊκό. Έχει φύγει, έχει παραιτηθεί πλέον. Δεν υπάρχει ο Ζουνίδης μετά και την ήττα του Παναθηναϊκού και βεβαίως. Καμιά, το είχε πάρει απόφαση κούπερ, το άκουσα τώρα. Εντάξει, μπορεί να το πήρε πριν απόφαση, αλλά αυτό ίσως ήταν το κερασάκι στην τούρτα και έχουμε ήδη εξελίξεις σε ομάδες Αλφα Εθνική. Το είχε πει πριν αρχίσει στα αποδυτήρια μέσα, το άλογα τώρα, Πάμε ευθύ αμέσω να σα παρουσιάσουμε σήμερα του εκλεκτού καλεσμένου, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε πάρα πολλού αγώνε και θα παρακαλούσα πολύ λίγο το κοντό να μου δώσει την κατάσταση με του αγώνε, γιατί δεν του έχω του αγώνε εδώ. Έτσι, να μου δώσει την κατάσταση λίγο από μέσα. Αναφθεί αμέσω να πάμε στου εκλεκτού καλεσμένου. Είναι από πλευρά του Ιάσου Ναυγή, από ψηλά θα ανέβουμε προ τα κάτω, θα κατέβουμε. Ιάσου Ναυγή, όπου έχουμε τον προπονητή τη ομάδο, τον Γιώργο τον Μαϊδάτση και τον ποδοσφαιριστή τον Εμιλιάνο. Καλησπέρα και στους δύο, Γιώργο. Καλησπέρα και σε ένα Εμιλιάνο και σε χαρακτήρια στην ομάδα σας και δημοσίως που μετά από το χθεσινό, άσχετα αν ήταν, δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα, ήδη όλοι το ξέραμε, είναι πρωταθλητής και με τη Βούλα η ομάδα του Ιάσου Ναυγής. Συγχαρητήρια. Επανήλθε μετά από ένα χρόνο. Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα Σούτα, καλησπέρα Αγγέλη, καλησπέρα και Σούτα. Ναι, καταφέραμε αυτό που είχε μπει ο στόχος, να βγει η ομάδα από την Αθήτρια, επετεύχθη. Εντάξει, σίγουρα είναι στενάχωρο όταν κάνεις φιέστες να έχει σύντες, αλλά σίγουρα ο στόχος που ήταν ο πρωταρχικός επετεύχθη. Μάλιστα. Εμιλιάνο, μια πρώτη. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα. Όπως είπε και ο coach, αυτό που μετράει είναι το ότι η ομάδα κατάφερε να πετύχει το στόχο της, εύκολα ή δύσκολα. Και κρατάμε το ότι εκεί που πρέπει να είμαστε, στην Α1, να έχουμε υγεία όλοι και να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι καλό και τη νέα χρονιά. Έχεις παίξει Α1 καθόλου? Α1 δεν έχω. Ναι, πέρσι με το κεφάλια λίγο, αλλά. Ναι. Λίγα, έχω παίξει ένα μάτσο Α1. Ένα παίξει πιο πάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και το φίλο τον Κωνσταρέλα εκεί που μας στείλει το μήνυμα για τη γραβάτα. Εντάξει, είναι από τις γραβάτες. Όχι, πέρυσι, γραβάτες. Με την πολύ φορά αυτή. Ο φίλος μου ο Κωνσταρέλας. Πρόπερσι με το κουφάνια. Πέρσι άλλο. Πέρσι έφυγα την τρίτη αγωνιστική. Φέτος, τη χρονιά που πέρασε. Ναι, αυτή τη φετινή χρονιά, ναι. Και ο Κώστας Τσακίρης, δεν ξέρω τώρα γιατί το στέλνει. Προσέχετε ότι το Σαμαρά είναι άκρος επικίνδυνος. Γιατί στο λέω ο Τσακίρης, σε κολλάει πάλι. Εγώ το. Δεν υπά... Ο Τσακίρης είναι άκρος επικίνδυνος. Εγώ είμαι καθαρός. Μάλιστα.
Εξού και από κύριε Τσακίδη, η απάντηση άμεση. Πάμε λοιπόν και στου εκλογού καλεσμένου από την άλλη πλευρά. Βεβαίω δεν είναι καλεσμένο Στάθη Ναυρατζόγλου. Πάντα κάνουμε τι αμφισβητούμενε φάσει που τι ετοιμάσουμε, θα ξεκινήσουμε με αυτέ. Και δίπλα ακριβώ είναι ο έτερο μεγάλο πρωταθλητή. Το άξιζε βέβαια από πέρσι, ήταν να βγει ομάδα, δεν κατόρθωσε πέρσι. Φώτη Μούντα είναι ο προπονητή ομάδο των Κανονιέρδων. Σε λίγο θα έχουμε και τον πρόεδρο τη ομάδο. Φώτη, καλησπέρα και σε εσένα. Στάθη, καλησπέρα και σε εσένα. Καλησπέρα στο πάνελ και στον κόσμο. Μάκη, τρία χρόνια κλείνουμε. Τρία χρόνια. Ναι. Ούτε δεσμόν έχετε. Λες να κάνουμε 13, Στάθη. Για εκεί πάει, δεν ξέρω. Λοιπόν. Φώτη, όλα καλά, τέλος καλό. Πέντε βαθμούς πάνω η ομάδα. Εντάξει, ήταν μια συνέχεια. Το θετικό τη φετινή χρονιά ήταν ότι πραγματικά ήταν ένα πολύ όμορφο πρωτάθλημα. Όχι γιατί βγήκαμε πρωταθλητές, αλλά γιατί είχαμε ομάδες πανομοιότυπες, λίγο όπως οι Ελπίδες Μακεδονικού, δεν ξέρω πώς λέγεται, έχει μακρύ όνομα. Ακαδημία Νεάπολης, Ελπίδες Μακεδονικού. Ο Κούδας. Ήταν δύο-τρεις ομάδες που πραγματικά σε έκαναν να προβληματίζεις, αλλά και να βλέπεις ποδόσφαιρο. Ο Άτρας είχε μια λογική άλλη, δηλαδή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Απλώς έχει μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας και ο στόχος είναι ο πρωταθλητισμός. Ο δικός μας στόχος είναι να βγάζουμε παιδιά αυτών των τριών ομάδων. Είναι διαφορετικοί στόχοι, δεν είναι ίσα-ίσα. Και ο Άτλας θα μπορούσε να είναι στα play-off, και η Ομόνια και ο Αστέρας Αμπελοκήπων, δηλαδή παραδοσιακές, παραδοσιακότατες δυνάμεις, έτσι. Εκπληκτικός όμιλος. Άμα κάτσετε και δείτε τα ονόματα, πάρα πολύ καλός όμιλος και νομίζω ότι ήταν και πιο δύσκολος όμιλος στην Β' κατηγορία. Είχα βίντεο και τέτοια, μάλιστα πολύ όμορφο. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, είμαστε, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε σε αμφισβητούμενες φάσεις να δείξουμε. Γύρω στις 10 φάσεις έχουμε, δεν έχουμε πάρα πολλές, αλλά όλοι και λίγες βέβαια. Για να αφήσουμε και το Στάθη, τον Ναυρατζόγλου, να βάλουμε τον πρόεδρο. Μια μεγάλη διαμαρτυρία όσον αφορά την Ομόνια Σύνδου. Δεν ξέρω αν τελικά η διοίκηση θα την κάνει δεκτή. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Βράζει Σύνδος από τον Κωνσταντινίδη, τον Γιώργο. Πραγματικά τα παράπονα είναι και για το πρωτοκόλ που θεωρούν ότι είναι offside, ενώ μάλιστα λένε ότι έχουν γίνει οι δύο αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο, κρατάει στο πρώτο και έγιναν τρεις αλλαγές, δύο από τη Σύνδο και μία από τη Θέρμη στο δεύτερο ημίχρονο και δεν υπήρχε λόγος. Έδειξε 4 λεπτά. Και τον κόλλο έχει πει στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, σύμφωνα μάλιστα και με το χρονόμετρο της κάμερας. Αυτό λένε ότι έχουν και, το αποκλειστικό ότι και η κάμερά μας λέει, εκείνη την ώρα ο εκφωνητής, δεν ξέρω, λέει ότι είναι, είμαστε λέει στο 6ο λεπτό. Ενώ δείχνει λέει 4. Να πούμε κάτι για τις αλλαγές. Ναι. Ότι για κάθε αλλαγή είναι μισό λεπτό υποχρεωτικά. Ναι. Εκεί παιδιά, Στάθης μου λέει. Για κάθε τραυματισμό κρατάει 1 λεπτό. Εάν τυχόν εισέλθει ο γιατρός, ναι, πόσο κρατάει, είναι το 1 λεπτό. Ο τραυματισμός 1 λεπτό. Η Θέρμη έκανε 2 αλλαγές δηλαδή, στο πρώτο μικρόνο και κράτησε λέει 3 λεπτά στο πρώτο. Δεν είναι μόνο οι αλλαγές, είναι και οι τραυματισμοί που υπήρχαν μέσα στο πρώτο. Και είσαι εδώ του γιατρού. Πάντως το 80 τόσο χάνει μια ευκαιρία φοβερή η Σύνδος. Ήταν το σκορ τότε, ήταν 1-2. Εάν τυχόν έβαζε εκείνη τον γκολ, θα το δείτε σε λίγο την φοβερή ευκαιρία που έχασε η ομάδα της. Ναι. Δικαιώθηκε εσύ. Για ποιο θέμα? Γιατί πλέον όντω το έχει το κουκαλάκι τη νυχτερίνα. Να μην δηλαδή. Όχι, το κουκαλάκι εκεί. Και στην κολλάβα του Καρατζά. Καλά, ρε, αλλά δεν έχει. Βαμπάστερ. Αλλά μπορούσε 1-3 να γίνει στο 80 τόσο. Να πούν άντε γεια η Ομόνια Σύνδο και να μην το πιστεύει κανείς. Στο 95 όμως ο Καρατζάς είπε την τελευταία λέξη. Θα το δούμε, ξεκινάμε, θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι αυτό σε λίγο. Πάμε όμως στις αμφισβητούμενες φάσεις. Δεν είναι αυτό που λέει ο Κωστάκης το κράτησε για τον εαυτό του. Δεν είναι. Ναι, είναι λάθος δικό μου. Λάθος δικό σου. Εντάξει, κάτω το για να το φέρω να το πεις μετά τη σημεία. Να, γι' αυτό μετά σε κράζει ο Τσακίρης. Γιατί κάνεις λάθος. Τι να κάνεις. Και ο Τσακίρης θέλει. Συγχαρητήρια λέει για την άνοδο στον Ιάσονα και στους Κανονιέρηδες και πες τον Κωστάκη ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στο γυναικείο και να ο Ζάκη ξέρει πού. Γιώργος Μίτσας. Λοιπόν. Πάω θα το πάρει. Πάω θα το πάρει. Θα πέσει. Λοιπόν, πάμε, είμαστε έτοιμοι. Πάμε σε αυτές τις φάσεις λοιπόν, ξεκινάμε, για να δούμε, δεν τις θυμάμαι απ' έξω, θα τις βρούμε όμως με, στα, εδώ, όχι, δεν ξέρω, ποιο, θα δούμε όχι, ένα αρχικό δεν είναι αυτές, δεν είναι φάση αυτές, παρακαλώ πάρα πολύ. Η προηγούμενη είναι αυτή. Ένα λεπτό, τι, παιδιά, τι μας δίνεται, ναι, εδώ είναι, από εδώ ξεκινάει, είναι, εδώ είναι η φάση, μια φάση που ο Σαλπικίδης βγαίνει μόνος του και χάνει μοναδική ευκαιρία. Για να τη δούμε ξανά, αν υπάρχει ο ψάτης στη φάση αυτή, λέει το κάναμε και ένα
πάγωμα εδώ, δεν υπάρχει. Απαντίπαλο. Στην κεφαλιά δεν είναι. Ήταν και απαντίπαλο. Απαντίπαλο πάει. Ναι, εάν πάει. Ένα λεπτό. Εάν ήταν ο ψάκτο. Όταν έκανε την πάσα ο συμπαίκτη του. Ήταν καλυμμένο. Θα ήταν, δεν ήταν offside. Άρα ήταν καλυμμένος. Άρα μετά σωστά. Από αντίπαλο πήρε την μπάλα, μετά από την κεφαλιά του αντίπαλου πήρε την μπάλα, σωστά δεν έδωσε offside. Σωστά δεν έδωσε offside. Ωραία. Πάμε στην επόμενη φάση. Εδώ είναι καλυμμένος. Κάνει την κεφαλιά ο άλλος όμως και βγαίνει μόνος. Εδώ μια κόκκινη, μια δεύτερη κίτρινη στον Κόζαρη που θα δεχθεί από τον Χανίδη, τον διαιτητή. Θα δούμε και ένα πέναλτι εδώ που έδωσε στην ομάδα Δόξα Θεοδεντζικίου και πολλά παράπονα από τον Μέγα Αλέξανδρο Καλοχώριο, από τον Αλέκο του Θεοδωρίδη. Για να δούμε εδώ. Δεν είναι καλό το πλάνο μας, αλλά όσο μας βοηθάει. Τα πόδια δεν φαίνονται, όμως φαίνεται ότι έχει φάει πλάσμα χοντρό. Οπότε... Σωστή κάρτα, έτσι. Σωστή. Ωραία, πάμε στην επόμενη φάση. Γρήγορα να πάμε στην επόμενη φάση για να τελειώνουμε το θέμα αυτό. Πρέπει να παρέλθουμε. Εδώ. Αν υπάρχει κάτι, στάθη, τι βλέπεις. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Υπήρχε μια άλλη φάση για ένα πέναλτι στο. Εδώ τον έχει βρει. Το πέναλτι της Δόξας Θεοδεντζικίου δεν ξέρω. Ναι, το πέναλτι. Αυτό είναι πέναλτι. Το έδωσε ο διαιτητής το πέναλτι, πάει παιδιά. Στη βούλα, να του. Το χέρι του πάει. Όχι, δεν το έδωσε. Παιδιά, τελειώνει. Κοιτάξτε το πέναλτι. Δεν το έδωσε αυτό. Παρακαλώ λίγο, έχουμε μια άλλη φάση. Την πρώτη φάση το πέναλτι της Δόξας Θεοδεντζικίου. Για να δούμε ένα λεπτό. Αφήστε λίγο να το κάνουμε, παιδιά. Λίγο να δούμε. Πάμε στην επόμενη φάση. Πάει αυτό. Όχι. Δεν έχουμε τη φάση από την πέναλτι της Δόξας Θεοδεντζικίου. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί τη βάλαμε τη φάση. Μία φάση πάμε τώρα εδώ, μαλακοπή πάνω στο Μελάς. Θα το δούμε στο παιχνίδι της Δόξας Θεοδεντζικίου. Εδώ. Εδώ είναι κόκκινη κάρτα. Τι βλέπεις? Ότι τη βαράει με τον αγώνα επίτηδες. Αν και είναι μπροστά, γιατί Χατζής, αγώνα... Χατζής και Κουντουράς. Ναι, είναι κόκκινη κάρτα. Κίτρινη τον έδωσε. Εδώ αποβλήθηκε. Αποβλήθηκε? Ο Καζάνας. Δεν αποβλήθηκε εδώ ο Κουντουράς. Ο Καζάνας. Α, ο προπονητής. Δεν είχε αποβολή ο Πάπος Μελάς. Εδώ όντως και εμένα φάνηκε. Φάνηκε το χτυπάει. Τώρα αν είναι κόκκινη, εγώ. Είναι κόκκινη κάρτα, δεν υπάρχει, δεν το συζητάμε αυτό. Σε ένα τέτοιο μάτι δεν έχει κόκκινη. Καμιά δουλειά. Πέρα είναι κόκκινη κάρτα. Αλλάζει κανονισμό αυτό το μάτι. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στην επόμενη φάση. Δεν μπορούσα να κατάλαβα γιατί δεν έχουμε τη φάση εκείνη που σα περιέγραψα. Εδώ κόκκινη κάρτα που έχουμε στην ομάδα του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Εδώ και την κόκκινη τώρα. Στην επόμενη φάση. Στάθη, σε ακούω. Κοίταξε εδώ πέρα το πολύ πολύ να δώσει φάουλ, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Μήπως η αντίδραση του παίκτη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν τα δίνουν αυτά φάουλ. Στάθη, μήπως η αντίδραση του παίκτη στη συνέχεια συνετέλεσε σε αυτό το πράγμα. Για να την αφήσουμε τη φάση λίγο, δεν ξέρω. Τι έγινε τώρα, δεν ξέρω γιατί. Εδώ, μήπως αυτή η αντίδραση που κάνει αυτό το πράγμα φεύγει πέρα. Ξέρεις τι γίνεται όμως, Μάκη. Εγώ βλέπω ότι ο Βαντουλάκης έχει ήδη, πριν διαμαρτυρηθεί, παίξε ήδη το χέρι στην τσέπη για να βγάλει την κίτρινη. Μάλιστα. Πρόσεξε λιγάκι να δεις τώρα. Μάλιστα. Ωραία, πάμε στην επόμενη φάση γιατί καθυστερούμε πάρα πολύ και θέλω να φύγουμε. Εδώ έχουμε μια φάση, ένα γκολ που ακυρώθηκε. Για να δούμε, έδωσε offside, αλλά δεν στη φάση τώρα. Δεν στη φάση είναι πάρα πολύ παίχτη. Να βλέπει τι γίνεται, δε εκεί τι γίνεται. Βγαίνει στο δεύτερο το καλύτερο. Φαίνεται ότι ίσω να καλύπτεται εκεί. Ο παίχτη δεν πρέπει να είναι καλύτερο. Ένα τον καλύτερο, παιδιά, δεν τον καλύπτει ο τερματοφύλακα. Δεν τον καλύπτει ο τερματοφύλακα. Να μιλήσω λίγο εγώ και πέστε μετά ό,τι θέλω. Συγγνώμη. Είναι ένα τον καλύπτει, μόνο ο τερματοφύλακα είναι εκτό. Α, είναι μπροστά του τερματοφύλακα. Πρόσεξε να δει, ο τερματοφύλακα είναι έξω. Άρα σωστά δόθηκε ο offside. Μάλιστα. Σωστά δόθηκε ο offside εδώ για την ομάδα της Χαλικράτειας. Πάμε στην επόμενη φάση. Ιωνικός ΠΑΟΚ Κειμήνων Μαλγάρων. Εδώ ένα χέρι. Και δεν ξέρω αν τέτοια χέρια δίνονται. Στάθη. Βρίσκεται το χέρι όντως. Είναι μπέναλτι αυτές οι φάσεις? Εγώ θα έλεγα όχι. Τέχεσαι, εγώ δεν θα το έλεγα. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη φάση. 4-2 κέρδισε. Εδώ. Εδώ, πιάνει την μπάλα, βλέπεις που την πιάνει και δες το τείχος που το στείνει. Πόσο μακριά στείνει το τείχος? Νομίζω είναι πάνω από 5-6 μέτρα το έμεσο. Να το ξαναδούμε λίγο, Στάθη. Για να το δούμε. Πιάνει την μπάλα ο τερματοφύλακας. Ωραία, δίνει έμεσο. Και δίνει έμεσο, δες στο άλλο σημείο. Άλλο το δίνει. Ναι. Ο διαιτητής. Τέλος πάντων. Είναι λάθος. Μάλιστα. Πάμε στην.
την μπάλα τη στείνει στη γραμμή τη μικρή περιοχή και το τείχος γίνεται επάνω στη γραμμή τέρματος. Ωραία. Τώρα εκεί που το έδωσε. Πάμε από το ίδιο παιχνίδι. Στο ίδιο παιχνίδι, ο Ρεόκας Τροθερμαϊκός, εδώ τα κουνάκι κάνει, βλέπει την κολβάζει και το ακυρώνει σαν offside. Να το ξαναδούμε λίγο. Φοβερό γκολ, αυτά μπαίνουν κάθε 50 χρόνια. Αλλά πες, μήπως τώρα, γι' αυτό το κάναμε το πάγωμα. Ναι. Μήπως τώρα από θέση offside έρχεται. Για πες μας, αισθάνεσαι. Μήπως μας βοηθάει αυτό το πλάνο που το κάνω. Δεν βοηθάει, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να ήταν offside. Σαν να είναι ένας πίσω άστρος. Άστε, δεν υπάρχει πίσω και μπρος. Αυτοί οι δύο οι συγκεκριμένοι είναι, αλλά πρέπει να καλύπτεται ο κόκκινος που κάνει το κόκκινο. Πάντως δεν μετράει αυτό το γκολ, δεν μέτρησε, ακυρώθηκε. Δεν είναι καθαρή όμως η φάση. Σαν offside. Είναι κρίμα γιατί είναι play-off και το αποτέλεσμα μετράει. Ωραία. Πάμε στην επόμενη φάση. Εδώ μια φάση για το οποίο έδωσε πέναλτι ο διαιτητής. Για μένα δεν είναι πέναλτι. Μάλιστα. Κακώς δόθηκε τον πέναλτι αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλη φάση. Έχουμε. Και μπορεί να το έδωσε και ο βοηθός, γιατί ο βοηθός δώσε τον από εκεί που η ΝΕΤ τρέχει στη συμβολή ναι. της μεγάλης περιοχής με τη γραμμή τέρματος. Ωραία. Και ένα τελευταίο έχουμε τώρα. Κακώς δόθηκε τον πέναλτι αυτό. Ένα offside. Βάζει γκολ τώρα εδώ. Φεύγει ο Θερμαϊκός. Βάζει γκολ. Δεν ξέρω πώς από το και το ακυρώνει. Αν και θα ήταν στην πρώτη φάση. Ναι. Το ακυρώνει. Πολύ αργά. Πολύ αργά μου φαίνεται εμένα, Γιώργο. Και... Το θέμα έτσι. Δεν είναι αργά ή γρήγορα. Το θέμα είναι αν ήταν σωστό ή όχι. Ναι, για να δούμε. Το ξαναδούμε τώρα και το κάναμε ένα πάγωμα. Εδώ υπάρχει offside που ξεκινάει η φάση. Υπάρχει η περίπτωση να είναι offside και μάλλον είναι offside. Είναι offside. Γιατί και πρέπει να είναι και πιο μπροστά και από τους άλλους που είναι πιο κάτω. Θα το αντιλήφθηκε αργά ο διαιτητής φέτος. Ο βοηθός. Τώρα είναι offside. Δεν είναι ο αυτός που έβαλε τον γκολ. Ο βοηθός 20. Κώστα, ο βοηθός 20. Μάλιστα. Ωραία. Αυτές ήταν οι φάσεις. Είχαμε το θέμα, όπως είπαμε, τη φάση του. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν μπήκε. Ας λίγο ελέγξει το κοντρόλ λίγο. Τη φάση του πέναλτι που δόθηκε στο Ρετζίκη από τον κύριο Χανίδη στο 15ο λεπτό, κάπου εκεί. 15ο, 20ο λεπτό, κάπου εκεί. Ας τη δουν τη φάση μέσα στα παιδιά. Αλλιώς θα τη βάλω να τη δείξουμε στο παιχνίδι. Γιατί δύο φορές το έχουμε στο παιχνίδι. Μπήκε η φάση. Δύο φορές. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Θα κάτσω λίγο, θα περιμένω. Αν μπορεί ο Νίκος. Ναι, πες λίγο Κώστα γρήγορα γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος. Όσον αφορά και την αποβολή του Παπαδημητρίου ήταν του Ηρακλέα Πελοκήπων και έβγαλε και μια ανακοίνωση στο παιδί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν πει και εμένα ότι ο κ. Μανδουλάκης την ώρα του αγώνα. Έχει φάσει εκεί που το σαν τζατζάρισμα. Εκείνη την λέει. Εκείνη την ώρα το λέει κάτι ο Μανδουλάκης και απαντάει. Και το γράφει κιόλας το παιδί κάπου σε ένα site είναι γραμμένο. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που το έχουν πει ότι ο κύριος Μανδουλάκης μιλάει άσχημα στα παιδιά. Θα σου πω, δεν ξέρω τι είπανε μεταξύ τους τώρα. Το έγραψε το παιδί, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Ο Παπαδημητρίου είναι ένα παιδί. Εγώ λέω για τη φάση, ότι η φάση αυτή ήταν ένα τζαρτζάρισμα, το πολύ φάουλ. Ένα απλό φάουλ, δεν ήταν η κίτρινη κάρτα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είπαν κάτι που ήταν για κάτι. Ο Παπαδημητρίου λέει ότι τον μείνει άσχημα. Τέλος, πάμε λίγο να δούμε. Δύο παιχνιδάκια γρήγορα, γρήγορα. Μάκη, εγώ ναι, Στάθη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια. Εγώ ευχαριστώ. Πρόσφερες εδώ. Καλή σα. Συγχαρητήρια για εσά που ανεβήκατε κατηγορία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Στάθη. Πάμε λοιπόν να δούμε. Θερμαϊκός Θέρμης, Ομόνια Σύνδου. 2-2 το παιχνίδι. Να δούμε πού μαλακοπεί Παύλο Μελά. 1-0 και τη συνέντευξη του Χάρη του Βλάχου. Εάσο να βγει Ελευθεριακός 1-2 και φιέστα τη Αυγή ακολουθεί. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε και βεβαίω κανονιέριδε στο ένεχα του κανονιέριδο. Ξεκινάμε λοιπόν. Θερμαϊκός Θέρμης, Ομόνια Σύνδου 2-2. Τεχνικού ποδοσφαίρου, γεια σας εδώ από το γήπεδο της Θέρμης, όπου για την Α1 κατηγορία στη διαδικασία των play-off θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ανάμεσα στον Θερμαϊκό Θέρμης και την Ομόνια Σύνδου. Δύο ομάδες έχουν από τα πλάγια το γύρισμά του προς τα πίσω η μπάλα είναι αδυνατό σουτ. Έχουμε όμως τον Αζόβ να διώχνει εκεί. Σηκωμένη σημαία του βοηθού στη συνέχεια. Η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης τώρα μία προσθενή παλιά. Επικίνδυνα μέσα στην περιοχή και το σουτ. Σωτήρια σώζει ο Αζόβ από το σουτ του Φούσκα. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Θέρμης να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Συνεχίζει όμως το πρώτο. Καλινόπουλος εκτέλεσε δυνατά στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά εκεί από τον Καρατζά. Η μπάλα σε out.
τον ήδη Αστέριο που βρίσκεται Κωνσταντίνου Καραμαλή, 73. Προηγουμένως τώρα η ομάδα της Σύνδου και τον γκολ. Τον γκολ το 0-1. Το 0-1 για την ομάδα της Σύνδου, η οποία στην πρώτη ευκαιρία που δημιουργεί καταφέρει να πετύχει το τέρμα και να προηγείται με 0-1. Ο Γιαννιώτης είναι αυτός ο οποίος έπιασε το σουτ, νίκησε τον Μπαντή. Θερμαϊκός θέρμισε Ομόνια Σύνδου 0-1. Είναι μια ευγενική προσφορά από την εταιρεία Ζάντο Τεχνική. Επισκευές βαφές Ζαντών Αλουμινίου που βρίσκεται Κωνσταντίνου Καραμαλή 73 στα Διαβατά με τηλέφωνο 2310-782-221 και υπεύθυνο καταστήματος Γρατσονίδη Αστέριο. Εταιρεία Ζάντο Τεχνική προσφέρει το σημερινό αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Φούσκας με στην περιοχή, ένα σουτ, κοντράρι μπάλα. Έχουμε κόρνερ, ζητάει χέρι και της Θέρμης τώρα σε αυτή την προσπάθεια έξω την περιοχή. Τώρα το δυνατό σουτ και η μπάλα θα φύγει σε out. Πρώτη καλή η προσπάθεια τώρα για τους παίκτες της Θέρμης, η μπροστινή παλιά μες στην περιοχή. Εκεί το δυνατό σουτ, Αζόβ θα πέσει και θα διώξει σωτήρια εκεί. Έχουμε κόρνερ από το όξιμο εκεί της μπάλας. Και τώρα η μπροστινή παλιά. Έχουμε τώρα να σηκώνει τη σημαία βοηθός, σωστή. Κόρνε τώρα από τον Χαλινόπουλο, δυνατά εκεί, κεφαλιά από τον Μπικιάρη, η μπάλα σε out, τελικά ο Τρόκας ήταν αυτός ο οποίος πήρε την κεφαλιά, έφυγε σε out η μπάλα. Τσικοβαγγέλης εκεί με τον Κασιτερίδη, έχουμε φάουλ, παίζεται λέει ο Κωνσταντινίδης και η μπάλα τελικά είναι σε corner. Η προστινή παλιά τώρα για την ομάδα της Σύνδου, επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε το 0-2 για την ομάδα της Σύνδου. Σε αυτή την αντεπίθεση το γύρισμα της μπάλας από τον Γιαννιώτη θα τη στείλει στο βάθος της εστίας εκεί ο Καστανιώτης. Θερμαϊκός θέρμης Ομόνια Σύνδου 0-2. Θα τη θέρμης για η μπάλα, ένα σουτ, κοντράρι, νέο σουτ, διώχνει ο Αζόφ. Πολύ καλή απόδοση για τον τερματοφύλακα της ομάδας της Σύνδου. Αμυντικά ενώ τώρα έχουμε το σούτ εκεί, θα περάσει μπάλα και έχουμε το γκολ. Το γκολ για την ομάδα της Θέρμης. Ο Καρατζάς πρέπει να βρει και την μπάλα εκεί, να την έστειλε στο πάνω σε εστίαση του Αζόφ. Η ομάδα της Θέρμης μειώνει σε 1-2. Ένα σούτ τώρα. Η μπάλα out. Η ομάδα της Θέρμης εξακολουθεί να πιέζει, το σουτ τώρα θα πέσει και θα πιάσει την μπάλα ο Αζόφ, το σουτ από τον Τρόκα. Ενώ τώρα το κλέψιμο της μπάλας από το Σπαχή, φύγε τον Πανούση εκεί, Σπαχής απέναντι από τον Μπαντή, θα πλασάρει εκεί και η μπάλα είναι out. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Σύνδου να καθαρίσει το παιχνίδι, ο Σπαχής. Ένα σουτ τώρα και η μπάλα είναι στα δίχτυα, έχουμε τον γκολ. Η σοκάριση με τον Καρατζά σε 2-2. Θερμαϊκός Θέρμης φτάνει στην ισοφάριση στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Ο Καρατζάς. Ένα σουτ τώρα και η μπάλα είναι στα δίχτυα, έχουμε τον γκολ. Η σοκάριση με τον Καρατζά σε 2-2. Ζαρακούγιας για τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο θα περάσει μια κάθετη παλιά, τη διαβάζει και ο Νικολαίδης, ο οποίος θα κάνει και τον φάουλ όμως. Αναστασιάδης με το αριστερό, φαλτσαριστά. Καστανίδης φεύγει, μπάλα από τα χέρια του. Κίτσιος σημείωσε από τέλεσης φάουλ. Απευθείας το φως απομακρύνει. Πρώτη καλή στιγμή από τις καλές στιγμές του παιχνιδιού. Η κεφαλιά από τον Μιλωνά. Σιδέρης. Φιδάκης. Δεν πέφτει μπάλα. Τώρα θα πέσει ο Μουρατίδης για τον Ζαραγκούγια. Και αυτός κάθεται και τον Κωνσταντίνου, ο οποίος ξεφεύγει αρχικά. Περιμένει να ανεβούν και συμπαίκτες του. Θα βγάλει χαμηλά η προβολή. Τεράστια ευκαιρία. Χαμένη για τη Μαλακοπή.
Ο Παύλος Μελάς από τα δεξιά με τον Κωνσταντινίδη, πλασέ του σταμάτη στα χέρια του Κοφού. Μέχρι στιγμής είναι αυτές που το κάνουν ιδιαίτερα ωραίο για τους θεατές. Εδώ η μπάλα απευθείας έξω. Το Παυλουσμαλάς έχει ισορροπήσει το παιχνίδι και εδώ Κουντουράς χαμηλά στο πρώτο, ο Κωνσταντινίδης μπλοκάρει ο Κοφός δεξιά. Εσωτερική αλλαγή από τον Χάρη Βλάχο. Σταμάτης, έχει χώρο για το σούτ, θα το κάνει. Ναι, αποκρούει ο Κοφός. Η μπαλά φτάνει στον Φιδάκη, γεμίζει ο Φιδάκης. Κωνσταντινίδης, Πίτσιος. Η μπαλά έρχεται στην μεγάλη περιοχή της Μαλακοπής. Υπήρξε ένα τράβηγμα, ωστόσο ήταν στα όρια του επιτρεπτού. Χατζής. Εκτελεί ο Κουντουράς, διώχνουν της Μαλακοπής, Πίτσιος. Η μπάλα πίσω στον Κουντουρά, όχι και τόσο καλή σκέψη. Και εδώ φάουλ του Κουντουρά. Εδώ δεν ξέρω τώρα. Και κίτρινη κάρτα στον Κουντουρά. Κατάσταση. Παύλος Μελάς πάντως έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, πατάει καλύτερα τη Μαλακοπή. Μετά το πρώτο τέταρτο, την παλιά για τον Τσεβρετζή, ο οποίος άνοιξε το κοντρόλ. Με Αναστασιά της. Τελείνει το κόρνερ, η κεφαλιά και 1-0 για τη Μαλακοπή με τον Αναστασιάδη, ο οποίος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και κατάφερε να τη στείλει στα δίκτυα του Παύλου Μελά. Ο Αναστασιάδης νομίζω ήταν, ή ο Κουστράβας. Ο Κουστράβας νομίζω ότι ήταν ο Κουστράβας, αυτός που ανοίγει το σκορ για την Μαλακοπή, η οποία παίρνει προβάδισμα μετά την εκτέλεση κόρνερ στο ύψος της μικρής περιοχής. Ο Κουστράβας έσβοξε την μπάλα στα δίχτυα του Καστανίδη. Κωνσταντινίδης εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, Πίτσιος όπως Μαλακοπής. Να εδώ που μια στιγμή αδράνεια στην άμυνα. Η Μαλακοπή έχει πάρει το προβάδισμα. Κωνσταντίνου με το στήθος ο Αναστασιάδης, μπλοκάρει ο Καστανίδης σε μια ημιρική μονομαχία Νικολαίδη και Αναστασιάδη. Απομακρύνει ο Νικολαίδης. Παύλος Μελάς βγαίνει μπροστά με τον Παντελίδη από τα δεξιά. Θα γίνει και η μπαλιά κοντά στον κόλο. Παύλος Μελάς απομακρύνει τελευταία στιγμή αμυντικός του Πόγκ. Τώρα πάει ο Κούντερας να το μαρκάρει. Οι γηπεδούχοι βγαίνουν μπροστά με τον Κωνσταντίνου. Μπράβο, ρε Νικό. Αλλά το οποίο είναι κοντά στον κόλο εδώ, κόρνερ. Το κόρνερ εκτελείται, το γυριστό. Το κόρνερ εκτελείται, ο Νικολαίδης δεν μπόρεσε να σβόξει την μπάλα στα δίχτυα πάνω από τη γραμμή. Παναγιωτίδης. Καλιάκης δεν θα πάρει το φάουλ όπως το ζήτησε. Σταμάτης. Παύλος Μελάς μπροστά. Για με αυτή την φάση για τους Σταυροπολίτες. Ζητά ένα φάουλ, εδώ δεν θα δοθεί. Ενώ γρήγορα ζητούν οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων το γιατρό στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παντελίδης δεν μπορεί να πατήσει καν. Ο αντίπαλο Σταμάτης. Ωραία. Θα χρηστήσει όμως και θα πέσει. Με τη Μαλακοπή τώρα να είναι μπροστά. Αναστασιάδης. Έχει τη δυνατότητα εδώ η Μαλακοπή να κάνει δύο τα τέρματά της. Το σουτ στα χέρια του Καστανίδη, ο οποίος απομακρύνει γρήγορα. Φαλιά από τον Παναγιωτίδη. Κωνσταντίνου και πάλι με χώρο. Θα περάσει ο Κωνσταντίνου, θα κάνει και το σουτ κοντά στο 2-0. Η Μαλακοπή εδώ θα χάσει την ευκαιρία. Επίσης ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Για άμετερα το σούτ του Νικολαίδη.
Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του κτελείται, το φάουλ. Νικολαίδης, νέα κεφαλιά, νέα απομάκρυνση, λήξη. Κόμμαλα κοπής Παύλος Μελάς, 1-0 με τον γκολ του Κουστράβα. Η Μαλακοπή παραμένει στην κατηγορία. Ο Παύλος Μελάς μετά από χρόνια δυστυχώς σήμερα γράφει μια πολύ κακή φράση στην ιστορία του. Υποβιβάζεται στην Αλφα έραση τεχνική κατηγορία. Ένα καλισμός με σημασία. Μαρία Σταμίδου, έτσι, αγκάλιασε το Χάρη τον Βλάχο, η ομάδα σώθηκε. Νομίζω ότι όταν κάτι επαναλαμβάνεται δεν είναι τυχαίο, έτσι. Και συγχαρητήρια στη Μανακοπή και στους αδερφούς Βλάχου, γιατί πραγματικά... Πιο παλιά ομάδα στην Α1 είναι, έτσι. Ναι, και τα καταφέρουν... Βαρκούλα, θυμάσαι που ήταν Βαρκούλα. Χωρίς λεφτά, με ο παρέα, ομάδες ωραία. Ο Πάπης Μελάς νομίζω ότι έπεσε στο μάτς με το Κορκικό και όχι χθες. Αν έπαιρνε το Κορκικό, μπορεί να ήταν διαφορετικό. Συγχαρητήρια να δώσουμε βεβαίως στην ομάδα της Μαλακοπής, στα παιδιά της Μαλακοπής, στο Χάρη και στο Γιάννη που κρατάνε την ομάδα. Με, εγώ λέω, πάνω από 5.000 μπάτζετ συνολικό. Σε αυτά δεν πιστεύω να έχουν. Τα, βέβαια είναι και τα έξοδα, τα ρουχισμός, οι μετακινήσεις, πάμε αλλού, αλλά συνολικά σε κάτι μετράει λέμε, είναι ότι... αυτό. Έτσι είναι... λέω εγώ περίπου, έτσι ναι, που ξέρω. Μετράει όμως ότι τα παιδιά είναι οικογένεια, ναι. Είναι πολύ ενωμένοι μεταξύ τους, πίνουν και καφέ μεταξύ τους. Και εγώ δεν θα ξεχωρίσω κάποιον, να νομίζω όμως ότι αρκετοί παίκτες της Μανακουπής θα ασχολήσουν τη Γάμα και τη Β' Εθνική το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, την έχω ζήσει και εγώ την ομάδα ένα μήνα, ο Κώστα, πέρυσι. Νομίζω είναι μια καλή οικογένεια, έτσι, μια καλή οικογένεια. Όπως όλη μια παρέα παλιά το σύνθημά τους παραμένει και τώρα. Πάμε όμως να δούμε μια συνέντευξη του Χάρη του Βλάχου, πολύ συγκινητική. Θα τη δείτε, είδαμε τον αναγκαλισμό με τη σύζυγό του. Πάμε όμως να δούμε τη συνέντευξη του Χάρη του Βλάχου που ο ίδιος δακρύζει, δεν μπορεί να κρατήσει τη συγκίνησή του. Πάμε να τη δούμε και μετά να πάμε στην αυγή. Νομίζω, Νίκο, ότι πρόκειται για πολύ μεγάλη επιτυχία. Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά για μας. Στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος κυνηγούσαμε τις ομάδες που ήταν στις 10 πρώτες θέσεις που λέμε για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας. Μέχρι και την 21η αγωνιστική ήμασταν χωρίς πλεονέκτημα. Ξέρεις, και τα καταφέραμε την 30η. Αλλά πιστεύω ότι η εμπειρία μας από αυτά τα χρόνια που είμαστε τα 9 συνεχόμενα, τώρα πάμε για 10 τη συνεχόμενη χρονιά. Νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και για να καταφέρουμε να πάρουμε το πλεονέκτημα της έδρας και σήμερα να βγάλουμε αυτή την ψυχή, αυτό το πάθος. Νομίζω ότι τα παιδιά δώσαν παραπάνω από το 100% που μπορούσαν για να κάνουμε αυτή τη μεγάλη νίκη και να συνεχίσουμε να είμαστε στην Α1 κατηγορία. Στα αποδυτήρια φωνάζω το όνομά σου ποδοσφαιριστές, εκτός πέραν από τη στήριξη της διοίκησης που έχεις. Εντάξει, μα τα παιδιά, ξέρεις, έχουμε μια σχέση, το ξέρεις και εσύ καλά και όλοι εδώ στο χώρο, ότι εμείς εδώ είμαστε μια παρέα. Λίγο δεν είμαστε τόσο σχέση παιχτών προπονητή, είναι λίγο διαφορετικά εδώ πέρα τα πράγματα, πιο οικογενειακά. Βέβαια τα παιδιά καταλαβαίνουν μέχρι που είναι η διαφορά και πότε πρέπει να ακούσουν και να πειθαρχήσουν σε αυτά που ζητάμε. Και νομίζω ότι υπήρχε αυτά τα πανηγύρια γιατί φέτος ζοριστήκαμε πολύ, πραγματικά. Πρώτη φορά βρεθήκαμε να κυνηγάμε εμείς και όχι να μας κυνηγάνε στη βαθμολογία. Αφιερώνεις κάπου την νίκη και την παραμονή? Κοίταξε τώρα, πρώτα απ' όλα, εντάξει, η οικογένεια που είναι κοντά μου και σε όλα τα παιδιά αυτά που δώσαν, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου κυρίως, σε αυτά τα παιδιά, τα παλικάρια που, όπως ξέρεις και εσύ, αφιλοκερδώς αφήνουν τις δουλειές τους, τις υποχρεώσεις τους και έρχονται για να πιστούν για τη Μαλακοπή, μόνο για τη φανέλα, όπως ήταν παλιά, ας πω. Και οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, τα 25 παιδιά που παίξανε φέτος στην ομάδα μας. Για να μην σε ταλαιπωρώ άλλο κάτι για τη νέα χρονιά, έχεις να μου πεις, είναι νωρίς ακόμα. Εντάξει, δείχνουν τα πράγματα ότι θα είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Βγαίνουν ομάδες δυνατές της περιφέρειας, με κόσμο, μπορούν να έχουν και καλά budget να κάνουν μεταγραφές. Μπορούν να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες από πίσω στα μπαράζ για τις δεύτερες θέσεις που υπάρχουν, όπως το Υπερστερώνα, ο Ιωνικός, πάρα πολύ καλές ομάδες. Θα είναι πολύ δύσκολο. Τώρα να σου πω λίγο, το μόνο που σκέφτομαι είναι πώς θα ξεκουραστούμε. 9 μήνες πολύ πιεστικοί και Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος είναι η ξεκούρασή μας, να ξεφύγουμε λίγο, να αλλάξουν παραστάσεις.
Εντάξει, αν κρατήσουμε 15-16 παιδιά από το υπάρχον ρόστερ, πάλι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Αλλά ξαναλέω, θα πρόκειται για πολύ δύσκολη χρονιά. Έτσι φαίνεται. Κότσο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, νομίζω συγκίνηση μεγάλη είναι σε ο Χάρης, έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ για το φίλο μου το Χάρη. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια γιατί εκτός ότι για 10η συνεχόμενη χρονιά κρατάει τη Μαλακοπή στο top επίπεδο στην ένωσή μας, αποδεικνύει ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Έχει καταφέρει σχεδόν η 11η ή 10-15 ποδοσφαιριστές έχουν 250 συμμετοχές στην Α1 κατηγορία. Και του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και αυτού και του Γιάννη του Βλάχου που είναι από πίσω και όλη την παρέα αυτήν, γιατί πραγματικά είναι κόσμημα για την ένωσή μας. Πραγματικά είναι ένα σωματείο το οποίο με μηδέν έξοδα καταφέρνει και κρατάει για 10 συνεχόμενη χρονιά την ομάδα στην Α1. Του χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι και προσωπικός μου φίλος. Ναι, μπράβο στη Μαλακοπή. Πρέπει να πούμε και, και το κοντράστι της συναισθημάτων με τον πρόεδρο, τον κύριο Σαρδακλή του Παύλου Μελά, να, πραγματικά να είναι ιδιαίτερα μετακρισμένος, πάρα πολύ στερακορημένος. Ο πρόεδρος είπε ότι θα προσπαθήσει να επαναφέρει 100% τον Παύλου Μελά και πάλι στην Α1, έτσι. Και νομίζω θα το κάνει. Επαναλαμβάνω ότι εγώ νομίζω ότι χάθηκε η παραμονή στο μάτι με τον Κολοκό. Γιατί άμα κέρδισε, θα έπαιρνε το πλεονέκτημα. Χθες ο Παύλος Μελάς για μένα, έτσι όπως ξέρεις το παιχνίδι, Μαλακοπή κέρδισε δίπλα. Μάλιστα. Μπράβο στον Αλή. Εντάξει, το αναφέρεται στο παιχνίδι τη Λυτή με την Άσυρο, ο φίλος που στέλνει το μήνυμα. Πάμε λοιπόν, πάμε εδώ, τώρα. Εδώ τη Λυτή να πούμε για τον τέτοιον, έτσι, για τον που κατέβηκε. Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Στο Σάκη το Κουκάκο. Συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που κατεβαίνουν για να προδώσουν την ομάδα αυτό το αριστερό ποδόσφαιρο και έπαιξε για τελευταία φορά. Μπράβο στο Σάκη και βοήθησε η Λυτή στο μάτι του ποδόσφαιρου. Και μάλιστα σταματάει ο Καλιάκη, αλλά ακόμα δεν το αποφάσισε. Θα έχουμε και Καλιάκη αργότερα, άμα εφόσον σωματίσει, έτσι. Θα το σκεφτεί σε μια εβδομάδα. Ωραία, ας το σκεφτεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα την ομάδα του Ιάσον Αυγής, Ιάσον Αυγής Ελευθεριακός και τη μεγάλη φιέστα της Αυγής. Θα ακούσουμε και πάρα πολλούς συνδεξιαζόμενους που ήταν εκεί. Θα ακούσουμε τον δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Καραγιάννη, τον δήμαρχο Λαγκαδά. Σε λέω πανήσυχο. Τι έχεις? Σε λέω πανήσυχο, τρολαμένος. Όχι, είμαι χαρούμενος. Ναι, γιατί κάτι είπες εκεί. Κάτι είπες εκεί. Α, ως για το μήνυμα αυτό τώρα θα το εξηγηθώ και με τον κύριο. Σε εδώ πέρα για την Ρετζίκη. Έχουμε Ρετζίκη, παιδιά. Δείξουμε τώρα. Ναι, και τον κύριο Τραγανόπουλο είχαμε πει, είχα μιλήσει για να έρθει. Τόσο, ναι. Θα έρθουν αργότερα, ναι, εντάξει. Ναι. Θα δείξουμε τώρα το παιχνίδι της Αυγής, τη Φιέστα. Ξηροκρίνει Κανονιέρης γιατί είναι τα παιδιά τους Κανονιέρης και μετά θα δείξουμε το Ρετζίκι επειδή χρωστάμε τον πέναλτι. Θα δείξουμε δύο φορές τον πέναλτι. Έτσι. Ναι. Και βεβαίως το Ρετζίκι ήταν και ένα τερματοφύλακα που ήταν στον Άρη πριν από λίγα χρόνια και όμως εκεί δεν τους έκανε αυτός και θα το δείτε γιατί σας μιλάμε για τον Μαυροματίδη τον Ανδρέα. Πάμε λοιπόν να δούμε το τι έγινε στο παιχνίδι, να έρθουμε να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον προπονητή της ομάδας και από τον Εμιλιάνο, τον παίκτη της Αυγής και μετά να πάμε στη Φιέστα και να έρθουμε για φουλ σχόλια και με τους άλλους καλεσμένους. Πάμε να το δούμε. Φίλε και φίλες, γεια σας. Εδώ από το γήπεδο της Αυγής θα σας μεταδώσουμε το παιχνίδι μεταξύ του Ιάσον Αυγής που είναι ήδη πρωταθλητής και της ομάδος του Ελευθεριακού και βεβαίως θα ακολουθήσει η μεγάλη φιέστα του Ιάσον Αυγής εδώ μέσα στο γήπεδο του στο τελευταίο παιχνίδι. Έκανε κίνηση από πίσω ο Μαυροβουνιώτης. Ένα Μαυροβουνιώτης στην περιοχή, στο πίσω δοκάρι, προσπάθησε να μπει και ο Ζηρίδης στο πρώτο. Δεν μπόρεσε, τελικά θα φύγει αν εκμετάλλευτε αυτή η οριζόντια παλιά του Μαυροβουνιώτη. Μακρύς, για να δούμε τώρα. Μακρύς θα κάνει το σουτ κατραβηγμένο και τελευταία στιγμή ο Σαμαλέγκης θα σώσει την ομάδα σε κόρνερ. Για να δούμε τώρα αν κίνησε εκεί. Ο Μαυροβουνιώτης πήγε να κάνει τελικά Χριστάρας το σουτ. Ο Χριστάρας και πάνω από το οριζόντιο δοκάρι πάλι θα γλύψει σχεδόν το δοκάρι. Συρτά
Έξυπνο, καλή κομπίνα. Το σουτ, φοβερή φάση για την ομάδα Άσο να βγει. Κομπίνα που σίγουρα τη δουλεύουν οι παίκτες της Αυγής. Είδατε πως έγινε σιρτά το κόρνερ στον Πλίκα. Ο Πλίκας κατευθείαν μακρύ και αριστερό του μακρύ. Μακρύς. Και πάλι ο Σαμαλέξης μπάλα θα βρει το δοκάρι και τελευταία στιγμή θα βγάλει σε κόρνερ ο Ακούτας. Μακρύς. Μακρύς, το πίσω δοκάρι μόνος του είναι και θα κάνει και το τελευταία στιγμή όμως θα βγάλει πάνω στη γραμμή. Πρέπει να ήταν ο Δέλιος ή ο Μποζίκης. Η μπάλα για τον Σαλπικίδη. Σαλπικίδης, για να δούμε, προσπαθεί να κλέψει Σαλπικίδης μέσα στην περιοχή. Θα ανατραπεί και θα δώσει, για να δούμε τι έξω από την περιοχή. Φάουλ έξω από την περιοχή θα δώσει ο διαιτητής. Αν υπάρχει κάπου, έχουν βάλει κάτι, δηλαδή μπορεί αυτός να το καθαρίσει. Σαλπικίδης στο σου και τελευταία στιγμή ο Ρουμελιώτης. Ναι, μόνος του εκεί, προσπάθησε εκεί. Ο Τουλής και φωνάζουν για χέρι οι παίκτες του Ελευθεριακού. Χριστάρας, για να δούμε, ένας με έναν. Χριστάρας. Θα κάνει και το σουτ και θα φύγει μπάλα δίπλα στο κάτω του δοκάρι παραλίγο να γίνει το γκολ. Αριστερό του Χριστάρα, ήταν ο Σαμαλάκης όμως εκεί κοντά. Χριστάρα, Χριστάρα, θα κάνει τη σέντρα, κεφαλιά, η μπάλα βρει το δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά εκεί του Μπατάλη, η μπάλα όμως θα βρει το δοκάρι στην άκρη και θα βγει out. Φεύγει το απνάνα, γεια. Για να δούμε τώρα εδώ μόνος του, ναι. Και τελευταία, ο Κωνσταγιάννης θα χάσει μεγάλη ευκαιρία. Ήταν εκεί που βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι ο Κωνσταγιάννη μετά την παλιά του Σαλπικίδη. Αθανασιάδης, Φορίζος, Μακρύς. Κόντρα που έγινε και τώρα αντεπίθεση. Για να δούμε τώρα, προσπαθεί να βγάλει εκεί το Σαλπικίδη. Σαλπικίδης, ναι, και να κάνει τον γκολ. Σαλπικίδης και 0-1 για την ομάδα του Ελευθεριακού στο παραθυράκι. Εκεί δεν πιάνεται. Παραθυράκι βγήκε ο Σαλπικίδης και 0-1 για την ομάδα του Ελευθεριακού. Ωραία. Εκεί για τον Όρκα, μακρύς. Δεξιά. Για τον Ζηρίδη. Ζηρίδη θα κάνει τη σέντρα στο πίσω δοκάρι και τον γκολ. Το γκολ τώρα 1-1 ισοφάριση από τον Χριστάρα. Είναι αυτός που θα ισοφαρίσει και θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια πλέον, γιατί τον Ιάσονα βγεις Χριστάρας θα κάνει το 1-1 για τον Ιάσονα. Ζηρίδης ανοίγει λίγο την μπάλα. Θα βγει ο Γιαννόπουλος. Πέρασε μπάλα και τώρα μόνος του βγαίνει ο Σαλπικίδης. Ναι, Σαλπικίδης. Και θα χάσει μοναδική ευκαιρία. Είναι από αυτές που δεν χάνονται και ο Σαλπικίδης θα γίνει ο μοιραίος παίκτης για τον Ελευθεριακό. Τέτα τέτ. Είδατε πως έχασε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 1-2. Ζηρίδης, κάνει κίνηση ο Θανασιάδης. Για τον Ευθυμιάδης, θα κάνει και το σούτ Ευθυμιάδης και μπάλα θα φύγει μόλις out. Βλέπει τώρα η ομάδα του Ελευθεριακού, μπαλιάκια του Σαλπικίδη. Φύγει ο Σαλπικίδης πάλι. Ο Σαλπικίδης και έβαλε ένα φοβερό γκολ. Ένα φοβερό γκολ από αρκετά μακριά. Προσπάθησε ο Ρωμελιώτης να το βγάλει, όμως δεν πιανότανε. Ο Σαλπικίδης, βλέπετε τι γίνεται, μπαίνουν όλοι μέσα. Είναι απίστευτο το τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο που μας έμενε και θα γίνει το 1-2 για τον Ελευθεριακό. Μόνος ο Ευθυμιάδης τελευταία στιγμή προσπαθεί να βγάλει 1-2. Για να δούμε, η σέντρα, το σούτ του μικρού και κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Αυγής που προσπαθεί την ισοφάριση στα τελευταία αυτά λεπτά. Μέτρησα εδώ, Γιώργο. Είχαμε 3-4 φάσεις, έλεγα, αλλά δεν είναι 7 ευκαιρίες. Δηλαδή τα δοκάρια μαζί και είναι 7 ευκαιρίες, Κώστα. Είδες που τις γράψαμε μαζί εδώ. 7 ευκαιρίες, δηλαδή δεν μπορεί να ήταν ένα 5-0 στο πρώτο ημίχρονο, 4-0. Αλλά και αυτός ο Σαλπικίδης. Φοβερός παίκτης, Γιώργο. Δεν ξέρω τώρα. Είδατε τι, 2 γκολ έβαλε φοβερά, ένα καλύτερο από το άλλο. Ο Σαλπικίδης, ο οποίος δεν έπαιξε. Δεν τον θυμάμαι στον Ελευθεριακό. Νομίζω κάπου ήταν τραυματίας το παιδί τώρα. Και ο Σαμαλέκης. Πολύ καλός, ε. Σαμαλέκης είναι καλός, το ξέρω. Αποδεικνύεται στο γήπεδο ότι ήταν πολύ καλός.
Ο Σαμαλέκης είναι καλός γενικά. Απέκρουσε αρκετές φορές. Ήταν στο Μακεδονικό και νομίζω είναι γαλλικός εκεί πέρα, δεν ξέρω σήμερα. Είναι καλός. Είναι παιδί από το Μελισσοφόνη, το 99 γεννηθής, ξεκίνησε, πήγε στον Μακεδονικό, δόθηκε δανεικό. Νομίζω είναι δανεικός. Δεν είναι κάποιο στοιχείο, το παιδί είναι πολύ καλό. Σίγουρα όμως. Και έχει παραστάσει και 3 πρωταθλήματα και δεν είναι 19 χρονών. Ήταν ένα μάτς που παίξαν ελεύθερα επέκταση, αλλά γενικά αυτό το Σαββατοκύριακο πρώτη φορά από τον άκουσα. Κώστα, κοίταξε, ήταν μονόλογο στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η γι' αυτό με κάνει εντύπωση που στεναχωρηθήκα τόλοι για τον Γιώργο. Δηλαδή, και εσένα είδα εκεί πέρα, μίλη του πόσε ώρε δεν μιλούσε. Ο κύριο του ίδιου, ο πρόεδρο του ίδιου, όλοι στεναχωρηθήκατε. Και γιατί είπατε μήπω και κανένα τίποτα άλλο. Αλλά νομίζω ότι η εικόνα δείχνει ότι το παιχνίδι παίχτηκε κανονικότατα και νομίζω ότι ήσασταν άτυχοι στη φάση του πρώτου ημίχρονου. Αλλά δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυθεριακός με τον Σαρπικίδη μπροστά, σα συμφιλήσει 2 φορές. Εντάξει, το παιδί έδειξε ότι έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Έκανε 2 τελικές προσπάθειες, 3 μάλλον. Τα 2 καταλήξαν να είναι πάρα πολύ ωραία γκολ. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Από εκεί και πέρα εμείς δεν θέλαμε να. Εμείς το στόχο τσάπα μιλάμε τώρα. Φυσικά. Ο στόχος ήταν να το πούμε. Τσάπα μιλάμε. Αυτό που λες προσπαθούμε. Να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον κύριο Λευκόπουλο, τον Στράτο Λευκόπουλο, τον πρόεδρο της ομάδος. Τον Κανονιέρδεν. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τη μεγάλη σας επιτυχία. Καλησπέρα σε όλους σας και στους ακροατές. Συγχαρητήρια στον Ιάσου να βγει για την επάνωδο στην Αλφα. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Επάξια, από ό,τι βλέπει ο Φώτης εδώ, Μούντας, που τα σχολιάζουμε αυτά. Εύχομαι του χρόνου να πάνε ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Τι ακόμα καλύτερα, πάνε από την Α1, δεν λες, γάμα. Γιατί να μην πάνε. Αφού έτσι γιατί να μην πάνε, το ποδόσφαιρο παίζεις για να κερδίσεις όμως. Μακάρι. Αφού έτσι πάνε. Μακάρι, εγώ τις ομάδες εδώ που ανεβαίνουν να μένω στην Α1, γιατί να πάνε στη Γάμα. Όχι, δεν ασχολούμαστε με την Γάμα. Πλασματικό λέει ο φίλος εδώ. Όσο για το φίλο που μας λέει εδώ από το Καλοχώρι, δείξτε λέει το Ρετζίκι. Παιδιά, θα το δείξουμε το Ρετζίκι. 2 φορές το έχουμε τον πέναντι. Θα το δείξει τον πέναντι δηλαδή που έδωσε στην ομάδα του Ρετζικίου. Λέει, δείξτε το γιατί από αυτή τη φάση έπεσε η ομάδα. Είναι κρίμα και άδικο. Μας λέει ο φίλος από το Καλοχώρι. Δεν ξέρω αν πούμε και το όνομά του. Εντάξει, το λέμε αν θέλει. Μπορεί να ήταν όμως πέναντι. Πάμε να δούμε, θα το δούμε τώρα και του καλαπρό δεν είναι ο Στάθης εδώ να μας το πει. Πάμε να δούμε τη φιέστα της Αυγής συνεντεύξης και μάλιστα αποκλειστικές συνεντεύξεις, συνέντευξη του Προέδρου που δεν μιλάει ποτέ και δεν θέλει να μιλήσει ποτέ. Αλλά τον βρήκαμε σε τέτοιο σημείο που δεν ήξερε ότι τον έπαιρνε η κάμερα αρχικά. Μετά από όταν είδε το μικρόφωνο, κατάλαβε και λέει: αυτό που έκανε, λέει, δεν πληρώνεται με 1000 ευρώ. Να με ζητούσαν, λέει, αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν να δούμε όλο το ρεπορτάζ, πώς έγινε και τι έγινε ακριβώς εκεί στην Αυγή και να επανέλθουμε με πλήρη συζήτηση. Να βγεις ξεκίνησε με έναν σκοπό να πάρει το πρωτάθλημα και ο στόχος του επιτεύχθη, το κατάφερε και το έκανε ανεξάρτητα τα τελευταία 2 παιχνίδια αν δεν μας βόλεψαν, αλλά ο στόχος μας ήταν τελειωμένος και αυτό είναι συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον πρόεδρο που με τις μεγάλες προσπάθειες και αυτά που έκανε έφερε εις πέρα στην ομάδα. Θέλω να πω ότι όταν είχαμε πάει στο απέξουμε στην Ευκαρπία με τη Δορκάδα, ναι, φωνάζαν νάτι πρωταθλητές. Εμείς οι πόντι λέμε μία παρ' μία και κοσούς τα πουλία τα μετράνε το φθινόπωρο. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στη διοίκηση, καταφέρανε να κάνουν πράξη διάλογο. Πραγματικά νομίζω ότι το αξίζανε και το παραδέχονται, είναι παραδεκτό από όλες τις άλλες ομάδες που μας έχουν πάρει τηλέφωνο και μας είπαν συγχαρητήρια. Παίζαμε με την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Θέλω να δώσω και εγώ από την πλευρά μου τα συγχαρητήρια μου στην Αυγή για την άνοδο της στην Α1. Πολύ ποιοτική ομάδα, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, δικαίως βγήκανε.
να δώσω και συγχαρητήρια και στους παίχτες δικούς μου. Ήταν συγκινητική η προσπάθεια στο σημερινό αγώνα. Τους είχα πει και πριν από την ότι και να γίνει σημερινό παιχνίδι, είμαι πολύ περήφανος για αυτούς, για όλη την προσπάθεια από το καλοκαίρι και μόνο τα προβλήματα που έχουμε από το Γενάρη και μετά, διότι όπως ξέρετε είμαστε η πιο νεανική ομάδα στην κατηγορία. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω και να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την ωραία εμφάνιση που κάνανε. Να δώσω συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα για το κατόρθωμά της να βγει στην Α1 και την εύχομαι στην Α1 να έχει καλή πορεία. Σήμερα οι δικοί μας παίκτες δώσανε την ψυχή τους και αυτό τους δίνω πάλι συγχαρητήρια και το σέβομαι αυτό. Θέλω και πιστεύω ότι με την είσοδό μας στα play-off ο σκοπός μου ήταν αυτός. Τα παιδιά αυτά να αποκτήσουν εμπειρία από τα play-off για του χρόνου. Να σκεφτείτε το Ελευθεριακό σήμερα αγωνίζεται με 10 παιδιά δικά του. Είναι μεγάλη επιτυχία. 10 παιδιά δικά του. Είναι μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Αν φανταστείτε πέρσι είχαμε 20 ξένους και μπορούσαμε, μπήκαμε στα play-off. Είναι μεγάλη επιτυχία κύριε Γλιντάρη. Αυτό να το ξέρετε, το λέω, να το ξέρει όλος ο κόσμος του Ελευθεριακού και να έρθει σε αυτή την προσπάθεια να την βοηθήσει, γιατί αυτά τα παιδιά είναι δικά του. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για το χωριό. Από την αρχή αυτό θέσαμε στόχο, αυτό το πετύχαμε και αυτό αποκλειστικά είναι έργο του πρόεδρου μας και κανένας αλλού. Τέλος. Από εκεί και πέρα σε βλέπω λίγο προβληματισμένο, στεναχωρημένο, γιατί δεν ξέρω γιατί. Δεν πήγανε οι ταυτοί, δεν περίμεναν να χάσουμε και έσπασε και το έδιο της έδρας. Λένε πρόεδρε, ποιος είναι ο πρόεδρος της Αυγής, ποιος είναι ο πρόεδρος της Αυγής, δεν σε γνωρίζουν. Άλλη δεν σε έχουν δει. Άλλοι είναι πρωταγωνιστές. Είναι πάρα πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να σε γνωρίσουν. Ευκαιρία είναι τώρα που θα πάρουμε, θα πάρεις αυτό και θα σηκώσεις αυτό το κύπελο μαζί με τους παίκτες στο κύπελο εδώ και θέλουν όλοι σίγουρα μια κουβέντα από τον πρόεδρο της Αυγής που έφερε την ομάδα και πάλι στην Α1. Τίποτα, μια δύσκολη χρονιά φτάνει στο τέλος της με ένα μικρό αποτέλεσμα, αλλά ευτυχώς έχουμε εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Όλα μέσα είναι. Οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά, αυτοί το καταφέρανε, εμείς απλά βοηθάμε από πίσω. Τι σημαίνει επαναφορά του Ιάσου να βγεις στην Α1, στη μεγάλη κατηγορία? Σημαίνει επαναφορά εκεί που το αξίζει, εκεί που έπρεπε να είναι. Από εδώ και πέρα ξεκινά ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός για να έχουμε μια ομάδα ανταγωνιστική στην Α1. Αυτά. Και πάλι το ίδιο Κώστα την επόμενη χρονιά, πάλι δυνατά η Αυγή, όλα για όλα. Όλα για όλα. Πάλι ένα σωστό προγραμματισμό χωρίς προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Και κάτι τελευταίο, ξέχασα να το ρωτήσω. Αυτό το δυνάμω, το πρωτάθλημα, πού θα την αφιερώνεις Κώστα? Νομίζω το έχω ξαναπεί, το αφιερώνω στον πατέρα μου. Μια ομάδα με πολύ δυνατά χαρακτηριστικά, μια ομάδα που ανεβαίνει σε μια πολύ υψηλή κατηγορία και μια ομάδα που ενώνει το χωριό, βλέπετε όλοι εδώ σήμερα, πανηγυρίζουν. Γι' αυτό λοιπόν περιφερειακά δείχνει ότι ο αθλητισμός έχει δύναμη και αυτά τα νέα τα παιδιά εμείς ήρθαμε εδώ πέρα και να τα επιβραβεύσουμε και να τα στηρίξουμε. Εδώ βλέπετε δίπλα είναι ο πρόεδρος του χωριού, είναι άνθρωποι του χωριού και το χειρότερο είναι μια ομάδα από ανθρώπους που στηρίξαν αυτή την ομάδα με κάθε τρόπο. Συγχαρητήρια, καλή επιτυχία σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία. Ο Δήμος Λαγκαδάς στο μέτωπο του είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Ένα ιστορικό σωματείο πάει για μία ακόμα φορά μπροστά. Φέτος ήμασταν, δείξαμε από την αρχή ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα του για να μην κάνουμε ψευδοδίκαια. Ο Άσονα Αυγής είναι ομάδα που πρέπει να είναι στην Α1 κατηγορία. Δεν πιστεύω αν είναι ομάδα που είναι για τις χαμηλότερες κατηγορίες. Σε σύγκριση φυσικά με τον κόσμο που έχει η Αυγή και την αγάπη που δείχνει ο κόσμος. Πιστεύω ότι το χρόνο θα πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε. Επιστρέψαμε εκεί που ανήκουμε. Η κόπη όλων αυτών των μηνών και της χρονιάς αυτής αξιοποιήθηκαν, γυρίσαμε εκεί που έπρεπε. Πιστεύω αν μείνει ο κορμός και με κάποιες προσθήκες μπορούμε να τα απεξέλθουμε άνετα στις υποχρεώσεις Α1. Βλέπετε, έχουμε και τον κύριο Φιλιππιάδη εδώ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας από την Θεσσαλονίκη. Έφτασε εδώ, θα δώσει τα μετάλλια στους παίκτες. Έχουμε εδώ για την τελετή. Ένας οι παίκτες όλοι. Πρόεδρος της Επιτροπής Παπαδόπουλος εδώ με τον κύριο Φιλιππιάδη Αθανασιάδης. Μετάλλης. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Το
τις Φιλιππιάδες. Η ώρα της απονομής έφτασε. Ο δήμαρχος Γιάννης Καραγιάννης, ο δήμαρχος Λαγκαδά είναι αυτός που θα δώσει το κύπελλο στον αρχηγό, στον Πλίκα, το σηκώνει ψηλά. Ο πρόεδρος σηκώνει το κύπελλο, ο Παρασκευόπουλος. Η οικογένεια του Προέδρου Καταγγελίδης, Παναγιώτης Καταγγελίδης, το σηκώνει. Καταστική στιγμή, Παναγιώτης Καταγγελίδης. Πώς το χαίρεται ο ίδιος τόσα χρόνια κοντά στην ομάδα του Ιάσονα. Πώς το χαίρονται και την τελευταία στιγμή ακόμα οι παίκτες του Ιάσον Μαυροβουνιών δεν τα αφήνει από το χέρι. Υλικά οικοδομών Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παυραμίδης, Σωλήνες, Γυψοσανίδες, οικοδομικά υλικά, η αλότουβλα, εκκλησάκια, βρυσάκια, ταχύ εξυπηρέτηση μεταφορά στο χώρο σας. Οικοδομικά υλικά Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παυραμίδης. Καρολή Δημητρίου 8, Εύοσμος, τηλέφωνο 757-378. Ελάτε, σας περιμένουμε σε μοναδικές τιμές. Ιχθυοπολείο Σταμίδη, παραλία Πέρεας. Φρέσκα ψάρια κάθε μέρα. Τα καλύτερα ψάρια ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Μας προτιμούν ξενοδοχεία, ταβέρνες, επαγγελματίες, λίθος κόσμου. Ιχθυοπολείου, Γιώργου Σταμίδη, Θανάση Ξεφτέρη. Θερμαϊκού 44, παραλία Πέρεας. Χρήστος, πρώην Βασίλης, στη Γερακαρού. 50 χρόνια κοντά σας και συνεχίζουμε. Η ζωή είναι ένα σπορ. Αγωνίσου δυνατά. Άλλοτε νικάς, άλλοτε μαθαίνεις. Πάντα όμως προχωράς, γιατί η διαδρομή σε καθορίζει. Οι προκλήσεις σε περιμένουν. Goldbet. Ασύγκριτες αποδόσεις. Ένας μαγικός χώρος. Magic. Ιντερνετ καφέ μπαρ. Αγίου Παντελεήμονος 14 στην Πολύχνη. Τηλέφωνο 2310-651-728. Εδώ περνάμε καταπληκτικά. Με φλιπεράκια, με τάβλη, PlayStation, με την πυρίμπα μας, με όλα τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια Ελλάδος και όχι μόνο. Με καθαρά ποτά και άψογο σέρβις είμαστε μια μεγάλη παρέα. Ιντερνετ καφέ μπαρ Magic. Can you feel my heat in your... Ένας μαγικός χώρος. Magic. Πλακάκια. Είδη υγιεινής Μίλκας. Θαλίας 31, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη. Καυσόξυλα, είδη θέρμανσης, υγρά αέριο, κάρβουνα. Σόμπες, λέβητες, προϊόντα, αρίστες ποιότητος, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ειδικές τιμές σε ανθρώπους
του Εθνικού Ποδοσφαίρου. Έδρα, Εύωσμος Θεσσαλονίκης, Θαλίες 31, τηλέφωνο 767-334 και ακόμη έδρα Λυκή Θεσσαλονίκης. Το καλύτερο ενεργειακό ποτό στην Ευρώπη τώρα και στην Ελλάδα, χωρίς ταυρίνα. Τελικά υπάρχει θεράπων ιατρός της πείνας και λέγεται Σεραφίνο. Βρίσκεται στη Μεταμορφώσεως 11 στην Καλαμαριά. Υπέροχες γεύσεις. Άψογο σέρβις. Τιμές που έχουν παθεί κρίση. Και αν βαριέστε να βγείτε από το σπίτι, εμείς δεν βαριόμαστε. Σας φέρνουμε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Τηλέφωνο 2310-451-758. Αυτά λοιπόν και με το μίνι διαφημιστικό. Επανέλαβαμε πλήρης επαναφορά στο στούντιο. Να πούμε τώρα ορισμένα πράγματα για την μεγάλη νίκη της Αυγής από τον Εμιλιάνο αλλά και τον προπονητή. Αλλά πριν πάμε στον Εμιλιάνο και στον προπονητή, λίγο στον Κώστα Μάρα που είπε εκεί, κάτι έλεγε εχθέ που ήρθαν εκεί και φάγανε και κάνανε ένα λεπτό. Επειδή ήμουν εκεί, θα πρέπει να σε πω ορισμένα πράγματα. Δεν με πει να με ρωτήσει. Ο Σίσκο ο Δημήτρη ήρθε πριν τον αγώνα, μετά δεν ήταν στα πανηγύρια που έγιναν στο τέλο και στο τραπέζι δεν έκατσε. Ο Δημητριάδη, ο πρόεδρο ο Σάβα δεν ήταν εκεί και ο Νίκο ο Φιλιππιάδη έδωσε τα μετάλλια και ο άνθρωπο έφυγε. Και βγαίνει και λε. Ότι πάει και λες στο ράδιο, ξέρεις τι είπε. Να σου πω εγώ τι είπε. Λέει, πήγαν, φάγαν, λέει, κάναν και στην... δεν ήρθαν, λέει, στην... να σου τα πω. Δεν ήρθαν στην καρδία, λέει, όταν τους καλέσαμε εμείς. Μισό λεπτό, περίμενε γιατί δεν πάει έτσι. Να μιλήσετε λίγο ελληνικά. Έτσι είπες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα έχεις γυρίσει και είσαι υπέρ της Ένωσης. Δεν το λέω εγώ, το λέω όλος ο κόσμος. Δεύτερο. Μιλάμε αλήθειες. Δεύτερο, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, σου είπα, δεν κρουστάω κανέναν, δεν με νοιάζει κανέναν. Λοιπόν, πρώτον, να μιλήσω ειλικρινά. Είπα ένα για τον κύριο Δημητριάδη, έκανα ένα λάθος, ζητάω συγγνώμη, δεν έχει σημασία το αν πήγε ή όχι. Είπα ότι εφόσον πήγαν τόσοι και καλά κάναν στην Αυγή, μπορούσαν να πάνε καλού. Το αν φάγανε ή το αυτό, αυτά εδώ πέρα δεν τα είπα. Εντάξει, ούτε και σουβλάκα είπα, ούτε και αυτά είναι δικά τους. Τώρα, αν παρεξηγούνται γι' αυτό και δεν παρεξηγούνται, για τα τόσα που γίνονται στο εθνικό ποδόσφαιρο, που γελάει ο κόσμος και παρεξηγήθηκε ο Σίσκος και ο κ. Φιλιππιάδης για αυτό το πράγμα, ζητάω συγγνώμη. Αν αυτό είναι το θέμα και αν αυτό τους πείραξε, τότε τι άλλο να πω. Αν δεν πειράζει. Εγώ δεν συγγνώμη. Εγώ απλώς σου το λέω. Σου το λέω γιατί. Ζητάω συγγνώμη γιατί κατάλαβα σε μια φάση ότι το έχω πει λάθος. Δεν θυμήθηκα, να πω κάτι, δεν θυμήθηκα ότι είπα το όνομα του Σίσκου και γι' αυτό είπα για τον κύριο Φιλιππιάδη, δεν λέω για το σουβλάκι, θυμάμαι που το είπα και μετά θυμήθηκα ότι είπα και του Σίσκου, λέω ότι δεν το είπα πάντως με τον τρόπο που νομίζουν ότι το είπα, ούτε μυστική είναι άνθρωποι του Θεού, ούτε είναι αυτό και αν μην τι άλλο να πω και του στραβού το δίκιο, είναι δύο άτομα, ο κύριος Φιλιππιάδης και ο κύριος Σίσκος από τους λίγους. Για μένα και το λέω ξεκάθαρα από τους λίγους που αυτή τη στιγμή δουλεύουν για το καλό της Ένωσης και είναι η πρώτη φορά που το λέω ότι πρέπει αν ο κύριος Δημητριάδης δεν καθαρίσει 20 από αυτούς δεν θα κάνει δουλειά. Λυπήθηκα πάρα πολύ προχθές. Από τους 30, τους 20. Τους 20. Να είναι μέσα και Διονύσης. Δεν είμαι το Διονύση, παιδιά, αφήστε το. Μην άσχεστε με το Διονύση. Ναι. Ο Διονύσης άμα θέλει να κάτσεις, κάτσε, μετά να κάτσεις, σκοτώ να φύγει. Ο Διονύσης τουλάχιστον δεν μιλάει στα συμβούλια και ήρθε το άνθρωπος και πάει παντού, πάει και στα γήπεδα. Ο Διονύσης δεν πειράσει κανένα για την ώρα. Για μένα, προσωπικά ο Διονύσης φέτος... Είπες να διώξει 20, είπες ο Σάββας. Ναι, ο Διονύσης για μένα φέτος δεν ενόχλησε κανένα και δεν πήραξε κανένα. Αν πείραξε κανένα. Δεύτερο. Κλείστο λίγο το θέμα, γιατί το είπα έτσι. Γιατί να πω, με πείραξε προχθές. Ακούστηκε καλά. Με πείραξε προχθές. Ναι, ζητάω συγγνώμη. Αφού έχω το τάδε τη γνώμη, ζητάω συγγνώμη. Και στην συγχαρητήρια που αναγνωρίζει ορισμένα πράγματα. Με πείραξε προχθές που πήγα σε ένα συμβούλιο, πήγαινα από το 94 και ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Υπήρχε οχλαγωγία και είδα και άτομα να χασμουργούνται, να κοιτάνε φώτι. Το ρολόι τους, το κινητό, η ώρα, το κινητό, αυτά και τέτοια. Αυτά είδα, αυτά μου πειράξαν.
Ωραία. Πάμε λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο για τον Εμιλιάνο. Έμι, για σένα είναι το μήνα. Πού λέει να έρθει, λέει στο Ερ. Το Ερ. Περ. Α, είναι μαγαζί αυτό, έτσι. Μαγαζί. Α, να πω και λοιπόν, κάτι άλλο. Ένα λεπτό. Ναι. Ότι επειδή δεν θέλω να πω το όνομα, δεν μας άφησε, δεν άφησε συνεργείο του κύριου Πουά. Δεν θέλω να πω το όνομα της ομάδος. Αυτό δεν έγινε. Έγινε. Μα και... Τώρα το ακούω. Ναι, δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Ναι, το ξέρω ότι τώρα... Εγώ δεν κατάλαβα. Ήρθε ο κύριος Σίσκος και ο κύριος Δημητριάδης στην Αυγή, γιατί εγώ δεν το έσω. Ο Σίσκος ήρθε. Ναι, ο Σίσκος ήρθε. Ο Δημήτρης ήταν εκεί, αλλά ούτε καν στο τραπέζι έκανε. Καταρχάς... Άμα ήρθε ο κύριος Σίσκος και ο κύριος Δημητριάδης, ήρθε στην Αυγή, ρε παιδί. Στην Αυγή ήρθε. Πήγε σε μια ομάδα, αλλά δεν ήταν φάνο να καταλάβει. Καλά κάνει και ήρθε. Δεν κατάλαβα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Να κάλεσε ή δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Καλά κάνει και να γκότανε. Απλά δεν ήρθε ο κύριος Δημητριάδης. Και ο κύριος Δημητριάδης δεν το κράτησε, μάλιστα. Εσύ κακιά. Λοιπόν, δεν μας κάτσαν. Θέλω να πω ότι δεν μπήκε συνεργείο μέσα να τραβηχτεί το μάτς και μάλιστα από το ότι λέει The Mac ότι καμιά από τις δύο ομάδες δεν τους είχαν καλέσει και ότι τους κάλεσε The Mac τρίτη ομάδα και δεν άφησε το συνεργείο να πει να πάει, αλλά το εφόσον τέλειωσε το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα τι. Δεν το άκουσα αυτό. Ωραία. Λέει από τον κύριο Χατζιάν, το τι να κάνουμε, επειδή πρέπει να μιλήσουμε, αλλά παιδιά, βλέπετε τι γίνεται με τις παρεμβάσεις, με αυτά που πρέπει να πούμε, με τα σχόλια, με τους ανθρώπους εδώ. Λέει ο Βίλμος Χατζιάν, τα συγχαρητήρια σου. Λέει από τον Πάκο Σιλούπολη στην Αυγή. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας τίμησαν χθες με την παρουσία τους και τα συγχαρητήρια και στο Φώτη Μούντα από τον. Από την Ξυλούπολη και τον κύριο Χατζιωάννου. Ευχαριστούμε και για τα αποδίδουμε. Εμιλιάνο, για πες μας τώρα εσύ πώς ένιωσες αυτό φέτος που έγινε στον Ιάσονα και με από τις τάξεις σαν ποδοσφαιριστής αλλά και με τους ανθρώπους που γνώρισες εκεί και τι σημαίνει αυτό που είδες. Φέτος είχαμε μια αρκετά δύσκολη χρονιά παρόλο που καταφέραμε τελικά να πετύχουμε το στόχο μας. Η Αυγή είναι ένα χωριό 150-200 κατοίκων και είναι 3-4 οι οποίοι παλεύουν για την ομάδα και μας παρέχουν τα πάντα και αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που το κάνουν για το χωριό τους και αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Για μας ήταν μια χρονιά με τις καμπανεβάσματα. Υπήρχαν τη μία εβδομάδα ήμασταν πρώτοι, την άλλη κάναμε γκέλα και χαρίζαμε το πρωτάθλημα. Είχε, ναι, καλός όμως. Ο ανταγωνισμός ήταν καλός, έτσι. Υπήρχε, ναι, αλλά. Μας κρατούσε σε συνεχή επαγρύπνηση. Θεωρώ ότι θα έπρεπε πιο γρήγορα να τελειώσουμε την κατάκτηση του αθλήματος, γιατί υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην ομάδα μας και στις υπόλοιπες. Πριν από 15 μέρες, 20 ξεκαθάρισε νομίζω. Μετά την ήττα της Δορκάδας μέσα στον Άγιο Γεώργιο. Ναι. Τελείωσε το πανηγύρι. Θεωρώ προσωπικά ότι μπορούσαμε πιο γρήγορα να το τελειώσουμε. Είχαμε και κάποια θέματα τραυματισμών με ποδοσφαιριστές, σοβαρούς τραυματισμούς. Παρ' όλα αυτά, τέλος καλό, όλα καλά. Καταφέραμε το στόχο μας. Εκείνο το 3-1 με τη Δορκάδα, Εμιλιάνο, σε προβλημάτισε, σε λες μπα, μήπως τώρα. Η αλήθεια είναι ότι προβληματιστήκαμε όλοι μας. Ότι νομίζαμε ότι εντάξει, ήταν το μεταξύ μας μάτς, το χάσαμε. Έπαιξε ρόλο και επειδή είχε χει το άλλο, είχαν το πάνω χέρι και μάλλον το ρκάδο. Στην ισοβαθμία είχαν το πλεονέκτημα. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα μας είχε την ποιότητα και τους παίκτες. Καταφέραμε να πετύχουμε τη στόχο μας. Βέβαια, πέρσι δεν είσαι και οι δύο, έτσι. Όχι. Και οι δύο φέτος. Πάντως, Γιώργο, νομίζω ότι ανεξάρτητα, άμα δεν είσαι μέση, είναι μεγάλη επιτυχία το ότι ενώ υπάρχουν διοικήσεις που όταν μια ομάδα πέφτει τα παρατάκια απογοητεύεται, στην Αυγή έγινε το αντίθετο. Πεισμόσαν πιο πολύ και άμα δείτε, παιδιά, είναι η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή από αυτές που πέσα που ανεβαίνει και η μόνη που βλέπω ότι αν το πετύχει και μακάρι να το πετύχει είναι μόνο το Κελοχώριο αυτή τη στιγμή. Άλλη από πέρσι δεν υπάρχει. Στην Αλφα όχι. Έτσι, από τις 6 η μία ανέβηκε. Στη Β' να το ψάξουμε είναι κανονιέριδες που πέρσι πόλεμησε. Ναι. Από τις 6 ομάδες της Α1 που πέσανε πέρσι, μόνο η Αυγή έχει καταφέρει να ανέβει. Ναι, αυτό η Α1 μιλάς. Αυτό, Γιώργο, θέλω να σου ρωτήσω είναι ότι οι παράγοντες της Αυγής, οι οποίοι είναι για την αγάπη τους, για την αγάπη τους στην ομάδα, είναι κάτι πολύ παράξενο στην εποχή που ζούμε. Και δεν το συναντάς εύκολα και δεν μιλάω για ένα-δύο. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να φαίνεται παράξενο ή να είναι λίγο παράξενο, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, η πόντι είναι έτσι. Είναι χαρακτηριστικό.
Είναι χαρά του Ψαρό. Εσύ ξέρεις ποντιακά, Γιώργο. Φυσικά για Ψαρό, η μητέρα μου είναι ποντιακά. Α, ποντιακά είναι μητέρα σου. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι η αγάπη που έχουν αφορά το σωματείο, την ομάδα, έχει ως αποτέλεσμα να βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή σε μια χρονιά, όπως λες Κώστα, την προηγούμενη χρονιά, αντί να τα παρατήσουν, γίνανε μια γροθιά όλοι μαζί και καταφέρανε, ξαναρχίσανε από την αρχή και ανεβάσανε την ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάθεση, έχουν δύναμη, έχουν πάθος με την ομάδα και φαίνεται κιόλας από την παρουσία του κόσμου το χωριό στηρίζει, ο πρόεδρος είναι δίπλα και όλα μαζί αυτά συντελούν στο να υπάρχει η επιτυχία. Άρα δεν είναι τίποτα περίεργο όσον αφορά την άνοδο, γιατί είναι, θεωρώ, φυσιολογικά όλα αυτά συντελούν στο να... Φυσιολογικό, να σου πω κάτι. Το φυσιολογικό τίποτα δεν είναι άμα δεν δουλέψεις. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας εξηγώ ότι υπάρχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά όπου όλοι μαζί καταφέρανε να επαναφέρουν την ομάδα και το καταλαβαίνουμε εμείς που είμαστε εκ των έσω και ζούμε την καθημερινότητα και την αγάπη. Εδώ το καταλαβαίνουμε εμείς που είμαστε εκ των έξω. Ακριβώς, όπως το λες. Και ξέρεις, και μάλιστα εγώ ένα άτομο το οποίο στην Αυγή είχα έτσι, πριν από χρόνια έφερες πάρα πολλές και μιλάμε για έτσι, πριν πάρα πολλά χρόνια είχαμε κάτι διαφορετικό. Όμως οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι εγώ αυτό που κάνω το κάνω από την αγάπη που έχω μείνει στον χώρο. Γιατί τόσα χρόνια να ασχολείσαι πάνω από 30 χρόνια έτσι, με το αεροτεχνικό σημαίνει κάτι. Δεν είναι. Σημαίνει κάτι. Δόξα τω Θεώ, έχουμε από πίσω διάφορα πράγματα τα οποία. Εγώ προσωπικά την γουστάρω την αγάπη. Είναι από τις ομάδες που ακριβώς, δημιουργά, ακριβώς. Γιατί... Όπου ένα ντέρμπι, φαντάζομαι ένα ντέρμπι, αυγή καρδία. Αυγή καρδία. Περιμένετε. Ένα διάρθρωση. Είπα επίτηδες, εγώ το λέω για να μαζώ στην είδηση τώρα, μήπως έχουμε κανένα νέο. Υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση. Υπάρχει. Να συζητήσεις. Γίνει ένα διάρθρωση. Ναι, πες το, υπάρχουν συζητήσεις. Ακόμη αποφάσεις δεν υπάρχουν. Ξέρεις ότι... Δεν υπάρχουν αποφάσεις. Ξέρεις όμως ότι η υποδοχή και η αγάπη από την δεν υπάρχει κάθε θέμα, εντάξει, αλλά το θέμα. Το θέμα βέβαια είναι όπως είπαμε και τις άλλες φορές ότι η Αυγή έχει αυτό εδώ το ότι αυτό που είπε ο κύριος και θα συμφωνήσω το ότι είναι ομάδα που βλέπεις ότι πάνε παίκτες, πάνε πατεράδες παικτών, φεύγουν οι παίκτες και ήταν στην Αυγή προχθές. Ακριβώς. Αγαπάνε την ομάδα πραγματικά. Αυτό είναι... Σημαίνει κάτι, σημαίνει το κλίμα είναι τόσο ενδιαφέρον. Η συμπεριφορά τη διοίκηση, του Προέδρου, όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με την Αυγή είναι. Μόνο τη διοίκηση και του κόσμου. Πα εκεί πέρα και από τα πρώτα σπίτια σε χαιρετάνε. Εμεί επειδή στο χωριό πάμε μόνο για του αγώνε, το νιώθουμε αυτό που λέτε, αλλά επειδή στι προπονήσει δεν είμαστε ποτέ μόνοι μα. Δηλαδή και στι προπονήσει νιώθουμε το κλίμα που έχουμε, το καλό αυτό που έρχεται από τη διοίκηση. Ανεβαίνοντας με το αυτοκίνητο στον δρόμο για το γήπεδο Γιώργο, έτσι, πριν φτάσω ήταν στα σπίτια και διάφοροι και δεν με ξέρανε, και μου κάνανε νοήματα από εκεί, με χαιρετούσαν, με κάνανε νοήματα από εκείνο το γήπεδο. Ταξί ξέρω εγώ στο γήπεδο, έχω πάει πολλές φορές, αλλά θέλω να σου πω, με έκανε εντύπωση ο κόσμος. Η φιλοξενία είναι γνώρισμα των ποντίων. Ναι, γνώρισμα, ναι. Ναι, και τώρα αυτό το τις κλωσσού στα πουλία. Τα μετρούν στο τέλος, στο φθινόπωρο που είπε ο κύριος Παναγιώτης Καταγγελίδης. Είναι εύκολη η επεξήγηση ότι αυτοί που. Για να πες τον Κώστα, γιατί δεν καταλαβαίνει λίγο. Φώτισε, ξέρεις ποντιακά. Αυτά που λεγόντουσαν νωρίτερα, δηλαδή το κάνω μια ερμηνεία, ότι αυτά που λεγόντουσαν νωρίτερα για το ποιος θα βγει, φάνηκε στο τέλος. Εννοούσε ότι ρε παιδί μου, η γλώσσα που έχει τα πουλιά, στο τέλος μετράς πόσα έχουν μείνει και στο τέλος κάνεις το κοντρόλ. Στο τέλος ξέρεις τον γαμπρό. Ο Εμιλιάνο. Ήταν ένας ανταγωνισμός η Άσονα Βιστορκάδα μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Έτσι και καλό είναι φυσικά, να υπάρχει και μια ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι από πλευράς Δορκάδας έχουν κάποια παράπονα. Έχουν πει ότι θα τα ίσως με το τέλος του πρωταθλήματος να τα εκφράσουν. Δεν ξέρω. Μακάρι να ανέβουν για να μην τα εκφράσουν ποτέ.
Λοιπόν, ως αυτό το μήνυμα, Ακαδημία Αλέξανδρος Κιλκής, παιδιά, έχουμε το παιχνίδι Αλέξανδρος Κιλκής, ΑΕ Πολυκάστρο. Αυτό το παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Μεγάλης Λύσης, ένα κατάλληλο γήπεδο, γι' αυτό και είχαμε κάποια ευτράπελα, κάποια επεισόδια που έγιναν εκεί, που σίγουρα λείπησαν όλο τον κόσμο. Έχουμε το παιχνίδι, θα το δείξουμε λίγο μετά τις 12 και 4. Σας περιμένουν οι άνθρωποι, είναι πάρα πολλά. Τώρα θα δείξουμε κανονιέρδες, μετά θα δείξουμε το Ρετζίκι, περιμένουμε το Ρετζίκι πάρα πολύ κόσμο και είχαμε και μια ενηγματική δήλωση. Που έκανε εκεί ο Αλέκος ο Θεοδωρίδης, ποτέ δεν έκανε δηλώσει ο Αλέκος ο Θεοδωρίδης, δεν τον έχουμε συνηθίσει. Είναι και όλο το καλό χρόνο. Και έχει, είναι αγανακτισμένος ο Αλέκος ο Θεοδωρίδης και μίλησε και μεταφορικά για κάποιον άλλον και εννοούσε ίσως μάλλον το παιχνίδι εδώ. Δεν μπορούμε να το πούμε γιατί δεν λέγεται. Δεν καταλαβαίνουν, αλλά αυτό που θέλω να πω και θα το συζητήσουμε και μετά, όχι θα το συζητήσουμε, μόνο αυτό το λέω, ότι δεν νομίζω δικαιολογία να είναι ο ορισμός. Είτε είναι πρωί, είτε είναι απόγευμα, είτε τέτοιο. Αυτές οι δικαιολογίες νομίζω στο οριστικό ποδόσφαιρο το πάνε πολύ εντάξει, πίσω. Εντάξει, είναι κοστά. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά θα μπορούσε να μπει το απόγευμα το παιχνίδι. Λέω τώρα εγώ. Λέω τώρα. Αγώνας παραμονής είναι. Αφού υπάρχει από εκεί και πέρα γηπεδούχος και λένε ότι πρέπει ο γηπεδούχος να ορίζει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα. Τα παράπονα για την εμείς το σχολιάζουμε όπως το σχολιάζει, άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Μακή, τα παράπονα για την διαιτησία τα δέχομαι, μπορεί να έχουν δίκιο οι άνθρωποι και δίκιο να είναι αγανακτισμένοι προς Θεού, αλλά τώρα αν το μάτσα είναι 11 ή 12 ή 1, επιτρέψτε με να μην το θεωρώ. Εντάξει, ώρα έγινε. Στο 2018, 11.30. Δεν το θεωρώ, να σου πω κάτι, το 2018 πρέπει να ασχολούμαστε με πιο σοβαρά θέματα στο οριστικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο καιρός είναι τέτοιο ότι θα μπορούσε να μπει και το 12 και το 12. Γιατί αρχή ξεκίνησε στις 5 ή το ένα ή το άλλο, δεν νομίζω ότι αυτά είναι σοβαρά θέματα για τους κόσμους. Και κάτι άλλο, μια είδηση που βγαίνει τώρα μόλις, πήρε ο πρόεδρος της Δορκάδας, ο Γρηγόρης Παγώνης, τον Παρασκευό τον Κώστα, τον πρόεδρο της Αυγής, έτσι, και τον έδωσε συγχαρητήρια για την μεγάλη νίκη, για την μεγάλη δηλαδή άνοδο της ομάδας του πρωτάθλημα. Τώρα για παράπονα είναι άλλο θέμα, γιατί δεν τα ξέφρασε. Και οι δύο οι άνθρωποι ζουν στο Δήμο Ελευθερίου Κορνελιού με 500 μέτρα απόσταση, είναι γνωστοί, είναι νοήμονες, τι θα πει τώρα. Φυσικά θα το πάρουν. Εντάξει, αυτό σημαίνει κάτι πολύ καλό. Υπάρχει καλό επίπεδο, έτσι. Και οι δύο οι άνθρωποι είναι ήρωες. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι για ήρωες παράγοντες. Ο Κώστας ο Παπαδόπουλος με αυτό που έκανε φέτος, γιατί πραγματικά ήταν μια υπέρβαση. Δεν είναι μόνο το χωριό είναι 250 κατοίκων ή 200 που είπε ο Εμιλιάνο κτλ. Είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσει μια ομάδα έτσι ενωμένη. Έτυχε στον χώρο που κάνουν προπόνηση να πάω 3-4 μέρες γιατί είχαμε ένα σεμινάριο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι. Και είδα μια ομάδα η οποία Άλβαρες Τεχνικής έκανε με 4, 5 και 6 ανθρώπους προπόνηση από διοικητικό συμβούλιο. Και βλέπαν τα προβλήματα των ποδοσφαιριστών. Ποιο ήταν μέσα, ποιο ήταν έξω. 5-6 από το ΔΣ ήταν εκεί. Μπράβο. Είναι εκπληκτικό. Για 7 κανεί, αλλά ξέρει ποια ομάδα η Αυγή δεν μπορούσε να κερδίσει. Αλλά και ο Γρηγόρης ο Παγώνης έχει μια ομάδα που την ξεκίνησε από τη Β' Αεραστεχνική, που την είχε στη Δορκάδα, με προβλήματα με τα γήπεδα. Είναι η ήρωα που την κρατάει. Έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν έχει έδρα. Δύο πραγματικά τρελή για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Αξίζει πραγματικά συγχαρητήρια και το σεβασμό. Βέβαια τώρα, τι λέμε. Ακριβώ. Κόσμημα είναι και Δορκάδα. Ξέρει ποια ομάδα δεν κέρδισε έργο μόνο. Δύο φορέ. Φώτισε λένε για να καταλάβω δηλαδή. Εγώ θα έλεγα την Δορκάδα, συγγνώμη για τον Άγιο Γιώργο δεν το ήξερα. Αλλά αφού το ξέρω, ο Κώστας είναι φίλο μου και τα λέει. Για να το πει ο Μάκης. Μια ομάδα. Και τη Δορκάδα. Συγχαρητήρια και για τον κόσμο που σπουδάζει. Άστε τώρα αυτά τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον πρόεδρο. Δύο κουβέντες θα πούμε και μετά να δείξουμε το παιχνίδι των κανονιέριδων. Έχουμε και τα κείμενα, παιδιά. Τι μας είπαν από τα κείμενα, πότε θα δείξουμε το παιχνίδι. Θα το δείξουμε λίγο, παιδιά. Λίγο υπομονή. Γιατί έχουμε σε λίγο και θα βγάλουμε και τον πρόεδρο της ομάδας της Νεογρόδας να κάνει μια παρέμβαση. Έχουμε εδώ την επιστολή που έχει στείλει, το έγγραφο που έχει στείλει η ομάδα της ΑΕΜΑΡΤΙΟΥ στην Ένωση. Μας το κοινοποίησε και σε εμάς και μας είπαν να το πούμε στον αέρα. Θα διαβάσουμε ακριβώς. Τι ακριβώς ζητάει από την Ένωση η ΑΕΜΑΡΤΙΟΥ με το έγγραφο που υπογράφει ο πρόεδρος της ομάδος εδώ, θα τα πούμε σε λίγο. Σύστημα απάντηση. Πάμε. Θα το πούμε της Ένωσης σήμερα γι' αυτό. Τι σε απάντηση. Γιατί να πω ότι αν το παιχνίδι ΑΕΜΑΡΤΙΟΥ με Νεχορούδα γίνει, θα γίνει ή αν δεν γίνει. Και ξέρεις τι με είπε άτομο της Ένωσης που δεν θα πω το όνομά του. Ότι ας γίνει το παιχνίδι, ας είναι. Να συναντηθούν ΑΕΜΑΡΤΙΟΥ Νεοχορούδα και μετά θα πει η Ένωση άμα θα γίνει το παιχνίδι όχι.
Μάλιστα. Το καταλάβατε. Πρόεδρε, ένα σχόλιο για την μεγάλη επιτυχία τη δικιά σα. Δεν ξέρω, έχουμε κάποιον στο τηλέφωνο, με ειδοποιούν από το. Λοιπόν, για να δω λίγο. Είναι προπονητή. Καλοχωρίου είναι ο κύριο Παπαδόπουλο, ο κύριο Θεοδωρίδη. Κύριο Θεοδωρίδη, εσεί είστε, επειδή δεν έχω καλό. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. 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 Καταρχήν, να χαιρετήσω εκεί τους φίλους. Θα παρακαλούσα να βάλουμε από κάτω το παιχνίδι ένα λεπτό, κύριε Αλέκο. Από κάτω το παιχνίδι της Δόξας Ρετζικίου, αν το έχουμε έτοιμο, της Δόξας Ρετζικίου. Ναι. Να συγχρόνως που μιλάμε, να βλέπουμε και τις φάσεις, κύριε Θεοδωρίδη. Δεν ξέρω αν μπορεί το κοντρόλ να μας βάλει το παιχνίδι χωρίς φωνή. Ακούστε με λιγάκι, Ναι, ναι. Δεν έχω να κάνω ακόμα το παιχνίδι. Αναφέρθηκε το όνομά μου σε κάτι, γι' αυτό πήρα πιο πολύ. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Καταρχήν, δεν ξέρω σε τι πράγμα αναφέρεστε. Ότι έχετε παράπονα από το από την ναι, δίξη, κάνετε μία δήλωση παράξενη και λέμε ότι μάλλον απευθυνόταν αλλού και πήγε αλλού, κάπως έτσι. Όλτα, εγώ δεν έχω κάνει καμία δήλωση σε κανένα δημοσιογράφο. Καταρχήν δεν κάνω ποτέ δηλώσεις αν θα δείτε για διαιτησίες και αυτά ποτέ στη ζωή μου. Εδώ είδαμε, είδαμε κάποια γραμμένο, γι' αυτό το αναφέραμε. Εμείς δεν είπαμε τι είπατε, είπαμε ότι υπάρχει μία δήλωση. Αν τώρα τη διαψεύδετε. Όχι, μισό λεπτό να διευκρινίσουμε κάτι. Υπάρχει ένα ποστάρισμα σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, όπου αναφέρει μία φράση που είπε ο παράγοντας του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ναι. Αν θα δείτε ακριβώς από κάτω, υπάρχει και, και ένα άλλο ποστάρισμα που αφορούσε τον τελικό του ΠΑΟΚ. Εσείς κάποιοι πολύ συνειδημικά να το πάτε, να το πήγατε στο δικό μας το παιχνίδι. Εγώ δεν κάνω ποτέ κρίσεις για τη διετησία, μπορεί να έχω την πίκρα, μπορεί να έχω τη στεναχώρια μου. Ποτέ όμως δεν έχω προκαλέσει κανέναν, ποτέ δεν έχω κάνει δηλώσεις και μάλιστα δημόσια για τις διαιτησίες. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να απομονωθεί αυτός ο συνειδημός που πιθανόν να γίνει. Καλώς. Δεκτό. Δεκτό, κύριε Θεοδωρίδη, εμείς θα δείξουμε τώρα σε λίγο τη φάση, μάλλον δύο φορές θα δείξουμε τη φάση εκεί, την περιβόητη φάση που υπάρχουν τα παράπονά σας. Από εκεί και πέρα ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Εντάξει. Ωραία. Και ένα τελευταίο. Ναι. Και ένα τελευταίο, επειδή έχετε εκεί τον Γιώργο τον Μαϊδάτη και τον Μούντα τον Φώτη, να πω ότι πρόκειται για δύο αξιόλογους προπονητές. Πολύ καλά παιδιά, συγχαρητήρια και στους δύο. Αλέκο, ένα λεπτό, μην κλείσεις. Εάν ναι. ήσουν παράγοντας, σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αν ήσουν παράγοντας, ποιον προπονητή θα διάλεγες για την ομάδα σου? Θα διάλεγα προπονητή τον Μαϊδάτσι, τον Γιώργο, με τεχνικό διευθυντή τον Μούντα τον Φώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, Αλέκο, ευχαριστούμε πολύ. Πάνω Κυπριακού έλεγες. Πάνε αυτοί οι προπονητές διπλωματικά παντού. Τι γίνεται, ποτέ, δηλαδή πάντα έτσι απαντούν οι προπονητές. Ο Αλέκος είναι κορυφαίος. Όχι, ο Αλέκος είναι κορυφαίος αυτό που κάνει. Εξαιρετικός προπονητής. Δεν θα πιστεύω. Ρώτα λίγο τον Φώτη, σε παρακαλώ. Ρώτησε τον Φώτη τι σημαίνει. Το στάρισμα λέει τι σημαίνει το. Το. Αυτό που είπε ο. Το ποστάρισμα είναι αυτό που ανεβάζει πάνω στο Facebook. Γιατί εγώ ούτε κατάλαβα. Αυτά που θέλει στον Τζακίρι, ποστάρισμα λέγεται. Αυτό που ανεβάζει στον Τζακίρι για σένα. Αυτά που ανεβάζει, τα ποστάρισμα. Αφού το κάνει και εσύ, το κάνει. Βλέπω ότι κάνει και εσύ πολλέ φορέ. Δεν ξέρει πώ θα γράφει. Όταν γράφει εκεί Τζακίρι κρύπτου, έρχομαι. Είναι πώ θα. Λίγο να γελάμε κιόλα παιδιά, εντάξει να. Δεν ξέρω τι σημαίνει ποστάρισμα. Λοιπόν. Βλέπεις, μιλιά, θα πρέπει να σκάλασες, δεν πιστεύω, ήξερα να μικρός ο Μάκης. Ωραία, για πάμε να λίγο πρόεδρο, ακούσουμε λίγο τον πρόεδρο, λίγο τον Στάθη, γιατί τον αδικήσαμε λίγο. Στάθη, για πες μας λίγο τώρα, από τη δικιά σου πλευρά. Τι σημαίνει αυτό το πρωτάθλημα, πέρσι δεν μπορέσατε, φέτος το κατορθώσατε. Και το αν αυτά τα παιδιά, τελικά, δεν ξέρουμε αν του χρόνου θα μείνουν στην ομάδα. Καταρχήν το πρωτάθλημα και πέρσι όντως ανήκει στους κανονιέδες, τουλάχιστον στον όμιλό τους. Θα το κλέψανε? Όχι. Ή την άνοδο? Όχι. Η άνοδος είχε να κάνει καθαρά με την εμπειρία των παιδιών, θεωρώ. Αυτό είπα και στα παιδιά το ξεκίνησα. Παιδιά πες, για παίξατε, για. Ναι, αλλά οι ομάδες που είχαμε αντίπαλες ήταν... Έχεις μια ομάδα χωρίς κερκίδα, έρχεται ένα χωριό και έχει 500 φιλάθλους. Ο Θερμαϊκός δεν είναι. Θερμαϊκός και εντάξει. Κρυφιά πριν, χάσαμε την κρυφιά και πήγαμε. Έλειπε η εμπειρία, το πότε να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Πάλι δεν ήταν η ίδια ομάδα μου, πέρυσι είχε κάποιο διαφορετικό. Είναι η ίδια ομάδα, όχι, άλλαξαν λίγο. Ένα χρόνο μεγαλύτερη. Απλώς είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη. Είχε σημασία.
Αυτό προσπάθησα εγώ τουλάχιστον να τους περάσω. Τους πίστευα από την αρχή. Δεν ήταν εύκολο το πρωτάθλημα, αλλά εγώ έβλεπα ότι η ομάδα παίζει ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί σε μια φάση άλλαξε. Ήτανε στην αρχή, αλλάξανε οι πρώτες θέσεις. Ήταν αρχικά ο Άντρας, μετά πέρασε η Ακαδημία και μετά πέρασε. Είχε δύο ατυχή αποτελέσματα η ομάδα μας στην πρώτη. Τώρα πέρσι μιλάμε ρε Κώστα. Φέτος. Όπως τα λένε. Άντρα, ελπίζω. Στο πρώτο γύρο. Ναι, αυτό λέω. Στο πρώτο γύρο. Παρόλο που τώρα προς το τέλος έπρεπε εδώ και τρεις αγωνιστικές να είμαστε πρωταθλητές. Όταν ήρθε εδώ ένα παιδί της Ακαδημίας Νάπολης, είχατε 6 πόντους διαφορά. Που ήταν πρώτο. 7. 7, γι' αυτό τον έφερε ο Μάκης. Για να τα κάνει με το φως. Το τέλος θα μας τα φέρνει. Τους άλλους την αρχή είπαμε εμάς το τέλος. Ναι, αυτά πότε είχαν διαφορά τώρα. Σαμαρά. Εντάξει, είναι αξιόλογη ομάδα η Ελπίδα της Μακεδονικού με αξιόλογο προπονητή. Και νομίζω ότι αυτή ο Κούδας, ο Αστέρας Αμπελοκήπων και εμείς είναι τέσσερις ομάδες που πηγαίναν μαζί. Η Ομόνια κάπου λίγο παραπάτησε και ο Άντλας λίγο πιο πίσω. Το μυστικό ποιο ήταν η διάρκεια. Εγώ πιστεύω ότι είναι η δουλειά του Φώτη. Και του το λέω εδώ και χρόνια γιατί είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Αλήθεια, αυτό μην κάνεις έτσι. Έχει να κάνει με πολλή δουλειά και η οικογένεια. Τα παιδιά μας, ας πούμε, πάνε στα σπίτια τους και κοιμούνται, ξέρω εγώ, 5-5, με κάνουν παρέα, είναι φίλοι, δεν ενοχλούνται αν θα βγω εγώ. Καλό κλίμα, δηλαδή. Φοβερά καλό. Μπράβο, μου αρέσει αυτό. Αυτό μου αρέσει εμάς σε νεαρά παιδιά. Είχαμε καλεσμένο μου στο παιδιά. Δηλαδή, τι θα αναδείξουμε, μόνο το παιδιά. Να δούμε λίγο και τα σχήματα, έτσι. Να πάμε λίγο να δούμε. Ναι, ήρθε, λέει, βρε Σαμαρά, λέει, από παίχτη του Μέγα Αλέξανδρου Καλοχώριο. Δεν θα πω όνομα, γιατί μπορεί να μην θέλει ο φίλος. Άμα θέλει, ας μας στείλει το ο φίλος που μάλλον εδώ που τον έχουμε. Βρε Σαμαρά, ερασιτέχνες είμαστε, ξυπνήσαμε από τις 8 το πρωί για να πάμε να παίξουμε παιχνίδι μπαράζ που κρίνεται η κατηγορία. Δεν ξυπνήσαμε 8 το πρωί, λέει, να φάμε μπουγάτσα. Έλεος. Μισό το άλλο. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, ξέρεις τι θα πει. Έτσι λέει εγώ, ο φίλος. Εγώ ξέρω γιατί είμαι και χρόνο παράγοντας και μπορώ να πούμε παίκτες. Για εγώ που αν είναι έτσι με λέει ο φίλος, αν θέλει λοιπόν, να πει όνομα, το λέμε. Θέλω να τονίσω κάτι, ότι είναι θέμα της ομάδας και από τη στιγμή που πήρες το μειονέκτημα θα υποστείς αυτό που λέει ο κανονισμός και η ομάδα δυστυχώς αποφασίζει. Είναι γηπεδούχος. Γηπεδούχος, τι ώρα θα συμβάλλει. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που η ομάδα σε βάλει 10,5 ώρα που αυτό που είπε ο Φώτης είναι επιτρεπτό και από την έψη από πουθενά, ούτε η έψη μην μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε κανένας. Τέλος. Εφόσον η ομάδα έχει την απόφαση να ορίσει το παιχνίδι αφού πήρε το πλεονέκτημα έδρας, αδερφέ, έτσι έχει. Τώρα, έχει. Από εκεί πέρα έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνουμε. Ωραία. Πάμε λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μετά το παιχνίδι θα δείξουμε ξηροκρίνη κανονιέριδες και μετά θα έχουμε το ρετζίκι για τους φίλους που περιμένουν πάρα πολύ. Πότε επιτέλους θα δείξουμε ρετζίκι. Τώρα, παιδιά, μετά δείχνουμε ρετζίκι. Θα παρακάψουμε όλα τα άλλα και τα κείμενα και το κολυστικό και την κρίνη. Όλα τα έχουμε τα παιχνίδια. Έχουμε και Περιστερώνα και Κεραμόνα Κάστρου και Εθνικό Πηλέα και Τρίβλια. Το κλικί θα φάμε ξύλο. Το κλικί μην ξεχάσουμε. Το κλικί το έχουμε. Παρακάτω είναι. Τι να κάνουμε. Αλέξανδρο κλικί. Όλο το κλικί περίμενα είναι Αλέξανδρο. Καταλαβαίνετε. Άι Πολυκάστρου δεν είναι εκεί στη Γάμα. Κυλκυσιακό δεν είναι στη Γάμα. Κριστόνη δεν είναι στιγμά. Πώ το λέγαμε εκείνο το Αγιονέρι. Πάει το Αγιονέρι, δεν είναι πουθενά. Το Αγιονέρι δεν είναι. Ναι, είναι. Ναι, ούτε. Και είναι βεβαίω η ομάδα που δεν την ξέρει κανεί, παιδιά. Όχι, νεαρά, δεν ξέρει κανεί. Είναι μια ακαδημία η οποία. Αλέξανδρο Κυλκή δεν την ξέρω. Η οποία δουλεύει εδώ και 15 χρόνια. Έτυχε να είμαστε μαζί σε μια ΠΑΕ 3-4 χρόνια. Ο Βέργο είναι δικό στην επανολήψη ο Αλέξανδρο Καλαμαριά, ο αδερφό του που ήταν στον Ολυμπιακό και ήταν στον Ρεάλ Μαδρίτη. Ο Μέγα Αλέξανδρο Κυλκή έχει δώσει 10-15 παίκτε. Σε παρακαλώ, όχι. Ξέρουν πιο πολύ τον Αλέξανδρο Κυλκή ή την Νέα Πολυκά. Και στον Ολυμπιακό που είναι. Περισσότεροι ξέρουν τον Κυλκυσιακό. Ή τον Κυλκυσιακό, ένα παράδειγμα σου. Παρόλα αυτά είναι μια ομάδα η οποία έχει 250 παιδάκια, δουλεύει εδώ και 15 χρόνια, έχει ιδιώκει τις εγκαταστάσεις μικρές μεν, έχει κάνει και μεγαλύτερες για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και είναι ιδιωτικά. Ξέρεις τι είναι να έχεις ένα δημόσιο γήπεδο και να έχεις ένα ιδιωτικό γήπεδο που το έχει πληρώσει από την τσέπη. Κλείστε το εδώ. Το κλείσα. Κλείστε για τον Κυλκυσιακό, ο κύριος Σαμάρας που πήρε την ομάδα του Κυλκυσιακού στο λαιμό τους και πέσανε και αυτοί μαζί. Λοιπόν, πάμε. Ποιο πάνω μας το πουτίκι σε μας,
Δεν είσαι ο Κιλκής. Δεν του πήρατε στην ομόσα. Και εσείς και το Κιλκής. Πέσατε. Κιλκής ανάδα στην γάμαλα ήταν. Πάει και εσύ. Πάτε και αν γίνει αναδιάδοση. Πρώτα πάμε εμείς και μετά πάει το Κιλκής. Θα δούμε πόσες ομάδες και ποιες ομάδες. Γιατί είπανε ότι οι ομάδες που πέφτουν κατηγορία μπορεί να πάνε να κάνουν μια άλλη κατηγορία που μπορεί να είναι η δέλτα εθνική, όπως θέλουν να την ονομάσουν και. Κανείς δεν ξέρει ακόμη, αυτό υπόθηκε ήδη τον Ιανουάριο, τώρα πάνε να το ξαναφέρουν. Αναδιάρθρωση το 18 και το 18. Και μας έφτιαχαν όταν στην ΕΠΟ οι Αθηναίοι, κακή. Όχι μεσούσης περίοδο, τελειούσης περίοδο. Τελειώσεις. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θα έπρεπε τώρα να αποφασίσεις για το 19-20. Εμείς κάνουμε προγραμματισμό, είμαστε γάμα εθνική, είμαστε καρδία. Παραδείγματο χάρη Κωστέ. Ναι, χρησιμοποιώ την ομάδα και είναι δίπλα. Κάνω ένα προγραμματισμό για Α1. Θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να αποφασίσουμε τώρα γιατί. Γιατί κάνω εγώ σκάουτινγκ, τι παίκτη θα πάρω. Θα πάρω το Μαϊδάτσι που είναι για Α1 ή για Γάμα Εθνική. Θα κάνω μπάζιτ για Γάμα Εθνική ή για Α1. Βλέπει κύριε Γιώργο που λένε ότι μιλήστε. Το ένα φέρνει τ' άλλο, το άλλο φέρνει τ' άλλο. Το πήρε το ένα από τα δράμα που είχε τέλειο Αυγούστου στη Γάμα Εθνική. Και ο Ηράκλειο θα μα κάνει ένα σχόλιο να δούμε ποια ομάδα θα ανεβεί από το Νόμπελ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Το παιχνίδι δεν είναι ποτέ 4-4,5 λεπτά το παιχνίδι τη ξηροκρίνηση με του κανονιέριδε. Και θα επανέλθουμε μετά ακριβώς να δείξουμε το ρετζίκι, υπομονή, πάμε να τα δούμε. Είμαστε έτοιμοι. Mm. Πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενο παιχνίδι, ξηροκρίνει κανονιέρδες, την μεγάλη νίκη των κανονιέρδων για να δούμε και τα πανηγυρικά εκεί. Καλησπέρα από το γήπεδο Αμπελοκήπων, είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε την τελευταία αγωνιστική τη Εφητέρας Τεχνικής Τρίτος Όμιλος που ξηροκρίνεις κανονιέριδες με διαιτητικό τρίο τον κύριο Καλεμκερίδη, τον κύριο Σιδερά και τον κύριο Παρθενίδη. Πλευρά Καπανάτζε. Καπανάτζε. Θα βγάλει τη σέντρα. Το σούτ και γκολ. 1-0 με τον γκολ του Μαρδιλή. Στο 15. Ο Περισσότερο να είναι έτοιμος το 29 να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τους γηπεδούχους. Εκτελεί το φάουλ, θα περάσει μπάλα και γκολ. 1-1 με το Περισσότερο. Ήρθε να πάρει την μπάλα, έρχεται να γίνει κόντρα, Χαρτίδης. Για να δούμε τώρα κόντρες που γίνονται εκεί, στον Πολυχρονιάδη. Η σέντρα από την άλλη πλευρά, Ξανθόπουλος. Ξανθόπουλος με τα αριστερό, σουτάρι και γκολ. 1-2 με τον Ξανθόπουλο. Στο 41. Τερίδη το πλάκιο δυνατά. Μέσα στην περιοχή εκεί. Το σουτ και γκολ. Από τον Καπανάτζε. 1-3. Στο δυνατό πλάγιο του Θεοδωρίδη, μέσα στην περιοχή, ο Καπανάτζε έκανε το 1-3 και τον Παυλίδη να αλλάζουν την μπάλα. Ο Ζερβός θα κάνει το σουτ, θα πέσει ο Γιώτας την μπάλα κόρνερ. Τελείται το κόρνερ. Κεφαλιά πάνω στη γραμμή, θα διώξει ο Μανδηλής. Θεοδωρίδη! Νέο κόρνερ. Τελείται πάλι το κόρνερ. Νέα κεφαλιά η μπάλα out. Είδης. Για να δούμε, μέσα στην περιοχή. Κάνει τις τρίπλες, δίνει την πάσα. Καπανάτζε, προσποιήσει στο σουτ και μπάλα out. Το κόρε με τον Τίνα. Εκτελείται. Απευθείας εκεί παραλίγο η μπάλα θα περάσει out. Τελικά corner. Τελεί ο Ριζόπουλος απευθείας η μπάλα out. Παίρνει τις κόντρες. Για να δούμε εκεί. Έρχεται ο Ντίνας. Συμπίζει την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει. Θα κάνει ένα σουτ. Θα μπλοκάρει εκεί. Ο Λάκας. Μανδηλής. Βαθιά μπαλιά. Για τον Λαζαρίδη που παίρνει την κεφαλιά και θα πετύχει ένα υπέροχο γκολ. Θα κάνει το 1-4. Επίθεση με το Κοβιτίδη. Για να δούμε τώρα στο σουτ.
Γιώτα θα βγάλει σε κόρνερ. Δίνας. Σταμπουλίδης. Ωραία πάλι για τον Καρά. Θα πλασάρει και θα κάνει το 1-5. Και τώρα Καράς. Μια παλιά για τον Τίνα. Το 1-2. Για να δούμε εκεί. Το σουτ, γκολ. Με το Σταμπουλίδη. 1-6. Μαζαρίδης Θόδωρος. Ντίνας. Ωραία παλιά δεξιά στο Λιόλιο. Θα κάνει τη σέντρα ο Λιόλιος με τη μία. Σταμπουλίδης, το σούτ και γκολ. 1-7. Ντίνας στο φάουλ. Τελείται μια κόντρα και η μπάλα κόρνερ. Και η λήξη του αγώνα που βρίσκει υπόξηρο κλίνης κανονιέριδες. Τελικό αποτέλεσμα 1-7. Τελευταίο μάτς της χρονιάς για τους κανονιέριδες 2017-2018. Οι κανονιέριδες πρωταθλητές στον ομιλό τους. Πάμε. Δυνατά! 1, 2, 3. Κανονιέριδες! Ωραία! Φώτη, η δεύτερη άνοδος είναι αυτή στην ομάδα. Δεύτερη τι είναι? Από, από τη Β στην Α. Γάμα Β, Β, Α. Όχι, όχι, όχι. Το 14. Από τη Β. Ναι, ναι, ναι. Από τη Β στην Α, δεύτερη άνοδος, έτσι. Ανεβήκαμε το 9, ξανανεβήκαμε το 18. Όταν ανεβήκατε το 9, πέσατε την επόμενη χρονιά ή το 10, μέχρι το 14 πέσατε. Δύο χρόνες κάτσε. Το 14 πέσατε. Μετά από 5 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια. Όχι, ψέματα. 11, 12, 12, 13, 13, 14. Ναι, 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια. Μάλιστα. 3 χρόνια. Τώρα, παίζαμε με το εκπληκτικό, κάναμε 8 ήττες με 1-0. 8. Τώρα, ναι, ναι, και μάλιστα πρώτο τελευταίο παιχνίδι πριν πέσουμε, παίζαμε μέσα στο διγενή μονολόφ με διαιτητή του κύριο Μπάτζιο. Κέρδισε 1-0 ο διγενή μονολόφ και. Ναι, ναι, ναι. Πήρε πρωτάθλημα με 1-0. Με ένα πέναλτι. Τρεις αγωνιστικές. Με 3 που δεν έδωσε. Και με ένα που έδωσε. Είναι φίλοι τα παιδιά από το Διγενή, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να σταθήσουμε τα παλιά, να τα καινούργια. Τα παιδιά τώρα όλα αυτά, τα πιο πολλά θα μείνουν στην ομάδα ή υπάρχουν. Τα παιδιά αν δεν έχουν απόγνωμα. Τώρα υπάρχουν για 2-3 παιδιά προτάσεις, υπάρχει για ένα 2 να φύγουν λίγο προς τα έξω, να δοκιμαστούν και στο εξωτερικό να κάνουν το. Όπα. Μια νοτέλεια, σε παρακαλώ λίγο Φώτη. Παρακαλώ. Όσο για το Ρετζίκι, μπορεί να περιμένει το Ρετζίκι. Έχουμε στην παρέμβαση από τον πρόεδρο της ομάδας Συνοχωρούδας που ήθελε να μιλήσει για το θέμα που προκύπτει. Δεν το είπαμε ακόμα, δεν προλάβαμε για να το πούμε, θα το λέγαμε βέβαια. Το θέμα που προκύπτει με δύο ομίλους της Β' κατηγορίας, όπου στη Β' κατηγορία μόνο μία ομάδα πέφτει. Και τώρα οι τελευταίες ομάδες περιμένουν τον μπαράζ των από πάνω για να γίνει δύο μπαράζ. Από τα οποία αυτός που έχει το πλεονέκτημα έδρας και η ομάδα της Αμαρτίου, αλλά και από την άλλη πλευρά ο Σταυραετός, στους δύο ομίλους δηλαδή, χάσουν, κερδίσουν, δεν πέφτουν κατηγορία. Εξού και έχουμε και μια επιστολή εδώ. Για να ακούσουμε όμως, είναι ο Σταύρος ο Μαραγκουδάκης, πρόεδρος της ομάδας Συνοχωρούδας. Μάλιστα. Το είπα καλά, κύριε Μαραγκουδάκη? Μάλιστα, κύριε Μάκη. Σταύρος, έτσι? Ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε να πούμε τις προβληματικές ακόμας. Βεβαίως, όποιος θέλει να βγει. Για την άδικη προκήρυξη που έχει ψηφιστεί φέτος από την ΕΠΣΗΜΗ με τους 10 βαθμούς διαφορά, ναι, στα μπαράζ υποβιβασμού, που αυτή τη στιγμή δεν μας δίνει τη δυνατότητα, την αγωνιστική δυνατότητα, να μπορέσουμε να κρατηθούμε στη Β' αεροτεχνική κατηγορία. Διότι θα γίνει ένα ματ με δύο ομάδες, η οποία μία από τις δύο είναι εντελώς αδιάφορη αγωνιστικά. Ναι. Να πούμε τον κόσμο, είναι το μπαράζ ΑΕΜ Αρτίου με την ομάδα της Μενεμένης. Με την ομάδα της Μενεμένης. Εάν κερδίσει η Μενεμένη δύο φορές, έτσι,
Δεν θα γίνει παράζ. Δεν θα γίνει παράζ καθόλου. Πέφτετε και πέφτετε κατευθείαν. Σωστά, σωστά. Εάν κερδίσει μια φορά. Μαρτίου είναι εντελώς αδιάφορο. Ναι, αν κερδίσει μια φορά Μαρτίου, θα γίνει το παράζ. Ναι, έτσι. Σωστά. Απλά εγώ θα ήθελα να πω ότι η φετινή προκήρυξη που βγήκε από την ΕΠΣΗΜΗ είναι εντελώς. Άδικη. Άδικη. Άδικη πιστεύω. Και όχι μόνο για μας, και για τον άλλον όμιλο. Και για του χρόνου, για άλλες ομάδες που θα βρεθούν στη θέση μας. Το ίδιο σημαίνει και με τον Αλόμιλο Σταυραετός με τον Εθνικό Αστέρα, περιμένει η Σάντος που είναι τελευταία και πιθανόν και εκεί να μην έχουμε καν, ούτε και εκεί να μην έχουμε παιχνίδι. Ενώ στον τρίτο όμιλο... Έχουμε δυνατότητα να κρατηθούμε στην κατηγορία. Ναι. Μιλήσατε με άτομα της Ένωσης. Μιλήσαμε κάποια τροποποίηση της προκήρυξης αυτής. Τώρα. Είτε τώρα είτε για του χρόνου. Τουλάχιστον να μην υπάρχουν άλλες αδικημένες ομάδες σαν και εμάς. Σίγουρα κάτι θα υπάρξει, γιατί και από την Ένωση το είδανε ότι εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που θα πρέπει να την φτιάξουν, να την κάνουν καλύτερη, να μην υπάρχουν αυτές οι αδικίες. Γιατί υπάρχει και μια επιστολή. Δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσουμε τώρα στον αέρα την επιστολή. Ναι. Ένα έγγραφο. Θέλετε να το ακούσετε κι εσείς. Πολύ ευχαρίστω. Από την πλευρά της ΑΕΜΑΡΤΙΟΥ, δηλαδή που την υπογράφει ο πρόεδρος ΑΕΜΑΡΤΙΟΥ, γράφει. Θεσσαλονίκη 5 Εβδόμου. Είμαστε υποχρεωμένοι, καχύποπτοι, για ό,τι αποφάσει εκδίδει ΕΠΣΗΜΗ. Έτσι ξεκινάει. Μας έχετε δώσει το δικαίωμα να μην σας εμπιστευόμαστε για ό,τι αποφάσεις λαμβάνετε, λέει η ανακοίνωση της ΑΕΜΑΡΤΙΟΥ. Η ασάφεια της προκήρυξης play out μας δημιουργεί προβληματισμό. Το σωματείο δεν έχει κανένα ένομο συμφέρον να συμμετέχει, διότι χάσει κερδίσει παραμένει στην κατηγορία, λέει η ΑΕΜΑΡΤΙΟΥ. Όσοι έγκριτοι νομικοί την διάβασαν, εξέφρασαν, λέει, την απορία τους. Εάν έχετε, λέει, πρόβλημα κατάρτισης προκήρυξης, είμαστε διατεθειμένοι να σας παρέχουμε νομικούς συμβούλους με δικά μας έξοδα. Αυτή είναι βέβαια μπηχτή, κύριε Μαρακουδάκη, από πλευράς κύριο Ανίδη. Για τους λόγους αυτούς, λέει, να διευκρινιστεί εγγράφως ποια σωματεία συμμετέχουν στην β' κατηγορία. Ποια σωματεία συμμετέχουν στην β' κατηγορία, στα μπαράζ, έτσι, στα μπαράζ, το play out, αλφα όμιλο στα play out. Ναι, σωστά. Έτσι είναι το έγγραφο που έστειλε σήμερα, το κατέθεσε σήμερα στο Έλλης Ιωαννίδης στην Ένωση και μας το κοινοποίησε και σε εμάς. Και θα συμφωνήσω και εγώ με την επιστολή αυτή. Πολύ σωστά θα είπε ο κύριος Ιωαννίδης. Τώρα τι γίνεται. Να σας πω την αλήθεια, περιμένουμε. Μπορεί να υπάρξει κάτι μεταξύ σωματείων. Περιμένετε να... Να μιλήσουν και να πούν, κοιτάξτε, εμείς είμαστε διάφοροι, εσείς τι θέλετε. Εσείς περιμένετε απλά να κάσει μενεμένη. Εμείς περιμένουμε να κάσει μενεμένη. Και όσο πηγαίνουν, δηλαδή, οι ελπίδες σβήνουν. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να περιμένετε να κάσει μενεμένη. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΜΑΡΤΙΟΥ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα και να ήταν στη θέση ΑΕΜΑΡΤΙΟΥ είναι αγωνιστικά διάφορη. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Τι να κάνουμε. Δεν έχει κάτι να διεκδικήσει. Ναι, τι ήταν η προκήρυξη έτσι. Καλό κύριε Μαρακουδάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε τίποτα. Εμείς το αναφέραμε, βγάλαμε στον αέρα και ζητούμε τους προβληματισμούς. Ας το δει η Ένωση για την επόμενη χρονιά, γιατί τώρα είναι δύσκολο να κάτι να αλλάξει σε λίγες ημέρες. Κατανοητό ότι είναι αργά. Απλά και από του χρόνου να το κοιτάξουν, γιατί υπάρχει πολλά κενά υπάρχουν σε αυτή την προκήρυξη που έχουν βγάλει. Πάρα και πολλά κενά. Και εγώ αυτό που έχω να πω είναι να μην βρεθεί κάποια άλλη ομάδα στη θέση τη δικιά μας. Αυτός ο όμιλος σας έχει και συνέχεια μες την εβδομάδα για μια άλλη ομάδα. Μάλιστα. Τίποτα δεν λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρακουδάκη. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Σταύρο Μαρακουδάκη, πρόεδρο της Νεοχωρούντας, που θέλει να κάνει την παρέμβασή του. Να εκφράσει. Τι ενηγματικό είσαι, τι τίποτα δεν λες, έχει συνέχεια την αμοιβή. Πε. Υπάρχει κάτι άλλο. Πες το. Υπάρχει και κάτι άλλο στη μεσά. Για ποια, για ομάδα που είναι σε play out, σε play off. Στον όμιλο εδώ πέρα, τον πρώτο όμιλο της β' κατηγορίας, αλλά επειδή. Play off. Κάτι θα play off. Όχι, δεν θα παίξει τελικά ούτε play off ούτε play out. Άλφα θα το πω. Για την αρχή άλλο. Όχι. Εσύ δημοσιογράφος, πρέπει να μας ενημερώνεις. Περιμένω. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλοι θέλαμε, είναι εδώ και ο Φώτης που ασχολείται και με αυτά και τα κριτικάνει τα πάντα και αυτό τον πάω. Τα πάντα ότι όλοι θέλαμε να υπάρχει δικλίδα ασφαλές, να μην κρυβόμαστε. Όλοι το λέγαμε αυτό και εσύ Φώτη θυμάμαι ότι μια φορά το έλεγες
και όλοι λέγαμε να υπάρχει μια. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τον πρόεδρο της Νοχορούδας. Ναι, και ακούστηκε και νεαρό παιδί. Είναι άξιο συγχαρητηρίων που ασχολείται με το παραγωγητήλικο και με το ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο και που πάνε τα παιδάκια στο γήπεδο. Για μένα αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα ή λέμε για τον Παρασκευόπουλο, αυτοί είναι άξιοι. Οι ερασιτέχνες παράγοντες με τα λάθη του σχηματισμού είναι άξιοι. Αλλά θα σα ρωτήσω κάτι. Τρέχω 30 παιχνίδια. Τώρα ο Γιώργος είναι λίγο πιο διπλωμάτης από μένα, είναι λίγο πιο καλό παιδί από μένα. Τρέχω 30 αγωνιστικές. Έχω 12-13 βαθμούς διαφορά. Δεν είναι άδικο ρε γάμο το να κρυθεί σε ένα παιχνίδι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Δεν είναι. Απλά έχει κάποια λάθη. Που έγινε αυτό τώρα. Αλλά να σε ρωτήσω εγώ ρε κάτι. Ναι, αλλά είναι βελτιωμένο το πρωτάθλημα. Αν η Μαρτίου ήταν σωμένη και είχε ακόμη δύο αγωνιστικές το πρωτάθλημα για να τελειώσει. Δεν τα κατέβαινε. Ο Γιώργος, η Αυγή, να μην πω ο Γιώργος προς Θεό, η Αυγή ήταν αδιάφορη. Κατέβηκε να παίξει. Δεν κατέβηκε να παίξει. Κοστέμισε, θα κατέβει να παίξει. Τι να κάνει δηλαδή. Δεν ήταν αδιάφορο. Τι άμα δεν κατέβει η Αυγή θα φάγει μείον τρεις. Με μείον τρεις στο βαθμίδι του Δορκάδα και ξανά το πρωτάθλημα. Αν το κατέβει θα του μπορεί και ας το πάμε και έτσι δηλαδή. Για μένα δεν κατεβαίνει. Όχι θα κατέβει. Απλά λέει γιατί να... Εντάξει έχει και το δίκο του άνθρωπος. Γιατί να παίξει ένα παράδειγμα. Πάμε λίγο στο Ιντζαβίς γιατί να πούμε και κάτι. Παιδιά παίζουμε για τις νίκες και τις σύντες μόνο για το πάνω και το κάτω. Δεν παίζουμε και για το ποδόσφαιρο. Δεν παίζουμε γιατί... Ακριβώς. Εγώ. Εμείς παίξαμε τον box. Πριν δύο εβδομάδες παίζαμε τον Καρτερέ. Θα κάτσουμε να χάσουμε, θα κάτσουμε να φέρουμε ισοπαλία. Εδώ σκοτώθηκαν για την βαθμολογία προχθές σε παιχνίδι γονέων και γίναμε ξεφτύλα σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμη η ΕΠΣΜΗ δεν έχει βγάλει ανακοίνωση και ασχολήθηκε γιατί υπάρχουν για τα σουβλάκια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος του Νοχορούδα λέει είναι 25 χρονών το πολύ και παίζει και τερματοφύλακα. Μπράβο στο Μάγκα. Μεγάλο Μάγκα, είναι συγχαρητήρια από μένα. Γιώργο, πάμε λίγο στην Αυγή λίγο. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Τι μέτρησε περισσότερο φέτος στη μεγάλη αυτή επιτυχία, πιο πολύ η επίθεση που ήρθε από την επίθεση ή ακόμη και η άμυνα? Γιατί αν δεν τρώγατε 2 γκολ, το είχατε 17 μονάχα. Την καλύτερη άμυνα, νομίζω, στην κατηγορία θα είχατε πιθανόν. Πάντα σε μια ομάδα είναι συνδυασμός. Είναι και η άμυνα παίζει το ρόλο της και η επίθεση έχει το δικό της το ρόλο. Εγώ νομίζω ότι φέτος, παρόλο που είμαι λίγο χρονικό διάστημα, αυτό που εγώ έχω αντιληφθεί είναι ότι υπήρχε μια δεμένη ομάδα, μια οικογένεια. Τα παιδιά ήταν εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και ήταν μέσα στις δυνατότητές τους να ανεβάσουν την ομάδα. Φυσικά από δίπλα υπάρχει πάντα συμπαραστάτης μια διοίκηση η οποία λύνει οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει. Δεν το συζητάμε. Μια διοίκηση η οποία δεν ξέρω αν έχω ξανασυναντήσει στα 19-20 χρόνια που ασχολούμαι ως προπονητής. Πραγματικά είναι άξιοι σεβασμού για ό,τι δίνουν στην ομάδα. Μάλιστα. Ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή, έτσι. Εντάξει, πήγα αμέσως μετά την ήττα από τη Δορκάδα. Το ζήτημα για μένα ήταν ότι έπρεπε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι δεν χάθηκε τίποτα. Έπρεπε να καταλάβουν ότι είναι ακόμα 5 αγωνιστικές και πρέπει να τα δώσουν όλα για το πρωτάθλημα. Στα αποδυτήρια αυτό τους είπα, ότι πρέπει να πιστέψουν ότι εμείς πρέπει να κάνουμε το σωστό, να πάρουμε τα παιχνίδια, να κερδίσουμε τα παιχνίδια και να περιμένουμε για να ελπίζουμε αν τυχόν στραβοπατήσει η αντίπαλος ομάδα. Το οποίο έγινε στην πραγματικότητα. Η Αυγή άραξε σε 2 χρόνια 6 προπονητές. Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις, αυτό αποφασίζουν οι διοικήσεις, αλλά σίγουρα για εμάς προπονητές δεν είναι το καλύτερο. Δηλαδή μια ομάδα για να μπορέσει ο προπονητής να δείξει το έργο του χρειάζεται χρόνο, νομίζω το γνωρίζετε κι εσείς, ναι, σαν παράγοντας. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, αποφασίζουν οι διοικήσεις, αυτοί παίρνουν τα μέτρα, αυτοί κρίνουν. Σίγουρα όμως οι προπονητές θέλουν χρόνο. Εάν δεν τους αφήσεις να δείξουν αυτό που μπορούν να δείξουν και θεωρείς ότι με ένα άσχημο αποτέλεσμα πρέπει να προχωρήσεις σε αλλαγή, σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο. Όμως το κάνανε, οι ομάδες το κάνανε. Με μία ήττα, όλη τη χρονιά νίκες ή μία ισοπαλία, μία ήττα, πάει προπονητής. Όχι, είναι... 42 φύγανε. Και δεν είναι και άδικο για τον προπονητή αυτό. Πολύ άδικο. Μα άλλο, στην ΑΦΑ 1 και στην ΑΦΑ 42 είναι το νούμερο.
που αλλάχθηκαν προπονητές. Σαν τέτοιο προπονητές αλλάχθηκαν. Αυτό που λέει ο Μάκης τώρα, με μία ήττα ή με ένα άτυχο αποτέλεσμα να γίνει μία αλλαγή. Στο Μελιτέα με μία ήττα. Είναι άδικο και βέβαια και, είναι, και πάλι και εκεί πέρα. Και, σαν, και ονομαστικά όπου θέλουμε μπορούμε να το συζητήσουμε. Ναι, ονομαστικά τα λέμε εδώ. Ναι, δεν έχουμε να κρυφτούμε. Δεν έχουμε κάτι. Αλλά σίγουρα, αυτό μας αγαπάει ο κόσμος, σίγουρα είναι άδικο. Σίγουρα είναι άδικο. Με μία ήττα έφυγε ο δεύτερος. Ωραία. Πρώτος. Ο δεύτερος. Ο Βραμίδης, μετά πήγε ο Σκαρτάτος. Ναι, εντάξει. Ο Αβραμίδης έφυγε λόγω του τέλους βίασε για ανωτέρα, έτσι. Ήταν συμφωνημένο να φύγει, αλλά τα πήγαινε στο Μακεδονικό. Κώστα, λέει, από παίκτη της Ομόνιας, έτσι δεν θα πούμε όνομα, μόνο λέει περηφάνεια, τίποτα άλλο. Όταν κάνεις, λέει, τον αντίπαλό σου θέρμη με πενταπλάσιο μπάτζετ να πανηγυρίζει την ισοπαλία στο 97, στο 97, στο γήπεδο τους αυτό, κάτι λέει, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Γιατί είπα έτσι, τίποτα. Δεν θέλει να πει όνομα φίλος και δεν θα πούμε όνομα. Γιατί είπα κάτι κακό εγώ. Ομόνιας. Είπες Κώστα σήμερα να το πει. Δεν είναι για Κώστα. Α, έτσι γνώμησα. Τι Κώστα, πενταπλάσιο μπάτζετ είπαμε, τι Κώστα. Ναι, γνώμη μου. Λοιπόν, εθνικό πουλιάς, παιδιά, για να δω ένα λεπτό λίγο έχουμε. Συγγνώμη ότι με αυτό το κύπο να βγει η Θέρμη, αν κάνει δύο νίκες. Άρα, αν κάνει δύο νίκες είναι, αν πρέπει να κερδίσει μέσα στα κείμενα. Ναι. Πάνε να κερδίσει μέσα στα κείμενα. Πρόσεξε να δεις το ποδόσφαιρο. Ποτέ μιλες ποτέ. Έτσι και μιλες ποτέ. Εμείς λέμε το τι ισχύει. Δεν λέμε τι θα γίνει. Λέμε ότι αν η Θέρμη κερδίσει τον Ηρακλείο Πελοκήπων και κερδίσουν τα κείμενα τη Σύνδο, έτσι, το παιχνίδι με άσοχη τα κείμενα βγαίνουν κατηγορία, με διπλό βγαίνει η Θέρμη. Για τον φίλο που λέει εδώ για τον Εθνικό Πυλάς, έχουμε παιδιά, έχουμε Κείμενα, Κολχικό, Κρίνη, Ρετζίκι, τώρα δείξουμε το Ρετζίκι, Περιστερώνα, Ωραιόκαστρο, Εθνικό Πυλάς, το έχουμε και αυτό το παιχνίδι, το δείξουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως τώρα, πριν πάμε σε διάλειμμα, πάμε να δούμε. Δόξα Ρετζικίου, Μέγας Αλέξανδρος Καλογορίου, 1-0, νωρίς είναι το πέναλτι γκολ που έληξε και 1-0. Και πάμε να δούμε όμως και αυτό που σου είπα έτσι για τον τερματοφύλακα, μια φορά που με έλεγες για το Ρετζικίου, για το ποιος είναι. Πάμε να δούμε, να δεις τι έκανε, τι αποκρούσεις έκανε. Και όμως αυτό, επειδή τον θυμάμαι, ήταν στην Καλαμαριά. Πριν την Καλαμαριά έφυγε από τον Άρη και πήγε στην Καλαμαριά. Αλλά στον Άρη δεν τον επέλεξαν κάποιοι εκεί φωστήρες. Μικρός είναι ακόμα, εντάξει. 99 γεννητής, με συγχωρείς ο Γιώργο. Είναι ακόμα 99. Υπάρχει δυστυχώς αυτή η κακή νοοτροπία. Το 99. Το 99 είναι μικρό. Μικρή. Όχι, δεν είναι μικρό. Μικρός ήταν. Εγώ πιστεύω δεν είναι. Φυλακάς. Δεν είναι μικρός ποτέ. Πλάκα κάνεις. Και στα 25 του ένα. Άρα η λέξη κατάταξη, ξέρετε τι σημαίνει. Για να άλλοι μπορεί να πάει και στον Άρη και στον Πάκου. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε. Δόξα Ρετζικίου. Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου. Τελικό αποτέλεσμα 1-0. Το γήπεδο των Πεύκων, όπου για την Α κατηγορία πρώτος όμιλος για τη διαδικασία των play-out θα παρακολουθήσουμε το σημαντικό αγώνα ανάμεσα στην Δόξα Ρετζικίου και το Μέγα Αλέξανδρο Καλοχωρίου. Δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, παρουσία του διαιτητικού τρίου. Και το φάουλ τώρα αυτό τελέστηκε από τον Τζέλα μες στην περιοχή. Η κεφαλιά θα διώξει εκεί ο Μαυροματίδης. Έχουμε όμως σηκωμένη τη σημαία. 1-2 από τα πλάγια. Με τον Μίτα να βγάζει μια παλιά. Πέναλτι θα δώσει ο Χανίδης, παρατροπή του Ταμπούρη εκεί. Και κοντά στη φάση ο ρέφερι έχει δώσει αυτό το πέναλτι, δεχόμενος τώρα τις διαμαρτυρίες από πλευράς Καλοχωρίου. Η ομάδα του Ρέτη. Τα πλάγια με τον Μίτα να βγάζει μια παλιά. Πέναλτι θα δώσει ο Χανίδης, παρατροπή του Ταμπούρη εκεί. Ηλεκτρονικίδης τώρα εκτελεί. Έχουμε το 1-0 για την ομάδα της Δόξας Ρετζικίου από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ανδρονικίδη. Δόξα Ρετζικίου, Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου, 1-0. Λαγκώνας τώρα. Λαγκώνας θα κάνει το δυνατό σουτ και η μπάλα κοντράρει, παίρνει κόρνερ η ομάδα του Καλοχωρίου. Τζέλα τώρα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτέλεσε απευθείας εκεί και έχουμε τον Μαυροματίδη να διώχνει σε νέο κόρνερ από την απέναντι πλευρά. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά
από το κατάστημα Σιλέκ, ήδη βρεφώνε βρεφικά και παιδικά έπιπλα, που βρίσκεται λεωφόρος Καραμαλή 150 γάμα στα Πεύκα, με τηλέφωνο 2315554499 και υπεύθυνο καταστήματος Κώστα Τσέκο. Κατάστημα Σιλέγμα του πάνω στον ταμπούρι. Έχει την αλλιώξη ο Παναγιώτη. Έχουμε τώρα εκεί για τη δικία τώρα Παναγιώτη και πάλι τώρα με τον Λαγκώνα στην εκτέλεση. Λαγκώνας εκτέλεσε δυνατά και έχουμε την έξω και απόκριση σε κόρνερ από τον Μαυρομαντίδη. Είχε στο παιχνίδι μας με τον Καρατζίδη τώρα να βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και επικίνδυνα γιατί ο Καλοκόρη με στην περιοχή του σου τη ξεπαθείς εκεί και η μπάλα θα φύγει σε άωτη. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Καλοκορίου. Λαγκώνας τώρα παίρνει λίγα μέτρα φορά, εκτέλεσε δυνατά, η μπάλα φεύγει σε άωτη. Δόξα Ριτζικίου, Μέγας Αλέξανδρος Καλοκορίου, κύριος Κανίδης αυτή τη στιγμή έδωσε την έναρξη αυτού του δεύτερου ημιχρόνου. Τάση, Κόζαρη, ο οποίος έχει την κίτρινη κάρτα. Έχουμε δεύτερη κίτρινη. Δεύτερη κίτρινη για τον Κόζαρη, ο οποίος θα αποβληθεί από το παιχνίδι. Περιοχή το δυνατό σου και η μπάλα θα φύγει σε out από τον Λαγκώνα. Είναι πολύ καλή στιγμή. Ταμπούρι Μίτας, όπου φεύγει ο Μίτας, Μίτας θα κολλήσει μπάλα εκεί στα νερά. Αλέσκος, έχουμε πλάγιο. Ταμπούρις τώρα να δούμε στην περιοχή και θα κάνει το δυνατό σου και η μπάλα θα φύγει σε out. Πολύ καλή στιγμή για το Ρετζίκι. Καρατζίδης εκτέλεσε. Μαυρομαντίδης θα πιάσει. Μακόγλου εκεί τώρα να κερδίσει την μπάλα. Μακόγλου δώσει πλάγια την μπάλα. Το σουτ και η μπάλα θα φύγει σε άλλο. Περάσει η μπάλα εκεί. Παναγιώτη γίνει φάουλ. Και έχουμε τώρα στο έδαφος εκεί τον Ανδρονικίδη. Πρέπει να τον έχει χτυπήσει ο Παναγιώτη. Να δούμε τι θα δείξει ο Κανίδης. Κίτρινη κάρτα. Σε αυτό το χτύπημα του Παναγιώτη, κίτρινη κάρτα από το Χανίδη. Ζικέω στην περιοχή, θα στρώσει για τον Ταμπούρη. Ταμπούρη θα πει με στην περιοχή, θα κοπεί. Έρχεται το Ανδρονική τη εκεί, θα κοπεί. Παίζεται, λέει ο Χανίδη. Είδαμε ότι η ομάδα σήμερα πάλεψε πάρα πολύ και ήθελε ένα αποτέλεσμα. Τη σωτηρία. Αδικηθήκαμε πάρα πολύ που παίξαμε play out. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός βλέπει και δικαιωθήκαμε τελικά. Μια δύσκολη χρονιά που έφτασε στο τέλος της, σωθήκαμε, κάναμε πολλές νίκες δεύτερο γύρο, πρωταγωνιστήσαμε, παλέψαμε και είμαστε τώρα σε αυτήν την κατάσταση. Αυτά λοιπόν, είδατε δύο φορές το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα της Δόξας Ριτζικίου. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, δεν έχουμε τον κύριο εδώ Ναυρατζόγλου να μας το σχολιάσει. Από εκεί πέρα ο καθένας κρίνει. Θα πάμε να δούμε τώρα το... Ναι, Κώστα. Είναι μια φάση που... Εντάξει. Είναι... Εντάξει, φαίνεται ότι μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Δεν είναι, πρέπει να είναι. Εντάξει, δεν μπορούσα να βγάλω τον λόγο. Δεν είναι όμως, παρότι εγώ προσωπικά τον κύριο Κανίνη δεν τον πάω, δεν είναι όμως από τα πέναντι που ούτε τα ολοκάθαρα, ούτε και από αυτά που αφισβητούμε. Ναι, αφισβητούμε. Ωραία. Για πες μας τώρα την άποψη, μια και αναφέρει ο φίλος εδώ πέρα για την Κριθιά. Δεν θα αναφέρουμε τους διαιτητές, αυτά πίστευτα. Λοιπόν, για πες μου λίγο τώρα, πιστεύεις ότι η Κριθιά μπορεί να κάνει το comeback, Γιώργο? Τη Δωρκάδα μια φορά την κέρδισε, έτσι. Έδειξε από την πορεία που έκανε στο δεύτερο κυρίως γύρο ότι έχει τη δυνατότητα. Και το μεταξύ μας παιχνίδι είδα ότι έχει πολλά παιδιά έμπειρα, οι οποίοι μπορούν να κερδίσουν το παιχνίδι με μια προσωπική τους ενέργεια. Επομένως, όλα είναι πιθανά. Βέβαια, είμαι και λίγο, δεν μπορώ να είμαι και λίγο αντικειμενικός 100% γιατί έχω περάσει από τον πάγκο της Κρεφιάς. Και έχω πολλούς φίλους εκεί πέρα. Όταν γι' αυτό το ρωτάω, ξέρεις καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω από και χάρηκα πολύ όταν τους είδα, γιατί είχα να τους συναντήσω περίπου 10 χρόνια από την Α1 τότε που ήταν. Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα η Κριθιά να κάνει την επάνωδο. 100%. Είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα. Έχει τους πιο ηγέτες ποδοσφαιριστές και είναι στην καλύτερη φάση. Έχει μια διοίκηση
Είπαμε για τον Γρηγόρη, αλλά καλό ή κακό η Κρυφιά έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει εκπληκτική διοίκηση. Έχει 10-15 παιδιά γύρω από την ομάδα που την τρέχουν. Φοβερό κόσμο που κουβαλάει παντού στο γήπεδο και νομίζω αν εξαιρέσουμε του βαθμού με 3 ξεκινάει η δροκάδα και με 2 παιδιά ή με 1. Με 2 παιδιά. Νομίζω το φαβορή είναι η Κρυφιά. Τρίτη είναι η Κρυφιά. Η Κρυφιά είναι εξαιρετική ομάδα. Αν ξέρετε, λέει στην εκπομπή και το πέναλτι που δεν δόθηκε και τι κόκκινε που δεν δόθηκαν. Το 9 που έπρεπε να έχει αποβληθεί. Το δείξατε, το δείξατε. Αυτό για το Ρετζίκι προφανώς. Το Ρετζίκι, εντάξει. Ρετζίκι, καλοφόρη προφανώς. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Ένα λεπτό λίγο από πλευράς, πριν να πούμε για αυτό το μήνυμα, γιατί παιδιά, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, πόλεμος ζημάτων. Είμαι λέει στη δουλειά, ένας από πλευράς Θέρμης ποδοσφαιριστής. Δεν βλέπω την εκπομπή, όμως κάποιος μου είπε ότι στείλανε μήνυμα και πανηγύριζαν σαν τρελή, λέει. Όμως πες ότι ένα μάτς που έπρεπε να λήξει 5-0 με δύο τελικές που έκανε η ομάδα, λέει, τη σύνδεση όλο το μάτς και άμυνα στα 3-4 το γηπέδο, είναι ντροπή να μιλάνε και ότι το Χ μας δίνει, λέει, τη δυνατότητα με δύο νίκες να βγούμε εμείς, μην αναφέρεις όνομα. Εντάξει, δεν αναφέρω όνομα, παιδιά. Αυτό λέει ο φίλος. Μ' αρέσει που όλοι λένε δεν είδαμε, αλλά ακούσαμε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά μας πετώσει, εντάξει. Έχασε και ο Σπαθής. Γιώργο, να σας κάνω μια ερώτηση. Ποιος είναι πιο δύσκολος όμιλος, ο πρώτος ή ο δεύτερος? Γιατί ήσουν και στον πρώτο με την τελευταία αρκετό καιρό σου και πέρυσι. Μπορείς να πας. Δεν θέλω να απαντήσω. Κρίνοντας το δεύτερο με τον τρίτο. Νομίζω ότι έχει... Α, ο δεύτερος, η Αυγή ή δεύτερος δεν ήταν. Ναι, η Αυγή είναι δεύτερος. Ναι. Ποιότητα, όχι τη σωμάδα. Κοιτάξτε... Ο τρίτος είναι ο σοφός, έτσι. Νομίζω ότι... Επειδή έχεις δει και τον πρώτο όμιλο, αυτό το λέω. Θεωρώ ότι στον πρώτο όμιλο έχει πιο δυνατές ομάδες. Από αυτή την άποψη. Στο δεύτερο όμιλο έχει πιο ποιοτικές ομάδες. Πιο ποιότητα. Αυτό εννοώ. Εντάξει, γιατί αυτό δεν είναι. Τώρα θα πω να γίνω μάτσα. Θα πα στα μάτσα, Γιώργο. Εννοείται ότι θα πάω να δω, γιατί έχω και πολλούς φίλους και θέλω να πάω να δω. Εμιλιάνο, θα πα, Εμιλιάνο, εσύ. Δεν ξέρω, ίσω. Όχι με σιγουριά. Από τραυματισμό δεν έχει επιστρέψει, επιστρέφει. Όχι, όχι, όχι. Θέλω ακόμα και τρεις εβδομάδες σίγουρα. Και ένα άλλο παίκτη, ποιο είναι ένα από του Χελιδόνε. Με τη ρήξη. Ρήξη χεστών. Αυτό κάνει 6 μήνες, λένε. Η διοίκηση όμως. Από 4-6 μήνες. Εδώ θέλω να σταθώ ότι η διοίκηση. Βλέπεις ότι ο ποδοσφαιριστής έκανε ρήξη, τον στηρίξανε, τον βοηθήσανε, είναι δίπλα. Το παιδί άρχισε σιγά-σιγά, έρχεται κανονικά, ακολουθεί την ομάδα σε όλες τις εκδηλώσεις. Η διοίκηση είναι δίπλα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Εμίλιο. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι σημαντικό να νιώθεις. Είναι σημαντικό να νιώθεις τη διοίκηση. Γιώργο, αν γίνει αυτό με τους μικρούς που θέλουν να κάνουν στην Α1, έστω ένας να ξεκινάει, ένας να τελειώνει. Είναι τελειωμένο, Μάκη. Εγώ το λέω τελειωμένο. 2000. Το λέω τελειωμένο. Τελειωμένο τι? Το παίρνω την ευθύνη πάνω. Ότι θα γίνει. Στην Α1 θα γίνει ένας μικρός, αλλά άμα γίνει αλλαγή θα μπαίνει μικρός. Ένας του 2001 θα τελειώνει, δηλαδή 2001. Και στην Αλφα κατηγορία. Περίμενε λίγο. Ευκαιρία τώρα είναι για μικροσυζήτηση. Και Ζήτα και Γάμα, μάλλον την επόμενη. Ευκαιρία για μικροσυζήτηση. Αυτό πόσο θα ευνοήσει, λέω τώρα εγώ, τις ομάδες, ειδικά της Α1 και μάλιστα την επαρχία που υπάρχει πρόβλημα, Γιώργο. Βασικά, εγώ πιστεύω... και για το Σοχό και για την Αυγή, αλλά και για άλλες ομάδες. Βασικά πιστεύω ότι αυτό πρέπει να συζητηθεί με τα σωματεία. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σωστό, αλλά αν ρωτάς την άποψή μου, είναι ένα μέτρο το οποίο είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια. Όχι, αυτό είναι πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να έχει ένας τώρα πρέπει να έχει από 2001 και κάτω 3-4-5 παίκτες, έτσι. 4 παίκτες σίγουρα. Παλιότερα υπήρχε, ήταν επί Διονύση Ψωμιάδη, είχε γίνει αυτό το μέτρο και μάλιστα είχε στηθεί με επιτυχία, γιατί αναγκαστήκαν τα σωματεία να λειτουργήσουν και να δουλέψουν πάνω σε μικρότερες ηλικίες. Τώρα, αν με ρωτάς αυτή τη στιγμή, ο παίκτης ο οποίος αξίζει να παίξει, θα παίξει. Δεν χρειάζεται να μου το επιβάλλει κανένας. Για παράδειγμα, να μην πάω μακριά, το παιδί, ο ποδοσφαιριστής του Ελευθεριακού, ο οποίος νομίζω ότι είναι μικρός, Κωνσταγιάννης. Νομίζω ότι είναι σε αυτή την ηλικία.
2000 είναι, νομίζω 2000. 2000 είναι. Τέλος πάντων, αν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι ικανός, θα παίξει 100%. Δεν χρειάζεται να μου το επιβάλλει κάποιος αυτό. Να πιχαγιάς έπαιξε και του Ιωνικού. Πιχαγιάς. Και λένε μάλλον ότι πάει στην ΚΑΠΑ 20 του Άρη, λένε φήμες, δεν ξέρω το προσωπικό. Από τη στιγμή που έχεις παιδιά που είναι ικανά. Άμα δεν έχεις, Γιώργο. Από τη στιγμή που έχεις και είναι ικανά να παίξουν, τα στηρίζεις και τα βάζεις να παίξουν. Ναι. Αλλά αν δεν έχεις, είναι πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή, συγγνώμη και όλο, ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά σωματεία που δεν έχουν υποδομή. Καλός ή κακός, δεν έχουν τμήματα υποδομής. Να ακούσουμε την άποψη του πόντι του Μούντα που ήταν στην άλλα κατηγορία και στην άλλα ακούγεται ή μάλλον έγινε συζήτηση για 2001 και κάτω, έτσι, δηλαδή 2001, 2002 κτλ. Φώτης δεν έχει πρόβλημα. Την άποψή του μπορεί να την ακούσω. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, έτσι. Γιατί πριν από λίγο και εκτός αέρα, ο Μάκης μου λέει ότι μου ανέφερε κάποια χωριά. Δεν έχω πρόβλημα να τα αναφέρω, δεν έχω για το Μάκη, δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα. Το Ασκός μπορεί να έχει πρόβλημα. Ο Ασκός, ο Σοχός, η Αυγή κτλ. Παιδιά, ο Σοχός, ο Ασκός και η Αυγή έχουν τμήματα υποδομής. Ο Σοχός έχει. Έτσι. Η Αυγή και ο Ασκός και ο πληθυσμός, αν και ο Ασκός έχει 1500 άτομα, δεν μπορεί να έχει. Ή μπορεί να έχει λίγα παιδιά. Ναι, παρόλα αυτά όμως, κοιτάξτε λίγο τον μπάτζετ του Σοχού και του Ασκού και της Αυγής και όλων των ομάδων. Γιατί να ξοδεύει 2 και 3.000, μεταξύ μας τα λέμε, δεν μας ακούει κανένας. Γιατί να ξοδεύει 2 και 3 χιλιάρικα για ένα γεροντοπαλίκαρα που φεύγει 2 και 3 ώρα και 5 ώρα το πρωί. Όχι. Κάνεις λάθος, δεν θα δώσεις λεφτά σε παιδί. Γιατί να έχεις, μόλις τελειώσει μπορείς να μιλήσεις. Να δώσεις 2-3 χιλιάδες ευρώ σε ένα γεροντοπαλίκαρο 30 χρονών που θα φύγει 2 και 3 και 5 και 7 ώρα το πρωί από τον μπαρ που δουλεύει. Άσχετα αν είναι καλό παιδί, οτιδήποτε και από εδώ σου μιλάμε, και να μπει σε μια διαδικασία να ξεκινήσει και να δουλεύει με παιδιά. Να δουλεύει συνεργασίες με ακαδημίες. Να δουλεύεις με παιδιά 16, 17, 18 χρονών, να τα κουβαλάς, να τα κάνεις δουλειά και αυτά τα ίδια χρήματα. Να τα κάνεις έτσι ώστε να έχεις και δικούς σου ποδοσφαιριστές χωρίς καν να έχεις τμήματα υποδομής. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι ομάδες αυτές των χωριών, τώρα μιλάμε για τον Κώστα Παρασκευόπουλο. Τι αίμα και τι υδρότα έχει ρίξει αυτούς τους άνθρωπους για να ανέβει η ομάδα. Όχι Παρασκευού, δεν αναφέρω όμως την έκθεση των άνθρωπων και φτάνει. Χρειαστεί 4-2001 και πάνω. 4 άτομα τουλάχιστον. Όχι, τι 4, άμα είναι ένας 5 τουλάχιστον. Παραπάνω από 4. Έχουν τρίτη λύκειο και ευτυχές. Εγώ έχω 7-2001 που είναι βασική. Και σκέφτομαι την, του χρόνου στην τρίτη λύκειο. Δεν θα παίξουν αυτοί, θα παίξουν για λίγο. Τέλος πάντων, ναι. Οπότε θα κάνουν μια προπόνηση την εβδομάδα. Μπράβο. 2-3 από αυτούς λοιπόν από τον Ιανουάριο δεν θα έρθουν προπόνηση. Ένας κούφια η ώρα καλά να το παιδί θα τραυματιστεί. Ένας άλλος θα βρει γκούμενα. Ο τελευταίος θα είναι παρεξηγημένος γιατί παίζει ο φίλος του και δεν παίζει αυτός και τον είπε η μαμά του ότι αυτός είναι ο καλός ο παίκτης ενώ αυτό ο άλλος δεν είναι. Πατήσει. Γιατί οι γονείς είναι το κακό. Οπότε χρειάζεται 7 για έναν, να ξέρεις. 7 χρειάζεται για έναν. Για έναν πραγματικό ο ένας, γιατί ένας δεν μπορεί να είναι, πρέπει να είναι 2, ένας μέσα ένας. Οπότε για να έχει τουλάχιστον 2-3 και 18 θέλει 7. Και αυτή είναι πραγματικότητα. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ με το αν είναι καλός θα το βάλει να παίξει. Όχι, Γιώργο. Το μυαλό του προπονητή, του χι προπονητή είναι τέτοιο που κάποιοι θα κοιτάξουν επειδή δεν θα είναι μετά από 3-4 μήνες στο χι χωριό, στη χι ομάδα, να βάλουν τον έμπειρο γιατί μπορεί να τους κρατήσει επειδή είναι φίλος με τον πρόεδρο, να κάνουν το δικό τους κύκλωμα και κύκλο και να βάλουν τον έμπειρο. Ο οποίος έμπειρος μπορεί να είναι του 5 και ο μικρός μπορεί να είναι του 5 ή του 6 ακόμα. Πάμε να δούμε ένα παιχνιδάκι που σας διακόπτω και τους δύο γιατί είπαμε να το δείξουμε 12 ώρα. Είχαμε υποσχεθεί. Νέα Κρίνη, Κερανό Αγγελοχωρίου. Περιμένουν εκεί να δουν τα δύο γκολ του την Παλέξη. Απ' την άλλη πλευρά και από την Κρίνη να δουν τι δεν πήγε καλά στην ομάδα και γιατί βρέθηκε και έχασε με 0-2. Πάμε να το δούμε. Πάμε μετά για συζήτηση εφόλη τη ύλη. Κλείνουμε και όλα τα παιχνίδια στο τέλος θα σας δείξουμε και την Α1 που χρωστάμε τα υπόλοιπα, αλλά και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Πάμε. Γεια σας, εδώ, από το γήπεδο της Κρίνης σας μετάδοσουμε το παιχνίδι μεταξύ της ΑΕΚ Κρίνης και του Κεραυνού Αγγελοχωρίου. Επανάληψη πριν από 15 μέρες του αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων και πάλι 1-1 το σκορ εκείνο. Εδώ βλέπουμε αρκετούς φλάτους από την περιοχή εκεί του Αγγελοχωρίου που βοηθάνε όπως ο Γιώργος Σταμίτης εδώ και άλλος και ο Ντίνος από τους νέους επιβάτες. Τραχανάς Κώστας. Έκανε το γύρισμα Τραχανάς. Ανοίξει την μπάλα. Θα ανατραπεί. Εκεί θα ανατραπεί ο
Μπρόσκα, ο Διευθύντης Απή παίζεται, έκλασε ο Κουρκουτάρας, κάνει εκείνος την παλέξη στον είδε, την παλέξη, ναι, και τελευταία στιγμή όμως θα μπλοκάρει ο Βλάχος. Θα βγάλει ο Βλάχος, δεν φεύγει μπάλα όμως μακριά. Ήδηξε ψηλά. Ο Σύρις θα δώσει φάουλ. Να κάνει στάσεις Δημήτρης. Θα κάνει τη σέντρα. Πάνε να γίνει το σούτ εκεί μόνος του εκεί. Ο Χαριτίδης ναι. Πάνω στα σώματα όμως τελευταία στιγμή. Πάνω στα σώματα ο Χαριτίδης πλάσα. Δεν μπόρεσε όμως εντελώς μόνος του να κάνει τον γκολ. Αυνάνε για αυτά. Βλέπετε. Να την παλέξεις. Να την παλέξεις. Μόνος την παλέξεις τώρα το σούτ. Και τελευταία στιγμή με παρέμβαση εκεί. Του Αϊναλή παρέμβαση και κορνέρ. Σουραβλάς, κεφαλιά του Αϊναλή Μπρόσκα. Τώρα θα κάνει το σουτ. Είναι πολύ ψηλά όμως. Μπράβο, τέρμα. Το σουτ του Μπρόσκα. Ο Φθαλμίδης. Φθαλμίδης, ναι. Μόλις αφήνει εκεί για το. Ναι, το σουτ πάει να γίνει εκεί. Έγινε μάλλον την παλέξη. Βρήκε κόντρα όμως επάνω στον Πέτρου. Στον πρώτο δοκάρι, κεφαλιά που έγινε από τον Καραναστάση παραλίγο εκεί. Να η πρώτη καλή φάση στο δεύτερο μήχρονο για την ομάδα της Κρίνης. Ανδρέο το σούτ κόντρα πάνω στο Χρυσούλα όμως. Την κερδίζει όμως. Θα κάνει και τη σέντρα στο δοκάρι και μόνος του εκεί ο Καραναστάσης εντελώς μόνος του λίγο την ακουμπούσε. Θα γινόταν το γκολ πιθανόν για την ομάδα της Κρίνης. Τώρα Γουργουνίδης κατεβαίνουν κάτω όλοι ψηλοί. Η σέντρα στο πίσω δοκάρι. Να κεφαλιά και γκολ. Κεφαλιά από την Παλέξη και 0-1 ο Τιμπαλέξης, δεν ακούω λέει τους φιλάβους του Τιμπαλέξης και 0-1 στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα, μην δείξε πιο ψηλά από όλους, πήρε την κεφαλιά και έκανε το 0-1. Πάνω σε όμως και Τιμπαλέξης και πάλι. Παλέξης προσπαθεί να περάσει, περνάει, ναι και θα κρασάρει και 0-2. 0-2 και πάλι ο Τιμπαλέξης θα κάνει το 0-2, τρελαίνει τον κόσμο εδώ. Ανδρέου τώρα. Πέρασε μόνο στο εκεί, είναι offside όμως, Αϊναλής offside δεν μετράει. Offside όμως ο Αϊναλής. Αυτά λοιπόν, 0-2 την Παλέξης για την ομάδα του Ακελοχωρίου, 4 στο Ακελοχώρι, 4 και η ομάδα του Μαραθώνα, καταλαβαίνετε λοιπόν μεγάλη μαζί, μάχη. Και τώρα παίζουν τώρα Σαββατοκύριακο μαζί, Μαραθώνας, ακριβώς, Μαραθώνας, Αγγελοχώρη, όποιος κερδίσει νομίζω θα έχει το προβάδισμα για την δεύτερη θέση. Η αλλά... απέξη χέρι και ορκικό καυγή. Με χείο μαραθώνας είναι το κοντά. Ναι, εννοείται. Με χείο θα είναι μαραθώνας γιατί έχει και άλλο παιχνίδι μέσα στην έδρα του, αλλά έχει με την Κρίνη. Περίμενε. Με χείο άλλο... έχει ο μαραθώνας. Πέντε θα είναι. Πέντε-πέντε. Αν κερδίσει η μετά, αν κερδίσει η Κρίνη, θα έχουν και αυτοί πέντε θα έχει. Πέντε. Όλες οι ομάδες από πέντε θα έχουν. Αν... Να κερδίσει μετά θα μετράει τα κολλά, πρέπει να βάλει 4-5 κολλ κάποιος. Τώρα αυτό άστο. Εντάξει, μετά θα έχει το παιχνίδι. Μαραθώνας Κρίνη, μετά από 15 μέρες εκείνο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πάμε λοιπόν, για να θα κλείσουμε με όλα τα παιχνίδια, τα υπόλοιπα δεν είναι δυνατόν να προλάβουμε όλα την Α1 που χρωστάμε τα παιχνίδια, αλλά και της Α κατηγορίας και του Αλέξανδρου Κιλκής και της Τρίβλιας. Πάμε στη συζήτηση και κλείνουμε με την αποφόρηση. Μην ρωτήσω λίγο κάτω, να ρωτήσω τον κύριο Μαϊδάτση κάτι. Ναι, βεβαίως. Γιατί νομίζω, ο Γιώργος Μαϊδάτσης θα είναι και τον χρόνο στην αυγή. Γιατί ρωτάς. Εγώ δεν μπορώ να σε απαντήσω. Αυτά είναι θέματα της διοίκησης. Ακόμα είναι νωρίς δηλαδή, δεν έχετε μιλήσει καθόλου έτσι. Η επόμενη μέρα δεν υπάρχει έτσι ακόμη. Μα και προχθές τελείωσε το πρωτάθλημα. Λέω λοιπόν, επειδή έκλεισες και αργά, που η συμφωνία ήταν και για τον χρόνο, παιδί μου. Η συμφωνία ήταν για να πάρω το πρωτάθλημα. Ναι, δεν ήταν δηλαδή για την επόμενη χρονιά. Ήταν για να πάρω το πρωτάθλημα. Ναι, γιατί... Και ό,τι είπαμε το κάναμε. Επομένως. Από εδώ και εσύ πέρα, η επιθυμία του Γιώργου του Μαϊδάτση. Νομίζω ότι με όσα έχω προαναφέρει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Όταν βρίσκεις ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να διοικούν και να οργανώνουν, θέλεις να συνεργαστείς μαζί τους. Όπως το είπα, είναι ανοιχτός. Τώρα το θέμα είναι στη διοίκηση, όταν θα αρχίσουν να κάνουν τις συζητήσεις. Μέχρι πότε κάνει προπονήσεις, Γιώργο? Συνεχίζουμε. Αύριο έχουμε προπόνηση. Φιλικά και τέτοια. Φιλικά και την άλλη. Μέχρι τέλος του μήνα. Το πιθανότερο μέχρι τέλος του μήνα. Μάλιστα. Ο Εμιλιάνος, εσύ σε ποιο μέρος θα είσαι την επόμενη χρονιά? Θα είσαι με το μέρος της Αυγής ή θα σκέφτεσαι?
Εντάξει, και για κάτι όπως άλλο. Όπως είπε και ο coach, αυτά είναι θέματα διοίκησης. Ακόμα χαιρόμαστε την άνοδό μας. Δεν έχουμε μπει στις συζητήσεις. Δεν ξέρω, θα φανεί. Πάντως, στόχος μου είναι να μείνουμε στην Αυγή. Είναι να μείνει, τέλος. Σαν και το κλίμα, έτσι. Ό,τι προαναφέραμε πιο πριν, σπάνια το βρίσκεις στο τεχνικό και... Ένα σχόλιο για τον Όμιλο, γιατί λίγο πολύ κάποιες ομάδες έχεις γνωρίσει και τα λοιπά, για πες μας λίγο. Και βέβαια και για τον Πάδρο κάδος που είναι... Ποδόσφαιρο είναι, δεν ξέρεις τι γίνεται, απλά θεωρώ ότι το καλό είναι να... Το καλό. Δεν υπάρχει καλό και κακό, χωρίς να ξέρω τις άλλες ομάδες. Εφόσον η Δωρκάδα τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα, εγώ προσωπικά θέλω να ανεβεί η Δωρκάδα. Πού αφαιρώ στην άλλο. Ορίστε. Πού αφαιρώ στην άλλο. Σε όλους τους ανθρώπους που τρέχουν για την Αυγή. Εσύ Δωρκό. Στην κόρη μου και στη διοίκηση της Αυγής. Και στη διοίκηση. Μάλιστα. Να ακούσουμε την άλλη πλευρά λίγο τον Φώτη. Δεν ξέρω. Εσύ πού τα αφαιρώ. Εσύ Φώτη. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Εσύ πού τα αφαιρώ. Στα παιδιά τα ίδια. Κάναν κόπο μεγάλο, έτσι, μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά καλός όμως ανταγωνισμός, έτσι, ήτανε, δηλαδή και με την Ακαδημία του Κούδα και με τον Αστέρα και με την Ακαδημία Νεάπολης. Και του χρόνου πιο δύσκολο. Για μένα να κάθομαι, ας πούμε, εκτός έδρας, να βρίζουν, να φωνάζουν και μετά να μην έρθουν τα παιδιά και πάνε πάλι. Παίζουν πάλι. Του χρόνου που είναι πιο δύσκολα. Θα είμαστε ένα χρόνο μεγαλύτερο. Μπορεί να σταθεί άνετα στην άλλη κατηγορία. Μπορεί να σταθείτε. Άλλο είπα εγώ. Επειδή εγώ είμαι πολεμιστής και στη ζωή μου νομίζω πως ναι. Μπορείτε. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε γιατί θα είναι και τρεις όμιλοι. Θα κάνουμε και έκπληξη, όχι μόνο. Θα υπάρχουν όμιλοι, Φώτη, ξέρεις εσύ νομίζω, όμιλοι 2 των 18 και 1 στο 17. Έτσι ακούγεται και έτσι μάλλον θα είναι. Και αν δεν ξέρω αν έχεις κάποια πληροφορία το αν θα είναι με γεωγραφικά κριτήρια, γιατί νομίζω δεν θα ισχύσει αυτό που λένε φέτος που έγινε κλήρωση και γιατί λόγω των τριών ομίλων. Λόγω των τριών ομίλων, όχι κλήρωση. Με μεγάλο βαθμό θα είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Όταν βάζεις τρεις ομίλες θα αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιες ομάδες θα αδικηθούν. Σίγουρα. Είναι δεδομένο ότι μην κοιτάμε τα γεωγραφικά κριτήρια. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή σε πράγματα που δεν γίνεται διαφορετικά. Να μην γκρινιάζουμε, το λέω που με λέτε γκρινιάρι. Δυστυχώς και ευτυχώς η Άλφα του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερη. Θα έχει περισσότερα παιχνίδια, θα έχει πιο σκληρό το πρωτάθλημα και αυτό είναι πολύ καλό για τα παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι είτε κερδίζεις είτε χάνεις, υπάρχει μια συνέχεια και θα πρέπει αυτή τη συνέχεια κάθε μέρα να την πιάσει περισσότερο. Κανονιέρες πέσανε από την Άλφα, την πρώτη χρονιά ήταν έκτη στη Β', τη δεύτερη χρονιά ήταν τέταρτη στη Β', την τρίτη χρονιά δεύτερη στη Β', φέτος πήραν το πρωτάθλημα. Είναι πολύ ωραίο το ότι μπορούμε και εξελισσόμεθα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα από εκεί πέρα για την Α κατηγορία, νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που θα μπορέσουμε να έχουμε νεανικό όσο περισσότερο μπορούμε ρόστερ, γιατί έρχονται και παιδιά από κάτω. Το αρνητικό. Μεταγραφές θα κάνετε. Τι είναι αυτό. Μεταγραφές θα κάνετε, λέμε μήπως. Όχι, τώρα, όποιος θέλει να έρθει. Τι... Δεν μεταγραφές μεγάλο το. Μεταγραφές έστω και ξέρω εγώ 18, 19. Κανέναν, όποιος θέλει να έρθει εδώ, είμαστε να έρθει, δεν πρόκειται να δούμε παίκτες. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε τι μας λείπει, αλλά πρέπει να. Κάνω εγώ ένα ρωθό, ρε παιδί μου, που είναι ο γιος μου. Τώρα, 2001 γεννηθείς. Μπορεί να έρθει στην. Ας έρθει. Υπάρχει ενδιαφέρον από παιδιά. Άκου λίγο. Η διαφορά του πράγματος. Μιλάμε για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το έχουμε λίγο μπερδέψει το πράγμα, γιατί πήγε κάτι να πει ο Κώστας και συμφωνώ μαζί του. Θα κάνουμε τώρα το 18 λέει μάγκα, δηλαδή θα του δίνουμε λεφτά. Ναι. Όχι, δεν το κάνουμε. Τον 28 γιατί δεν το κάνουμε. Τον πατέρα μάλλον, όχι τον. Τον 28 γιατί δεν το δίνουμε λεφτά. Είναι μεγάλη κουβέντα. Συγγνώμη, το 28 έχει πάει, έχει βάλει 30 γκολ. Έχει κάνει, έχει καλή, έχει πληρωσέ το. Εφτιάξε το 17 ρε φίλε, που πληρώνει τα φροντιστήριά του, που παρατάει τα πάντα του και που κάνει τη δουλειά του. Αν ένα σε βάλει 20 γκολ να το πληρώσει. Εγώ διαφωνώ. Να το φτιάξει. Ναι, κάνει σύμφωνο. 20 γκολ, κάνει συμφωνία. Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Για μένα πρέπει να υπάρχει λίγο περισσότερη δουλειά. Έχουμε παρεξηγήσει λίγο το κομμάτι της δουλειάς. Πλέον οι προπονητές δεν είναι προπονητές. Δεν υπάρχει προπονητής. Υπάρχουν μόνο coach. Γιατί υπάρχουν coach. Γιατί σε βάζει μέσα, σου λέει μεγάλη, κάνει την προετοιμασία και τη δεύτερη αγωνιστική σε διώχνει. Γιατί σου λέει κανείς ήττα. Τον παίρνει τον άλλο την τρίτη αγωνιστική, τη 17η το διώχνει. Γιατί λέει ναι, έκανε 10 νίκες, αλλά κάνει και 2 ήττες. Οπότε κανένα δεν θέλει προπονητέ. Δεν θα προπονώ. Αν δηλαδή εγώ κάθομαι απ' έξω και του βάζω να παίζουν μόνο δίδερμα και παίρνω νίκες, είμαι καλό. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι αυτή η λογική. Για μένα η λογική είναι ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να γίνει ένα ο αιμοδότη του επαγγελματικού
Και ένα δεύτερο, ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια γενικότερη υφή αθλητισμού. Δεν αλλάζει η νοοτροπία ο παράγοντας. Κλείνουμε, παιδιά. Εδώ υπήρχε πάμε... ο παράγοντας που έλεγε ότι πάμε για παραμονή και είπε τον προπονητή τώρα, γιατί δεν βγήκε η ομάδα δεύτερη και βγήκε τρίτη. Και το κάνε θέμα. Δεν αλλάζει ο παράγοντας. Και έχει δίκιο πολύ αυτό που λες για τους προπονητές. Ο προπονητής δεν έκανε. Θα πρέπει να κερδίσει. Δεν έχει από το δίκιο. Συμφωνώ σε αυτό. Όπω τώρα, παράγοντα δεν ξέρει ότι υπάρχει και ήττα στο ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, η ουσία του πράγματος είναι. Τον καλύτερο να έχει. 41 φύγανε στην ΑΚΑΦ και τώρα που θα γίνουν η ΑΚΑΦ κατηγορία. Ναι. Γιατί με 18, 18 και 17, εγώ πιστεύω ότι θα φύγουν παραπάνω. Δεν θα με διώξουν. Όχι, δεν με έχουν διώξει ποτέ. Καλά, το ξέρει ο Πάος. Έχω τελειώσει παντού χρονιά. Στι λίγε ομάδε. Ξεκινάμε από τον πρόεδρο. Δεν απάντησε. Ναι, αφού δεν θέλει να απαντήσει. Στα παιδιά που με αντέχουν. Είμαι πάρα πολύ κακός άνθρωπος και στις προοδοκίες του. Μου λένε ότι είναι νευρικός στην αλήθεια. Όχι. Ναι. Ψέματα. Είμαι πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος. Θεωρώ όμως ότι αν δεν έχεις απαιτήσει τη ζωή σου, δεν βελτιώνεσαι. Τα παιδιά μόνο αξίζουν την νίκη, την άνοδο, το πρωτάθλημα, μπλα 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 μπλα, αλλά περάσανε. Είναι η επόμενη μέρα και πρέπει να δούμε τι κάνουμε στην κατηγορία. Πρόεδρε, κλείνεις και εσύ. Πες μας δύο κουβέντες για το τέλος. Αν έχεις κάτι να πεις, να προσθέσεις, να ευχαριστήσεις, ό,τι θέλεις. Να ευχαριστήσω τον Φώτη και τα παιδιά. Εγώ ήταν η πρώτη χρονιά που ανέλαβα. Το κυλικήσε, παιδιά. Ένα λεπτό, λέω, πρόεδρε. Παρακαλούσα πολύ λίγο, αν είναι δυνατόν, να το επόμενο παιχνίδι που θα δείξουμε, να δείξουμε το. Αλέξανδρος Κιλκής Πολύκαστρο, αυτό να βάλουμε πρώτα. Είναι βέβαια τα κείμενα αμπελόκηποι, οι Ηρακλής Αμπελοκήπο να βάλουμε, αλλά ας βάλουμε το Αλέξανδρος Κιλκής ΑΕΠ Πολυκάστρο, αυτό να βάλουμε πρώτο. Παρακαλώ πάρα πολύ τον. Θα φάμε ξύλο από τον Μιχάλη μετά. Του είπα εγώ να το δείξω. Ήθελα να πω κάτι για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, αν μου επιτρέψετε. Εγώ έχω δει, επειδή ταξιδέψαμε με το Φώτη σε όλη την Ευρώπη, έχω δει τους νεαρούς ποδοσφαιριστές μας να διαπρέπουν να παίζουν μπάλα στην ηλικία των 15-16. Αυτό το 2001 σε σχέση με το σχολείο θα κάνει ζημιά. Δεν θα υπάρχουν οι παίκτες αυτοί, γιατί περισσότερα παιδιά θέλουν να πάνε να κοιτάξουν αυτούς τους γονείς και λοιπά, θα έχουν πρόβλημα. Οι γονείς. Οι γονείς φταίνε βέβαια. Γιατί... Οι γονείς θέλουν να πάνε τα παιδιά, να γίνουν γιατροί, δικηγόροι. Εντάξει, το παιδί δεν αξίζει. Έχει τέσσερα παιδιά στην ομάδα τα οποία αξίζουν να πάνε να φύγουν παραπάνω. Και κάτι ακόμη, ότι ήρθε ο καιρός, νομίζω ότι είμαστε στο reset του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήρθε ο καιρός οι Έλληνες ποδοσφαιριστές να παίξουν πάνω στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που θα φανούν τις επόμενες δύο χρονιές θα παίξουν όσοι αξίζουν και σε μεγάλο βαθμό. Και καλή επιτυχία σε όσους αξίζουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ρισέτ, ξέρεις τι είναι το reset. Ρισέτ. Ρισέτ, πατάς το βίντεο. Σαν άδερφο του Post. Ας αντρέξει. Ναι, το κατάλαβα. Εντάξει, ωραία. Πάμε από την άλλη πλευρά. Μετά ρώτα, λέει, το πάνελ σου να σου πούν αν υπάρχει πέναλτι. Σαμαρά, τίμασα στα λόγια σου. Δεν υπάρχει ποτέ πέναλτι. Πες ότι φοβάσαι για το Μεγαλέξανδρο. Εννοεί και Καλοχωρίου. Λοιπόν, πάμε στον Εμιλιάνο, τον φίλο μας από την Αυγή που θέλει να μείνει στην Αυγή. Δεν ξέρω αν θα μείνει στο τέλος του χρόνου. Εμιλιάνο, κλείνεις και εσύ για τη δικιά σου πλευρά. Κοίτα, εγώ παρόλο που δεν ξέρω αν θα γίνει όντως αυτό με τους μικρούς, είμαι υπέρ και συμφωνώ με τον πρόεδρο των Κανονιέρδων ότι είναι η ώρα να παίζουν νεαροί ποδοσφαιριστές και να πιστέψουν σε αυτούς. Και εύχομαι να παίξουν όσο το δυνατόν περισσότερη τη νέα χρονιά. Μάλιστα. Πάμε στο Γιώργο Μαϊδάτση. Γιώργο, κλείνουμε και με σένα. Δεν ξέρω αν θα πεις κάτι για το τέλος, να ευχαριστήσεις. Και πριν να το πεις αυτό, θα ήθελα και να μου πεις εάν έχουν γίνει συζητήσεις, επειδή δεν υπάρχει τίποτα υποδομής στην Αυγή. Το αν συζητήσετε κάτι τέτοιο με τον πρόεδρο ή είναι στις σκέψεις της διοίκησης. Όχι, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τέτοιο θέμα. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε η διοίκηση του Ιάσονα Αυγής και καταφέραμε από κοινού να υλοποιήσουμε το στόχο που είχαν βάλει από την αρχή του πρωταθλήματος. Και ότι ήταν μεγάλη η τιμή μου που με εντάξανε σε αυτή την τεράστια οικογένεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης να πω και για τον Κώστα του Σαμαρά, ναι, ότι για φαντάσου τι έχει να γίνει εφόσον
ανέβει και η Θύελλα Περιστερώνα, τι θα γίνει το επαρχείο Λαγκαδά εκεί πέρα, τι Α1, τι Α... Ποιες είναι στην Α κατηγορία, Περιστερώνα και Κρυθιά βλέπω να ξέρεις. Μπορεί να παίξει και Κρυθιά και Περιστερώνα. Καμπανιακός, Καρδία, τέσσερις ομάδες από το επαρχείο Λαγκαδά. Καταλαβαίνεις. Μπορεί και πέντε. Πάντως σε ειδικές μου δημοσιογραφικές προφορές λένε ότι ο Γιώργος Μαϊδάτης θα είναι και του χρόνου ο προπονητής του Ιάσον Αυγής. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο τον Μαϊδάτση. Ευχαριστούμε Γιώργο και εσένα για την, στο τέλος της εμφώνηση. Κλείνεις και εσύ Κώστα. Έτσι πρέπει να κλείνουμε γιατί περάσουμε το 12.30. Θέλω να πω ότι την Τετάρτη. Όχι την άλλη Δευτέρα. Όχι την Τετάρτη. Την Τετάρτη είναι το πανηγύρι της Άρθουσας, έτσι. Αγίου Χριστοφόρου. Θα είμαστε εκεί όλοι. Όλοι. Την άλλη Δευτέρα στις 7 η ώρα στην αίθουσα του Ολυμπιακού Μουσείου η αντιπεριφερειάρχησα κυρία Βουλά Πατουδίδου. Σε συνεργασία με την Ένωση θα κάνει μια διάλεξη με θέμα την ιατρική έξω και μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα στα σωματεία που θα παραβρεθούν θα μιλήσει ο κύριος Κώστα της Ένωσης, ο κύριος Μολυβάς και κάποια άλλη εκεί. Ο κύριος Μολυβάς και μάλιστα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα μοιραστεί φαρμακείο με πλήρης εξοπλισμό, πλήρης εξοπλισμό στα σωματεία που θα παραβρεθούν. Θα δώσουν το παρόν. Και την άλλη Κυριακή που θα γίνουν οι νέοι, τα πρωταθλήματα στη Μίκρα, το νέο του τουρνουά του Ρεπανά, το πρωταθλήμα του νέου. Η τελική. Η τελική, μπράβο, το φταίξεις. Τελική νέων και παιδών. Ναι, νέων και παιδών και θα γίνει κοιμοδοσία. Κοιμοδοσία. Εντάξει, αυτά τα λέμε τη Δευτέρα, τέλος πάντων. Ναι, γιατί την άλλη εβδομάδα είναι τελικός μεταξύ ΠΑΟΚΑΕΚ, δεν θα έχουμε εκεί τελικούς εκεί. Μια και αυτή τη βδομάδα θα τελειώσουν τα παιχνίδια σχεδόν. Μέχρι και την Κυριακή έχουμε παιχνίδια νέων και παιδών. Και την άλλη Κυριακή θα γίνουν οι τελικοί στη Μίκρα, στα δύο γήπεδα και της Μίκρας, στο Πλαστικό και στο Χόρτο. Πριν κλείσουμε, Κώστα, κάτι μου είπαν να σου πω. Λένε από τότε που είπε ο κ. Κατσάρος θα κατέβει, λέει, θα κατέβει πρόεδρος, κάνεις πάρα πολλές επιθέσεις με την καλή την έννοια, με την κακή όπως θέλεις. Πες το, επιθέσεις και κριτική πιο αυστηρή στην Ένωση. Όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Έτσι, μήπως έχει καμία σχέση. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση, μάλιστα. Ωραία, το διευκρίνησε ο Κώστας για τον φίλο που μου είπε να το ρωτήσω. Το διευκρίνησε ο κ. Σαμαράς ότι δεν έχει σχέση η κριτική που είναι τελευταία πάρα πολύ. Όχι να την πω, να την πω, αλλά πάρα πολύ οξία. Όπως θέλετε, πες ότι το ακούσατε και στο ραδιόφωνο προχθές. Αν μη τι άλλο, ο κύριος Σάββας με τον Σάββατο Μητρά δεν μιλάω. Τέλος από εμάς, κλείνουμε μεταξύ παιχνίδια Ολυμπιακός Κιμήνων Ηρακλής Αμπελοκήπων, τα κεραυνός Κολυμπιακού Νίκη Μεσημερίου, Θύελλα Περιστερών Αστραπή Δέντρο Ποτάμου, Κέρδος Ερωκάστρου Θερμαϊκός, Εθνικός Πηλέας Νίκη Ευκαρπή. Α, όχι πρώτα, Αλέξανδρος Κυλκής. Έχει ετοιμαστεί τα Αλέξανδρος Κυλκής. Δεν έχει ετοιμαστεί. Τρίγλια Πόν Καλλικράτειας, Οδυσσέας Κορδελίου Μαγνησιακός, Ιωνικός Πάο Κιμήνου Μαγαλγάρων. Αυτά θα προλάβουν, παιδιά. Έχει και άλλα αυτά. Αυτά λοιπόν, ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, βεβαίως με πάρα πολύ πλούσιο θέμα και πάλι από το Πάμε Γήπεδο. Υλικά οικοδομών Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παυραμίδης, Σωλήνες, Γυψοσανίδες, οικοδομικά υλικά, υαλότουβλα, εκκλησάκια, βρυσάκια, ταχύ εξυπηρέτηση μεταφορά στο χώρο σας. Οικοδομικά υλικά Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παυραμίδης. Καρολή Δημητρίου 8, Εύωσμος, τηλέφωνο 757-378. Ελάτε, σας περιμένουμε σε μοναδικές τιμές. Ιχθυοπολείο Σταμίδη, παραλία Πέρεας. Φρέσκα ψάρια κάθε μέρα. Τα καλύτερα ψάρια ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Μας προτιμούν ξενοδοχεία, ταβέρνες, επαγγελματίες, λίθος κόσμου. Ιχθυοπολείου Γιώργου Σταμίδη, Θανάση Ξεφτέρη. Θερμαϊκού 44, παραλία Πέρεας.
σας Χριστός. Αρδευτικά, λάστιχα, σωλήνες, υδραυλικά αποχέτευσης, σόμπες, εκκλησάκια, γεφυροπλάστηκα, κόλλες πλακιδίων, υλικά ισομάτ, φίλτρα, μπεκ κάθε τύπου και οσές και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε απίστευτες τιμές. Και οσές Χρήστος, πρώην Βασίλης, στη Γερακαρού, 50 χρόνια κοντά σας και συνεχίζουμε. Η ζωή είναι ένα σπορ. Αγωνίσου δυνατά. Άλλοτε νικάς, άλλοτε μαθαίνεις. Πάντα όμως προχωράς, γιατί η διαδρομή σε καθορίζει. Οι προκλήσεις σε περιμένουν. Goldbet. Ασύγκριτες αποδόσεις. Ένας μαγικός χώρος. Magic. Ιντερνετ καφέ μπαρ, Αγίου Παντελεήμονος 14, στην Πολύχνη. Τηλέφωνο 2310-651-728. Εδώ περνάμε καταπληκτικά, με φλιπεράκια, με τάβλη, PlayStation, με την πυρίμπα μας, με όλα τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια Ελλάδος και όχι μόνο. Με καθαρά ποτά και άψογο σέρβις, είμαστε μια μεγάλη παρέα. Ιντερνετ καφέ μπαρ, Magic. Can you feel my heat in your... Ένας μαγικός χώρος. Magic. Πλακάκια. Ήδη υγιεινής Μίλκας. Θαλίας 31, Εύωσμος, Θεσσαλονίκη. Καψόξυλα, ήδη θέρμανσης, υγρά αέριο, κάρβουνα. Σόμπες, λέβητες, προϊόντα, αλήθειας ποιότητος, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ειδικές τιμές σε ανθρώπους του ελληνικού ποδεσφαίρου. Έδρα. Εύωσμος Θεσσαλονίκης, Θαλίας 31, τηλέφωνο 767-334 και ακόμη έδρα Λυκή Θεσσαλονίκης. Το καλύτερο ενεργειακό ποτό στην Ευρώπη τώρα και στην Ελλάδα, χωρίς ταυρίνη. Τελικά υπάρχει θεράπων ιατρός της πείνας και λέγεται Σεραφίνο. Βρίσκεται στη Μεταμορφώσεως 11 στην Καλαμαριά. Υπέροχες γεύσεις. Άψογο σέρβις. Τιμές που έχουν παθεί κρίση. Και αν βαριέστε να βγείτε από το σπίτι, εμείς δεν βαριόμαστε. Σας φέρνουμε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Τηλέφωνο 2310-451-758. Κυρίες Δεσμίδες και κύριοι φίλες και φίλοι του Ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το γήπεδο της, καθώς η ομάδα των Ελπίδων Κλικής κόντρα στην ομάδα του ΕΣΑΕΠΟΛΗ κάθονται απευθούν αντίπαλοι για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι, το οποίο θα παρακολουθήσετε μέσα από το γύρο πάνω γαλάζιας Μακεδονίας, σε ένα παιχνίδι που είναι λογικό βέβαια να παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς περίπου 500 φίλοι βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν από κοντά μια αναμέτρηση σίγουρα για Γερανέβρα. Περίπου 1000 θεατές έχουν κατακλείσει βέβαια το στάδιο εδώ της Μεγάλης Βρύσης και είναι λογικό να βλέπουν να έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Προσπάθεια τώρα από πλευράς από το Γιαξή. Η μπάλα τώρα από την προσπάθεια από τον Ιωαννίδη. Το σου τώρα που γίνεται, η μπάλα φεύγει από το δεύτερο δοκάρι εκεί από τον Παπαδόπουλο. Θα καταλήξει. Να θυμίσω βέβαια το παιχνίδι σας στο προσφέρει για ακόμη μια φορά. Η Κρεαταγορά Χατζαγγελίδης. Μεγάλο ρεξά του 96. Και εδώ χάνεται ευκαιρία απίστευτη να γίνει το 1-0 για τον Πολύκαστρο που βρέθηκε σε καλή θέση. Μπαλεύει πάνω από τα δοκάρια του Ζάικου. Μεγάλο αυτό παιχνίδι σας το προσφέρει η νούμερο 1 Κρεαταγορά Χατζαγγελίδης που βρίσκεται. Μεγάλο Αλεξάνδρου 96 στο Πολύκαστρο. Και δεύτερο κατάστημα Φιλιππόπουλος 81 στο Αμπελόκηπος με τηλέφωνο 2317-32-095 και 2340-24-471. Κρέτα ποιοτικά, δικιά μας παραγωγή, χοντρική, λιανική και πάντα για την οικογένειά σας και την παρέα σας. Για τον πρωταθλητή που θα εκπροσωπεί στην Ένωση Κλικής στη Γάμα Δική, κλέψιμο τώρα με τον Κωνσταμπουκίδη να προσπαθεί να περάσει. Διαμαρτυρία σε αυτή τη φάση. Εδώ τι έχουμε. Για να δούμε τι έχει. Κάρτα.
στον Ευθυμιάδη, νεύρα, ένταση, για να δούμε τι έχει δείξει. Εκτελείται το πλάγιο. Η κεφαλιά από όλους. Το σούτ απευθείας δυνατό, αλλά πολύ ψηλά η μπάλα από το Γιαξή θα καταλήξει out. Στρέφουμε και πάλι κυρίες και κύριοι εδώ στο γήπεδο της Μεγάλης Βρύσης για το δεύτερο ημίχρονο από το μεγάλο αγώνα Μπαράς ανόδου για άνοδο στη γαλλική κατηγορία μεταξύ του Αλέξανδρου Κιλκής κόντρα στην Νέα Πολυκάστρου. 0-0 το σκόρ από η Κραταγορά Χατζαγκελής με δύο καταστήματα στο Πολύκαστρο και Φιλιππούπολη στο Σαμπολέκη που σας προσφέρει βέβαια το σημερινό παιχνίδι. Η σέντρα από το Δαμιανίδη. Πατάει ο Πέτσελο Τσάι Πολυκάστρου. Γκέλινο θα γυρίσει από κοντά. Θέλει και το σουτ. Δεν μπόρεσε εκεί να σουτάρει ο Κόλλα ο Κώστας. Μουρατίδης θα κάνει σέντρα από κοντά η προβολή. Δεν μπόρεσε εδώ ο Γκέρσιος που είχε ευκαιρία να σκοράρει. Η μπάλα φεύγει σε πλάγιο. Θυμίζω βέβαια η Κραταγορά Χατζαγκελίδης. Από κοντά ευκαιρία. Γκολ. 1-0. Τραγικό λάθος. Τραγικό λάθος και εδώ 1-0. Ο Αλέξανδρος κλέβει την νίκη στο 86. Μετά από κόντρες μπερδεύτηκαν εδώ, δεν μπόρεσε. Ήρθε την μπάλα στα δίχτυα. Και έτσι γίνεται αυτό το 1-0. Με ένα περιπτωτικό τρόπο. Για να δούμε το φινάλε βέβαια σε αυτό το δραματικό αγώνα. Μια σέντρα τώρα από τον Ευθυμιάδη. Η κεφαλιά από κοντά. Εδώ προσπάθησε να σπρώξει την μπάλα, δεν μπόρεσε. Και αυτή τη στιγμή το τελευταίο σφύριγμα. Τελειώνει το παιχνίδι. Ο Αλέξανδρος Κιλκής είναι στη Γάμα Εθνική. Βλέπετε έξαλλοι πανηγυρισμοί και το τι γίνεται. Έτσι λοιπόν. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται κυρίες και κύριοι. Είμαστε χαρούμενοι γιατί είναι μια ομάδα που αποτελείται από νέα παιδιά με νέα νοοτροπία, πιο επαγγελματική, πιο σωστή. Χαιρόμαστε που θα φύγουμε έξω από τα όρια του νομού σε άλλα πρωταθλήματα να ζήσουμε νέες εμπειρίες. Βέβαια, αυτά είναι για τους πιο νέους. Ότι το αξίζαμε πραγματικά. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Και συνεχίζουμε. Στους συμπαίκτες μου πάνω απ' όλα, όπως είπε και στον αρχηγό, τον παραγγελτή, τον Γιαξή. Στην οικογένειά μου πάνω απ' όλα, στην κοπέλα μου. Στον προπονητή μου, σε όλους. Συζητήκαμε όλα μια χαρά, απλά δεν βάλαμε γκολ. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Ώστε άμα το βάλουμε εμείς, μετά δεν τρώγαμε γκολ. Ο κόσμος του Πολυκάστρου ένα χρόνο, δύο και παραπάνω δεν μας στηρίζει. Στα τελευταία παιχνίδια μας στηρίζει. Πρωτοαγωνιστική για τα play-off της Α1 κατηγορίας και Ολυμπιακός Κομινών, έχοντας εξασφαλίσει το απόλυτο πλεονέκτημα στην κανονική διάρκεια, υποδέχεται τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Σιδηρικά τσιμέντα, οικοδομικά υλικά, ήδη υγιεινής Σάκης Δάκος, προσφέρει την αναμέτρηση στα κείμενα 23-9-10-4-11-52 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Με Σαρισιάν που έχει χώρο από δεξιά, θα φτάσει έξω από την περιοχή, τώρα θα γυρίσει από την άλλη πλευρά το στρώσιμο της μπάλας στον Πάγκαλη, το σουτ ψηλά πάνω από την αιστεία στο 14ο λεπτό, πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Άση θα πάρει την ατομική ενέργεια, θα γυρίσει και την μπάλα, διαμαρτυρίες για χέρι επάνω στον παθή των Κιμίνων. Σουχασβίλη από μακριά θα δοκιμάσει το σουτ ψηλά πάνω από την αιστεία του Νιάνιου. Τρικαλινός έκανε τη σέντρα για το Θοδωρίδη. Το σουτ με δεύτερη επέμβαση ο Νιάνιος, το σουτ του Σουχασβίλη στο 28, αυτή η φάση για την ομάδα του Ολυμπιακού Κιμίνων. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης τώρα για τους γηπεδούχους με την πάσα από την άλλη πλευρά, τέτα τέτα απέναντι στο Νιάνιο. 1-0 με σκόρ έρθει ο Θοδωρίδη. Τα Κίμινα ανοίγουν το σκορ στο 41, προηγούνται με 1-0 την Ηρακλή Αμπελοκήπων. Το κλέψιμο της μπάλας τώρα, Κλόντι, πολύ μεγάλη επέκτηση από τον Νιάνιο στην επαναφορά, κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση για τα Κίμινα να διπλασιάσουν τα τέρματά τους στο 44, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Ο Νιάνιος κρατάει το 1-0 με αυτή την διπλή επέ που φέρνει πολύ κόσμο
μέσα στην περιοχή του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Εκτελείται κεφαλιά, out κεφαλιά από το Θεοδωρή. Δεν είναι παράλληλα, έχουμε και τη λήξη για το πρώτο ημίχρονο. Συντηρητικά τσιμέντα, οικοδομικά υλικά, ειδή υγιεινής, Σάκης Δάκος. Στα κείμενα προσφέρει την αναμέτρηση 23 9 14 11 52, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Κλόντι εκτέλεσε το κόρνερ. Κεφαλιά του Πάγκαλη, αδύναμη στα χέρια του Νιάνιου. Κεφαλιά με τη μία, Καμπέρι απέναντι στο Νιάνιο. Πλασάρι 2-0. Που πέρασε σαν αλλαγή στο παιχνίδι, ο Καμπέρι σημειώνει το δεύτερο τέρμα για τον Ολυμπιακό Κιμήνων. Κάνει δύο τα τέρματά του στο 68. Βαΐδης φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, πέρασε από όλους, απομάκρυσε από τον Τζακίρη για μαρτυρίες για κάποιο χέρι. Εκπληκτικά σε κόρνε ο Μπαϊμάκης στο σούτ αυτό του Βραμίδη. Κεφαλιά, δοκάρι και στα δίχτυα 2-1 στο 90. Μειώνει ο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Τώρα εκτελείται αυτό το φάουλ. Βγήκε ο Μπαϊμάκης, είναι πιάσε την μπάλα. Καινή εστία. Out, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση για τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Δραματικό το φινάλε. Φύγαμε λοιπόν, ξεκινάμε. Ο αγώνας play out εδώ. Αυτή τη φορά η μπάρα κίνεται στα χάφη και πέρα η κάβετα στο γύρο χώρο μεγάλη φτιά. Ο Πάι να βγει παράδειγμα η οχέτη μας στο σουτάρι. Μόλις out. Ο μακρύ γόμας. Ο αγώνας κεραυνού κολχικού νίκης με σημερινή είναι μια χορηγία από την υπεραγορά Τσιαπούρα Κωνσταντίνα. Χαρτικά, απορριπαντικά, είδη γηνής. Υπεραγορά Τσιαπούρα Κωνσταντίνα. Ελάτε μια βόλτα στην νούμερο 1 υπεραγορά της Άνω Πόλης και πάρτε ό,τι θέλετε. Εποφεληθείτε. Ακροπόλεως 11 στην Άνω Πόλη, τηλέφωνο 210-247-331. Στάση. Από το σημείο και μόνο μπορεί να στοχεύσει ακόμη και άξονα και δεξιά. Βέβαια η μπάλα περνάει απευθείας στα χέρια του Παϊωάννου. Πάλι στο Σαββίδι, ο οποίος βρίσκεται το χώρο για να κάνει τη σέντα μπροστά στο Θωμαϊδη. Η μπάλα στα χέρια της άμυνας, δεν καθοδηγεί από εκεί, δεν περνάει δεξιά. Ο Κόντε έτοιμος να πάρει εδώ στην κίνηση. Θα κυρίσει τη μία στον άξονα, κατεβαίνει κατά μέτωπο, έτοιμος να πάρει και το σουτ. Η μπάλα περνάει, πέφτει στη γωνιά, το Σταυρίζει να παχρύνει και πάλι το σουτ. Από το Σαββίδι. Ένα κουβάρι. Υπέρτε να ξώνα και δεν είναι άλλος από τον Κουμπαρόπουλο. Κίνηση που βγαίνει και πάλι στην πλωθυμία μισή αγωνουργείται ο Δάλλας. Η μπάλα περνάει. Γκολ για την νίκη. Από τον Δάλλα. Κεραυνός ενεθρία από τα 22 μέτρα. 1-1 το σκορ. Μπάλα. Εκτελεί μπάλα, κάνει ένα γκέλ στα χέρια του Σταυρίδη, καταλήγει σε κόρνερ. Η κάβετα στο γενικό χώρο, μεγάλη ευκαιρία πάει να βγει, πατάει πάρα η οχή, έτοιμος να ζητάρει με τη μία στον άξονα, η μπάλα περνάει στα χέρια του Σαββίδη, του σκέψου του Σταυρίδη. Επίσης ο Δάλλας θα φύγει το σούτ από τον Γερασίμου! 1-2 η νίκη Μεσημερίου! Δεν το περίμενε! Παλιά σε προχωρήμα, έτοιμος να πάρει και το σούτ στην κίνηση, η μπάλα περνάει, μεγάλη ευκαιρία πάει να βγει το σούτ από τον Κολόνι και η μπάλα στα δίχτυα 2-2. Παιχνίδι Grand Guignol, ακατάλληλο για καρδιακού. Ο οποίος θα στοχεύσει και πάλι την εστία, η μπάλα περνάει, κάνει ένα γκέλ, καταλήγει στα πόδια του Μιλωνά, ο οποίος χάρισε να βρει ευκαιρία. Φυσικά ένας αγώνας ο οποίος είναι μια ευγενική χορηγία από την υπεραγορά Σιαπούρα Κωνσταντίνα. Χαρτικά, απορριπαντικά, ειδή γηνής.
Υπεραγοράτσια Πούρα Κωνσταντίνα. Ελάτε μια βόλτα στην νούμερο 1 Υπεραγοράτη Άνω Πόλης και πάρε ό,τι θέλετε. Επωφεληθείτε. Ακροπόλεως 11 στην Άνω Πόλης, άλλο εξήντα στο 2-3-10, 2-47-3-31. Δεύτερο να κελεύσει την πόση με μια προδομένη παλιά στην πλάτη Σάμινος, στο κίνηση που περνάει. Το βγάζει ο Σταυρίδης. Το θέλει να έχει την κυκλοφορία, θέλει να έχει τις επιθέσεις. Και το παλιά της Σάμινος, με καταβλήμα, να βγει ένα βήμα Πουλίδης. Απέρα από την εστία. Υπάρχει κόρνερ. Προθυμένο βραδιά πάει να βγει το σου στην κίνηση από τον Άμιονα. Κόρνερ. Εκτελεί μπάλα περνάει στα δίχτυα. 1-0 ο Κυραυνό. Πρώτο πέναντι από τον Κούρεμο Αϊωάννου. Λίγα μεταφόρα, εκτελεί μπάλα. Εκτελείστε την μπάλα στα δίχτυα. 2-1-1. Θα το πάει μπάλα στα αριστερά λογικά. Το κάνει, δεν κάνει με τίποτα την ευκαιρία. Ο Μπαλίσσα παίζει ο Βαϊωάννου. Εκτελεί γκολ. Δεν το χάνει ούτε αυτός. Κατσιάκης εδώ καλύτερα να ξεγελάσει τον goalkeeper. Εκτελεί γκολ. Τρία. Ο goalkeeper ο Σταυρίδης εκτελεί γκολ. Απέναντι στον Βαϊωάννου. Εκτελεί γκολ. Καρολίδης εκτελεί, στέλνει μπάλα στα δίτσια. 4. Εκτελεί μπάλα στα δίτσια. Γιαγκίδης εκτελεί γκολ. Εκτελεί μπάλα στα δίτσια. Ζιβαρίδης απέναντι στον Παπαϊωάννου. Εκτελεί από Κρούι ο Παπαϊωάννου. Ο κεραυνός κολχικού είναι εκείνος ο οποίος παραμένει στην κατηγορία. Η νίκη μεσημερίου αποχωρεί την Α1. Ένα δυναμικό παιχνίδι το οποίο φάνηκε από την αρχή ότι θα είναι σε όλα τα μέκη τα πλάτη δυναμικό. Κίνηση που έγινε από τον Ζιβαρίδη. Η μπάλα κατέληξε στα... Οι φίλοι του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, γεια σας εδώ από το γήπεδο της Περιστερώνας, όπου για την Α κατηγορία, τρίτος όμιλος, πρώτη αγωνιστική των play-off, θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ανάμεσα στην Θύελλα Περιστερώνα και την Αστραπή Δένδρο Ποτάμου. Δύο ομάδες έχουν εισέρθει στον αγωνιστικό χώρο, παρουσία του διαιτητικού τρίου, και εμείς να σας πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων για το σημερινό αγώνα. Παπαδόπουλος για τον Πλατάκη. Αυτός βγάζει την μπροστινή παλιά. Σαΐντε εκεί τώρα επικίνδυνα. Χρήστου με τα πόδια θα διώξει. Συνεχίζεται το παιχνίδι μας όμως. Πρώτη καλή στιγμή για την... Φινικόπουλος εκτέλεσε δυνατά. Απευθείας η μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε τον γκολ. Το 1-0 για την ομάδα της Περιστερώνας, η οποία ανοίγει το σκορ. Από την εκτέλεση κόρνερ του Φινικόπουλου, ο Παυλίδης πρόλαβε την έξοδο εκεί του Ξανθόπουλου. Πήρε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας. Η ομάδα της Περιστερώνας είναι αυτή η οποία ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 της Αστραπής Δέντρο Ποτάμου. Πάντα κρατάει την μπάλα και θα περάσει Πλατάκης. Τώρα κάνει το δυνατό σουτ. Σωτήρια η απόκρουση από τον Ξανθόπουλο. Συνέχεια της υπολέχει ο Πλατάκης. Βέβαια να πούμε ότι ο σημερινός αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το σούπερ μάρκετ Κρεοπολείο, το Παλίδης Ηλίας, που βρίσκεται στα Λαγκαδίκια με τηλέφωνο 2393-023000. Σούπερ μάρκετ Κρεοπολείο Ηλίας, το Παλίδης προσφέρει το σημερινό αγώνα. Πλατάκης τώρα. Πλατάκης βγάζει την σέντρα. Το κόψιμο εκεί της μπάλας. Έξω την περιοχή. Ένα δυνατό σουτ και έχουμε την έξοχη απόκρουση σε κόρνερ από τον Φινικόπουλο. Ο Ξανθόπουλος θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Δήμου εκτέλεσε στο πρώτο δοκάρι. Απευθεία σωτήρια. Απόκρουση εκεί από τον Χατζηλάρη. Ποτάμου εκεί όπου έχουμε τώρα τον Πλατάκη. Θα βγει η παλιά δεξιά, Βοβός, η παράλληλη παλιά του με στην περιοχή τώρα, το στρώσιμο της μπάλας, ένα δυνατό σουτ και η μπάλα θα φύγει σε out από τον Πλατάκη, είναι η μπάλα σε... Ένα κόνε τώρα με τον Φινικόπουλο να το εκτελεί, κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε τον γκολ,
το 2-0 για την ομάδα της Θέλας Περιστερώνα. Με τη συμπλήρωση 46 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από την εκτέλεση κόρνερ του Φινικόπουλου, ο Πλατάκης θα πηδήξει ψηλότερα από όλους, θα πάρει την κεφαλιά, θα στείλει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ξανθόπουλου. Θέλα Περιστερώνα, στραπίδε Δροποτάμου, 2-0. Ρενάλντο Σαΐ τώρα μες στην περιοχή επικίνδυνα, εκεί κάνει το σουτ και η μπάλα τελικά θα φύγει σε out από το σουτ του Σαΐντ. Ευγενική προσφορά από το σούπερ μάρκετ Κρεοπολείο το Παλίδης Ηλίας που βρίσκεται στα Λαγκαδίκια με τηλέφωνο 2393-023000. Το σούπερ μάρκετ Κρεοπολείο το Παλίδης Ηλίας προσφέρει το σημερινό αγώνα. Ρενάλντο τώρα βγάζει τη σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και τον γκολ. Έχουμε το 3-0 για την ομάδα της Θέλα Περιστερώνα, η οποία όπως όλα δείχνουν καθαρίζει το παιχνίδι, αφού προηγείται πλέον με 3-0. Ο Πλατάκης είναι αυτός. Χρήστου βγάζει μια μπροστινή παλιά για τον Μπατιάτο, δυνατό σουτ. Η μπάλα θα βρει το δοκάρι της εστίας του Χατζηλάρη και θα φύγει σε out. Πολύ καλή. Ρενάλντο τώρα. Συμπάει την μπάλα εκεί για τον Σαΐντ απέναντι από τον Ξανθόπουλο. Εύκολα το 4-0. Το 4-0, ο Σαΐντ θα πλασάρει εύστοχα εκεί τον Ξανθόπουλο. Η ομάδα της Περιστερώνας προηγείται με 4-0 της αστραπής. Μόσκου θα περάσει τώρα. Μόσκου θα μπει μες στην περιοχή, θα πλασάρει μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε το 5-0. Το 5-0. Μπατιάς μες στην περιοχή εκεί και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι θα δώσει τώρα ο Βουρνέλης αυτή την ανατροπή του Μπατιά. Βασιλείου τώρα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί μπάλα, είναι στα δίχτυα. Έχουμε τη μείωση του σκορ σε 5-1 από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βασιλείου. Το πλάγιο του με τον Θεοχαράκη. Θα κόψει ο Χατζηπαρασκευάς, θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Και τελικά για να δούμε έμεσο διαμαρτύρω την κυπεδούχη καθώς ζητάνε να πάει μπάλα πιο μπροστά. Για να δούμε, εκτελέσει τώρα το έμεσο. Το σουτ, η μπάλα κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ συρτά εκτελεσμένο. Απομάκρυση για τους αμυντικούς Θερμαϊκού. Νέα σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα στα δίχτυα και σηκωμένο το Σημεάκι. Διαμαρτύρεται εδώ για offside. Με το Σταυρίδη πάνω από την μπάλα. Εκτελείται το φάουλ. Από την άλλη πλευρά κεφαλιά και η μπάλα μόλις out. Σταυρίδης έτοιμος για το φάουλ για την ομάδα του Θερμαϊκού. Εκτελείται το φάουλ απευθείας. Απόκρουση και θα χαθεί καταπληκτική ευκαιρία. Δύο παίκτες εκεί προσπάθησαν να βάλουν τον γκολ. Τελικά θα χαθεί η ευκαιρία για το Θερμαϊκό. Αλλάζουν την μπάλα τώρα με το Κουρτζελίδη. Η ομάδα του Κερανού θα γίνει το λάθος. Βοσνάκης, για να δούμε πλασάρι. Με τα πόδια θα διώξει ο Μητακίδης. Νέα ευκαιρία για την ομάδα του Θερμαϊκού. Καψάς το σούτο μακρινό. Η μπάλα στο δοκάρι. Φοβερή ευκαιρία εδώ. Θυμίζουμε τη βαθμολογία. 3 βαθμούς η Θέλα Περιστερώνας. 2 Κεραυνός Ιεροκάστρου. Για να δούμε τώρα που βρίσκεται στην επίθεση. Χατζιαγοράκης. Κάνει μια ωραία παλιά κεφαλιά και στην αγκαλιά εκεί του Ζήτσια η κεφαλιά του Καψά. Κερανός Ερωκάς, Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης. Ένα παιχνίδι που είναι ευγενική προσφορά από την εταιρεία η οικονόμου ταξιάρχη ΟΜΕ, εμπορία ψυκτικών. Στον Εύωσμο, Χοδρική Λιανική, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-551-589. Είναι τη βαθιά παλιά. Ατσιαγοράκης. Για να δούμε και για τον Αδαμίδη. Πέφτει στην περιοχή και δίνει πέναλτι. Για την ομάδα του Κεραυνού Ρεοκάστρου. Είναι έτοιμος, παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και γκολ. 1-0 ο Κεραυνός Ρεοκάστρου. Με εύστοχο χτύπημα απέναντι του Χαψά στο 55. Το φάουλ με τον Χατζηπαρασκευά. Εκτελείται, φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά και μπάλα πάνω από τα δοκάρια
του Μητακίδη. Με το Χατζιπαρασκευά, μια βαθιά παλιά. Βοσνάκης, Βοσνάκης με στην περιοχή, σέντρα. Το σούτ και γκολ. 1-1 με τον Καραμούκο. Ισοφαρίζει η ομάδα του Θερμαϊκού. Τελικά σηκωμένο το Σημεάκι. Δίνει offside ο επόπτης. Φιλιππίδης προσπαθεί να περάσει. Φιλιππίδης ανοίγει την μπάλα. Φιλιππίδης από δεξιά. Θα σουτάρει. Θα διώξει ο Μητακίδης. Το σούτ του Φιλιππίδη. Την Παρασκευάς. Με τον Βοσνάκη. Έξω από την περιοχή. Με τα αριστερό το σούτ. Μητακίδης εκεί με γροθιά. Θα μπλοκάρει και θα αποκρούσει τώρα. Αδαλοζίδης. Θα γίνει το λάθος. Θα πάρουν οι παίκτες του Θερμαϊκού. Βοσνάκης. Βοσνάκη σούτ. Και γκολ. 1-1 με τον Βοσνάκη. Ισοφαρίζει η ομάδα του Θερμαϊκού. Και φεύγουν μπροστά τώρα οι παίκτες του Κεραυνού. Παλιά για τον Μίλκα. Μίλκας. Γίνονται οι κόντρες. Έχει βγει ο Ζήτσιας. Ευκαιρία εκεί. Θα τσιμπήσει την Παναθοχαράκης. Θα κάνει και τη σέντρα. Μόνος του δύο Χαψάς. Δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Ο Χατζιαγοράκης ήτανε. Προσπαθούν οι παίκτες του Θερμαϊκού. Χατζιπαρασκευάς, μακρινό το σουτ, Μητακίδης με ροδιές να διώξει. Για να δούμε Χατζιαγοράκης. Από την άλλη μέρα Μίλκας. Μίλκας μέσα στην περιοχή. Γίνεται το 1-2. Χατζιαγοράκης το σουτ, κοντράρει μπάλα. Θα διώξει ο Τζούτσιας. Ευκαιρία εδώ για τον Κεραυνό. Για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης πάει να αλλάξει παιχνίδι. Πολύ ωραία λύσεται εκεί με το νούμερο 9. Ο Μιχαλόπουλος θα κάνει το σουτ και θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Εθνικού Πειλέας, ο Γκέλης. Πάλι για την Ευκαρπία. Πολύ όμορφα περνάει ο παίκτης Ευκαρπίας. Ένα σουτ. Πολύ Παπαδημητρίου έξω από την περιοχή. Αριστερά για τον Κουλακίδη. Κουλακίδης κάνει τρίπλα μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ, δοκάρει μπάλα και προσπαθεί να βρει τον παίκτη, τον Μιχαλόπουλο. Ο Μιχαλόπουλος θα κάνει σουτ του Παπαδημητρίου, θα μπλοκάρει εκεί, νέο σουτ. Να σας θυμίσουμε ότι ο αγώνας είναι μια προσφορά από τον επίσημο χορηγό της νίκης Ευκαρπίας, από την ταβέρνα Ουζερή που βρίσκεται στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 62. Τηλέφωνο 231-0-685-222. Εκεί θα βρείτε σε άριστη ποιότητα κρεατικά και θαλασσινά. Και μην ξεχνάτε ότι το ούζο θα παραμείνει στην Ευκαρπία. Η άμυνα της Ευκαρπίας, μάλλον θα πάει για γέμισμα ο Καρακώστας. Γεμίζει ο Καρακώστας. Πάει να μπλοκάρει, εκεί του φεύγει η μπάλα. Τώρα μέσα στα καρέ ο Καρακώστας, ένα σουτ. Μιχαλόπουλος, πιο δεξιά, ένα σουτ, πήγε να κρεμάσει εκεί κάθε την παλιά και ένα σουτ από τον Μιχαλόπουλο. Καρακώστας κάθετα για τον Παπαδημητρίου, θα κάνει το σουτ, θα διώξουν εκεί αμυντική, μια πολύ ωραία παλιά, το σουτ και πάνω στη γραμμή ελευθερώνει και τον γκολ. Το γκολ από τον Ράπτη. 1-0 για τον Εθνικό Πειλέας. Στο 54ο λεπτό. Το γέμισμα στα καρέ, η μπάλα της Ευκαρπίας. Ένα σουτ από τον Ράπτη. Η μπάλα θα καταλήξει σε out. Διώχνουν οι αμυντικοί. Ένα σουτ από τον Τζανετέλη. Η μπάλα μέσα στα καρέ, εκεί μπερδεύονται οι παίκτες. Οι παίκτες του Εθνικού Πειλέας στρώνει την μπάλα. Σούτ από τον Τζανετέλη. Εκτελεί ο Κουρτόγλου το πλάγι του μέσα στα καρέ της Ευκαρπίας. Το σούτ από τον Τζανετέλη του Εθνικού Πειλέας. Σούτ από τον Πλάκου.
Να θυμίσουμε ότι ο αγώνας είναι μια προσφορά από τον επίσημο χορηγό της Νίκης Ευκαρπίας, από την ταβέρνα Ουζερή που βρίσκεται στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 62, τηλέφωνο 2310-685-222. Εκεί θα βρείτε σε άριστη ποιότητα κρεατικά και θαλασσινά και γρήγορη εξυπηρέτηση. Και μην ξεχνάτε ότι το ούζο δεν θα φύγει ποτέ από την Ευκαρπία. Καμαριώτης αριστερά. Ένα σούτ εκεί από τον Πλάκου. Ράπτης προσπαθεί εκεί. Ράπτης μέσα στα καρέ, το σούτ. Νομίζω ότι έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Μπορώ να πω ότι δεν έπρεπε να φτάσουν και οι δύο ομάδες. Εμείς βέβαια για μας μιλάω περισσότερο ότι ήμασταν πολύ άτυχοι. Στα περισσότερα παιχνίδια είχαμε πολύ καλή παρουσία. Δυστυχώς ήμασταν άτυχοι. Όμως είπα κάτι στα παιδιά ότι ο Θεός μας δοκίμασε να μας φέρει να κάνουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα και να αγαπηθούμε όλοι. Να έχω 50 παιδιά μέσα στα αποδυτήρια και αυτά που είχαν φύγει για τον ΑΒ λόγο να είναι σήμερα ΛΒ και να πανηγυρίζουμε. Η μεγαλύτερη χαρά μου είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε μεγαλύτερες επιτυχίες στον Εθνικό Πηλέας και βέβαια σε όλο τον κόσμο της Πηλέας. Καινούργια χρονιά θα έχουμε κάποια προσθήκη, τα καινούργια παιδιά, για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν λίγο παραπάνω και να αξιώσουμε κάτι καλύτερο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να παραμείνουμε στην κατηγορία. Τα τελευταία παιχνίδια ήταν πολύ άσχημα για μας. Προσπαθούσαμε όλοι μαζί, είμαστε μια οικογένεια εδώ στην Πηλέα. Το παιχνίδι αυτό αναγκαστικά έπρεπε να είχε ένα χαμένο. Κάποιος από τους δυο μας ήταν σε αυτή τη στενάχωρη θέση, δυστυχώς είμαστε εμείς. Όμως θέλω να δηλώσω πως είμαι περήφανος για την ομάδα μας. Κάναμε ένα τίμιο και καθαρό αγώνα. Ίσως η Πηλέα να είχε άλλα χαρακτηριστικά τεχνικά. Εμείς είχαμε καρδιά, είχαμε πάθος. Η νεολαία μας τα έδωσε όλα. Έτσι είναι τα παράς. Κάποιος πρέπει να βγει νικητής. Ελπίζαμε να μην έρθουμε σε αυτή τη θέση, όμως κάνουμε έναν αγώνα εδώ και 5 μήνες και κατορθώσαμε εκεί που μας είχαν ξεγραμμένους να εμπλακούμε σε αυτό το την επιλογή ποιος θα πέσει ή ποιος δεν θα πέσει. Δυστυχώς δεν μας δικαίωσε η προσπάθεια αυτή. Ήμασταν συνέχεια με την πλάτη στον τοίχο. Τα παιδιά κάναν μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να τους δώσω συγχαρητήρια. Πασμένη σίγουρα να μην χάσει τη μεγάλη ευκαιρία. Εδώ τώρα θα γίνει σέντρα από κοντά. Από κοντά προσπαθεί να σουτάρει. Νέα κεφαλιά, ένα νέο σούτ που γίνεται. Όπως διώχνει ο Κατσαμακίδης εκεί από μακρύ την μπάλα. Πού είστε, Βγαίνει τώρα μπροστά από τον Νεστερόπουλο. Για να δούμε Νεστερόπουλο σουτάρει εδώ. Από κοντά λίγο έλεισε να γίνει το λάθος. Έπεσε ο Καραΐτης και μπλόκαρε την μπάλα πριν ο Κομινάκης πλασάρει. Πήγε στη Θέρμη. Για να δούμε αυτό τώρα τον Κομινάκη που βγαίνει τώρα μπροστά. Από μακριά θα σουτάρει. Θα πέσει σε καλή θέση ο Καραΐτης και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο πρώτος και ο τρίτος σκόρερ, ο δεύτερος δεν παίζει καλή και δίκτυα. Είναι αντιμάτου και να δούμε τη φάση αυτή τώρα. Το σου τώρα που γίνεται ευκαιρία από κοντά. Γκολ! Για την ομάδα με το Μέτσι να σκοράρει. Να εκμεταλλεύεται εδώ. Αυτό που λέγαμε δεν μπόρεσε τελικά να διώξει την αμυντική. Ο Μέτσι έκλεσε την μπάλα με πίεση. Το σκόρερ, ο δεύτερος δεν παίζει καλή κίνηση. Είναι αντιμάτου και να δούμε τη φάση αυτή τώρα. Το σου τώρα που γίνεται ευκαιρία από κοντά. Γκολ! Για την ομάδα με το Μέτσι να σκοράρει. Να εκμεταλλεύεται εδώ. Αυτό που λέγαμε δεν μπόρεσε τελικά να διώξει την αμυντική. Ο Μέτσι έκλεισε την μπάλα με πίεση. Κοιτάξτε εκεί τα καπνογόνα. Βλέπετε. Οι οπαδοί της Τρίγλιας ξεσηκώνουν το Μέτσι, απογειώνει την ομάδα της Τρίγλιας που ανοίγει το σκορ μετά από μια ωραία ξαφνική αντεπίδεση που έγινε από πλάκια εκεί πέρασε, δεν μπόρεσε να είναι αμυντική ούτε ο Μπέλος και έτσι ο Μέτσι σπρώχνει την ομάδα της Τρίγλιας σε αυτό το 1-0.
Πρέπει την ομάδα του να μπαίνει με τον καλύτερο τρόπο στο παιχνίδι. Εκτελείται απευθείας. Η κεφαλιά. Εδώ 1-1. Ο Κουτσάη απαντάει. Ακυρώνεται τον γκολ. Ακυρώνεται τον γκολ του Κουτσάη σε αυτή την σέντρα που έγινε και μετά την προβολή, καθώς υπήρχε υπόδειξη από το διαιτή του αγώνα. Γρήγορα μπροστά με τον Μέτσι να πατάει την μπάλα. Να ζητάει από την άλλη μεριά ο Σταυρόπουλος. Για να δούμε. Σταυρόπουλος βγαίνει τώρα μόνο του. Ευκαιρία. Σταυρόπουλος δεν μπόρεσε εδώ και χάνει την ευκαιρία προφανώς για ένα δεύτερο γκολ για την Τρίγλια. Για να δούμε. Αγωνία και ενδιαφέρον να εξακολουθεί στο παιχνίδι. Εκτελείται απευθείας η σέντρα. Η κεφαλιά από κοντά. Προσπάθησε εδώ να την εκμεταλλευτεί κάποιος, αλλά έκανε βουτιά ο Καραίτης. Λόκαρε την μπάλα. Για να δούμε τώρα εδώ με την μπάλα δεξιά η ομάδα της Καλλικράτειας. Τρέχει μέσα στον χρόνο, Φαϊντατζόγλου θα γυρίσει σε μια βαθιά παλιά, Κομινάκης θα πιάσει την κεφαλιά και λίγο από το δεύτερο δοκάρι θα φύγει out. Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του αγώνα, στο 63ο λεπτό, εκτελείται απευθείας το φάουλ. Πετάγεται εντυπωσιακά με ωραία βουτιά, διώχνει ο Καραϊτής. Η μπάλα τώρα απομακρύνεται, προσπαθεί εδώ πέτυσε από πλευράς, για να δούμε η Τρίγλια τώρα μπαίνει αποφασιστικά, ευκαιρία για να γίνει το 2-0. Δεν μπόρεσε στις κόντρες να το εκμεταλλευτεί, πήγε και ο Μέτσι στο τέλος. Προσπάθεια για την Καλλικράτεια που θέλει να τσιμπήσει την μπάλα. Τι έδειξε. Είναι φάουλ και κάρτα. Για να δούμε τι ετοιμάζει. Κόκκινη. Να και αποβολή. Να και αποβολή που έρχεται για τον παίχτη σε απευθείας κόκκινη εδώ στην Καλλικράτεια. Σε αυτό το φάουλ που έγινε. Και αυτή τη στιγμή το τελευταίο σφύριγμα. Με 6 λεπτά καθυστερήσεις. Η Τρίγλια είναι στη γάμα εθνική. Μετά από μια δεκαετία επιστρέφει φίλες και φίλοι στη γάμα δική κατηγορία πλέον και είναι λογικό βέβαια να υπάρχει ατέλειωτη πανηγυρισμή με τον γκολ από τον πρώτο σκόρερ του Σπάζετς να πανηγυρίζει βέβαια. Μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι. Πιστεύαμε σε όλα τα παιδιά. Στο τέλος μπορέσαμε και δέσαμε και γίναμε όλη μια οικογένεια. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά. Όλους τους ανθρώπους του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικά τον Κώστα του Σγουρή που ανέλαβε την ομάδα και έβγαλε τα φωτιά, τα κάρβουνα από τη φωτιά και στο τέλος μας χάρισε το πρωτάθλημα. Και επίσης... Σίγουρα είναι μεγάλη χαρά σήμερα για αυτόν τον τίτλο. Το προσπαθήσαμε από πέρυσι εδώ με τη διοίκηση. Φέτος έγινε, βεβαίως έκανε άλλη μια μεγάλη προσπάθεια ο πρόεδρος φέτος. Πιστεύουμε ότι το αξίζουμε από την πρώτη στιγμή που μαζευτήκαμε εδώ. Πιστεύουμε ότι είχαμε το καλύτερο ρόστερ και η προσπάθεια στο τέλος ανταμείφθηκε. Τα είχαμε όλα, ήθος... Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ούτε οικονομικά, ούτε αγωνιστικά. Κάναμε τις επιλογές σωστές. Το όμως δεν πάβει να λέει ότι εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε σήμερα. Δεν είχαμε το καθαρό μυαλό, δεν είχαμε το πάθος και νομίζω ότι δίκαια κέρδισε σήμερα η Τρίγλια. Πρωταγωνιστούσε, αλλά η επιτυχία δεν ερχόταν. Όπως είπατε, η προσπάθεια φέτος ήταν ακόμα πιο ενισχυμένη και νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει όλη αυτή την προσπάθεια. Yeah.
η μεγάλη γιορτή για το ποδόσφαιρο, για τους νέους όντους Κορδελιού που πανηγυρίζουν την άνοδό τους για πρώτη φορά στα χρονικά της Ένωσης Μακεδονίας στην ΑΦΑ κατηγορία. Η τελευταία αγωνιστική κόντρα στο Μαγνησιακό έχει πανηγυρικό χαρακτήρα. Τα χρώματα Ντοράλ που βρίσκεται στη διαλογή Θεσσαλονίκης 23-17-65-6-25 ομορφαίνει το χώρο και τη διακόσμηση του σπιτιού μας με την υπογραφή του Γιάννη Αντριά σας προσφέρει το μεγάλο αυτό τελευταίο παιχνίδι της Β' κατηγορίας ανάμεσα δύο ομάδες. Σερμετζίδης θα εκτελέσει το φάουλ, θα κάνει τη σέντρα, κεφαλιά, μπάλα πέρασε ξυστά, προσπάθησε ο Σουγκάντο να σπρώξει την μπάλα αλλά θα φύγει από το δεύτερο δοκάρι του λαγαρία του. Αρνίδης θα κάνει σέντρα, θα βγάλει μπαλιά, πετάγεται με κεφαλιά ο Κουκούλης μπροστά από τον επιθετικό τον Αραμπατζούδη και αρχικό του Μανησιακού out. Φάση ο Αρνίδης, παίζει ωραία με τον Σουγκάντο, ο οποίος μπαίνει από τα πλάγια. Θα κάνει το σουδιά με Τσερνόφ, πατάει την μπάλα από καλή θέση, σουτάρει και λίγο από το πρώτο δοκάρι του λαγαρία, χάνεται ευκαιρία για το 1-0. Και ο Χατζηδοσουφίδης τώρα από δεξιά επιθετικός του Μανησιακού θα κάνει ένα σουτ, η μπάλα παραλέξει, γκολ, γκολάρα, γκολάρα για τον Μανησιακό από τον Χατζηδοσουφίδη, ο οποίος σήκησε καλά το πόδι του, δεν το πίστεψε ο Παπαδόπουλος, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, 0-1 ο Μανησιακός με την απίστευτη γκολάρα του Χατζηδοσουφίδη, ο οποίος εξαπέλυσε από 30 μέτρα ένα φανταστικό σουτ, δεν μπόρεσε καλά ο Παπαδόπουλος να υπολογίζει την πορεία της μπάλας. Τελείται η κεφαλιά, γκολ! 1-1 από τον Χάρη Παπαδόπουλο. Παρόλο που προσπάθησε ο Λαγαρίας, ο Χάρης Παπαδόπουλος έπιασε την κεφαλιά, κάρφωσε τον Λαγαρία, 1-1 το Κορδελιά ισοφαρίζει και φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Εκεί που έκανε την επίμονη προσπάθεια, ήρθε τελικά η ισοφάριση. Παπαδόπουλος εκτελεί το φάουλ. Σαλτήρης, από κοντά, Γκούνιος, σουτάρι, από κοντά η προβολή. Επιμένει το Κορδελιό, η κόντρας μέσα στην καρδιά, αλλά ο Λαγαρίας θα προλάβει σε μια φουτιά και θα μπλοκάρει την μπάλα. Πίσω τα χρώματα του Ράλο, μορφώνοντας το χώρο της διακόσμησης του σπιτιού σας, που βρίσκεται στη διαλογή με την υπογραφή του Γιάννη Αντριά. 23-10-7-65-625 σας προσφέρει το σημερινό παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της κατηγορίας. Το παιχνίδι ξεκινάει για το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ χάνεται μια απίστευτη ευκαιρία για την ομάδα του Κορδελιού. Ο Μακρόπουλος επιμένει. Η μπάλα στα πόδια τώρα από τον Αρνίδη. Η κεφαλιά, γκολ! 2-1 από τον Αρνίδη. Αν και δεν ξέρω αν βρήκε και τον παίκτη εκεί του Κορδελιού. Ο Αρνίδης έκανε το σούτ και στη συνέχεια την έσπρωξε στα δίχτυα. Θα γίνει σέντρα. Από κοντά οι κόντρες. Προλαβαίνει ο Λαγαρίας πριν να σου κάνω. Πετύχει ένα δεύτερο προσωπικό τέρμα. Επιμένει. Καθυστερεί να κάνει το τώρα σουτάρι, ο Λαγαρίας σώζει, σουτ, γκολ! Αυτό που δεν μπόρεσε ο Χάρης, ο Γιώργος ο Στερμετζίδης το κάνει, ποιος άλλος, ο Τσερνόφ, 3-1 για τον Κορδελιό, με ξεσπάσματα, 3-1. Μπροστά ο Τσερνόφ, σουτάρι από μακριά, αποκρούει ο Λαγαρίας, φανταστική ενέργεια από τον σκόρ ενός από τα τρία τέρματα του Κορδελιού που έχασε. Και ένα τελευταίο σμύριγμα, έτσι λοιπόν τελευταίο σμύριγμα από τον Αλέκο Τικόζογλου και πλέον αρχίζουν οι πανηγυρισμοί για το Κορδελιό. Τελικό αποτέλεσμα 3-1. Οι σαμπάνιες πλέον έχουν κάνει την είσοδό τους. Ικανοποίηση γιατί βάλαμε και εμείς το λιθαράκι μας να ανέβει μια κατηγορία και να πάει ένα σκαλί παραπάνω. Ελπίζω να πάει ακόμα παραπάνω γιατί αυτή η ομάδα δεν είναι ούτε για την Α κατηγορία. Θεωρώ ότι η ομάδα θα πρωταγωνιστήσει και του χρόνου. Ναι, εντάξει, τα καταφέραμε με τα παιδιά. Όσοι παίξαμε, όσοι αγωνιστήκαμε στον Οδυσσέα φέτος. Μπορέσαμε σε ένα αρκετά θα λέγω για β' εθνική πρωτάθλημα ανταγωνιστικό αρκετά με αρκετά καλούς παίκτες. Υγεία που είχαμε και καλά αποδυτήρια. Αυτή είναι η επιτυχία για να πάρει μια ομάδα ένα πρωτάθλημα. Ο Κορδελιό από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή την πορεία βάζει πολύ καλές βάσεις για να πάει και ακόμα ψηλότερα. Ο οποίος θα μοιράσει και πάλι κάθετα στην κλειστική κρίση που έχει ανάμεσα. Ούτε μόνο πατέρα και μεγάλο και να πάει να πήγε πάλι μετά στο παιχνίδι με το Χατζηδονίου βέβαια. Ουσιαστικά να αδειάζει τον αντίπαλό του τον Παξιβάνη να τον εποπτεύει ο τελευταίος τεχνάς έντρο χρόνο
πρώτο χρόνο για τον πλάιο μπακ, τον Σακόγλου, ο οποίος ανεβαίνει κατά μέτωπον. Συγκίνηση που είχε ανάμεσα από δύο αντιπάλους, θα κοιτάξει την μπάλα. Θα βοηθεί και πάλι να την πετάξει χαμηλά και πάλι στον άξονα του Καγιέτη. Πώς θα πάρει την ευκαιρία. Ο Πλήθη Βάλετρα εκτελεί ένα πυρωμένο βέλος από την Καγιά που ανοίγει το σκορ. Ο Πλήθη Βάλετρα. Ανεβαίνει κατά μέτωπο αυτή τη φορά σε πρώτο χρόνο. Θα γυρίσει τη μία στα δεξιά στο Μανερίδη και στο πίσω Μανερίδη. Και πάλι Μανερίδη! Βγάζει την άμυνα σε Ελλήνο Μπλου. Στον άξονα αυτή τη φορά δυναμικά στο δίδυμο παλιά. Πάσα στα αριστερά στην κίνηση που είχε ανάμεσα από δύο αντιπάλου. Σε βοηθεί και πάλι ο Μακρόπουλο. Κατεβάζει την μπάλα χαμηλά και πάλι για τον Σακόγλου. Τρεφείο πάει στον άξονα. Βγάζει με τη μία κάρτα στο κρυγόνο. Βγάζει πάλι να βγει πάλι με στο δίδυμο. Θα γυρίσει με τη μία στον άξονα. Βέλε σε βγαστή παλαιά και με βγαίνει από το δεκάλεπτο με τίποτα. Με τον Μακρόπουλο βέβαια να ισοβαρίζει την πλάστικα. Έτοιμο να πάρει εδώ στην κίνηση, να γυρίσει η δημία στον Κωνσταντινίδη, θα συνεργαστεί άψογα με τον πλάιο μπακ και τον Ελληνίδη, ο οποίος ακολουθούσε βέβαια. Και βγαίνει σήμερα στον άξονα δυναμικά στο παιχνίδι. Ένα δυνατό σου στην κίνηση από τον Μανιλίδη, πάρα καταλήγει out. Για να πρεσάρει. Κίνηση που βγαίνει πιο πίσω στον Κωνσταντινίδη, βγαίνει σήμερα στον άξονα δυναμικά στο παιχνίδι, πρώτη κίνηση από τον Μανιλίδη, υπάρχει. Υπάρχει τι, υπάρχει πέναλτι, προφανώς. Μανελίδης απέναντι στον Ελληνογλου. Τελικά μεταφορά, εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 2-1 Ιωνικός. Ο αγώνας Ιωνικού, ΠΑΟ Κιμήνο Μαργάρο, είναι μια ευγενική χορηγία από την εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λεωφορείων Original Auto Market. Ανταλλακτικά και αξεσουάρ παντός τύπου. Original Auto Market. Η μεγάλη αγορά στον χώρο του αυτοκίνητου. Original Auto Market, Κωνσταντίνου Καραμαλή 89 στην Ιωνία Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο στο 2310-695-969, πλήρω καταστήματο ο Δημήτρη Ογιατζή. Συμβολή στο Μανελίδη. Βγάζει την άμυνα ο Στόπερ και πάλι ο Ιωνικός στο προσκήνιο. Πρέπει να σκάβει την μπάλα, ζυγίζει αυτή τη φορά την επίθεση την μπάλα στα χέρια του Σεδίνογλου. 2-2. Κατεβαίνει και τρίτο για να κλείσει το δικό πεδίο. Κατεβαίνει κατά μέτωπο στον Νάξο. Μεγάλη ευκαιρία πάλι ο Κωνσταντινίδη. Θα μοιράσει στον Νάξο. Μεγάλη ευκαιρία που δεν βγαίνει. Και χάνεται με τον Μοκάρι. Με τον Μοχάτζη Αντωνίου. Γαϊτανή μήνα ελέγχει. Να μπει την μπάλα πίσω στο προσάρισμα. Άλλη μετάει στο πρόσωπο τη άμυνα. Έχει φορά μπροστά για τον Στεριανό. Ο οποίο ουσιαστικά θέλει να πάρει στην περιοχή μπροστά με τον Στεριανό. Ελικά στο πρόσωπο για την αυγή. Θα πάρει τον Κίτρι. Μα περνάει. Out. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Μπάοκ να μπει ξανά στο διεκδίκημα με τον Τσεβρεντζή. Κίνηση που βγαίνει και πάλι στο προσκήνιο. Ανεβαίνει κατά μέτωπον εδώ ο Κουσκιόρα. Συνεργασία από δύο καρπού και πάλι δεξιά με μια μελλοντική ευκαιρία. Για τον Κωνσταντινίδη να σουτάρει. Out! Κωνσταντινίδη θα διώξει ο Στόπερ. Ανεβαίνει κατά μέτωπον και πάλι για τον Καρόνια. Υπάρχει βάουλ. Και μεγάλη παλιά στην πλάτη τη Άμυρα. Σωτή και παλιά από τον Χασλανίδη. Κίνηση που βγαίνει και πάλι από τα δεξιά με τον Μαλίνι. Με τον Ελλήνη να υποδείται την πετάει στην πλάτη τη Άμυρα. Εδώ σπάει και τον Κωνσταντινίδη. Ο Ζήτα αποδέχτη! Κωνσταντινίδη! 3-1. Μεγάλη παλιά από τον Ελλήνη ο οποίο τον βρήκε αμαρκάριστο. 3-1 σχεδόν στο 56. Άρα για να λάβω σχεδόν βέβαια. Η μπάλα περνάει από τα δεξιά, έτοιμος να πάρει την επέλαση και πάλι λίγα στο γονίδι, γυρίζει τη μία στο δεξί του πόδι. Αποχωρεί το αντίπαλο του πέσει μπάλα, μπρέκε πάλι πρέπει να πάρει, είναι πάντο σουτάρι. Κάνει την μπάλα ο Βέργος, ο Κουσκιόρα, κίνηση που βγαίνει και πάλι από τον Μισοβιλάκη και σαν χώρο που γίνεται και πάλι στον άξονα με τον Στεριανό τον Πασκάλι, κίνηση που βγαίνει και πάλι στον άξονα με τον Σακόγλου, γκολ! 3-2! Στο 70. Στον Ελληνίδη. Συνεργασία των δύο καρπούς πάνω από τα δεξιά. Έτοιμος να πάρει την επέλαση και πάλι πίσω η μπάλα στο στόπερ. Ο οποίος θα λύσει την περιοχή και πάλι μερικά στο σύνολο. Κάθεται παλιά στο κέντρο. Έχει ένα παραβεί. Βέργος! Γκολ!
4-2 με τον Βέργο να βάζει την ατομική του πινελιά. Στο ημίωρο του δευτέρου μέρους, δηλαδή στο 75. Μετά το 2-1 του πρώτου μέρους ήρθε ένα δεύτερο ημίχρονο, το οποίο κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Ιωνικό.